Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα γιατρέ μου. Καλά είσαι? Μια χαρά. Θα λείπεις την άλλη εβδομάδα? Ναι, για επαγγελματικούς λόγους θα φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Πού θα πας? Θα πάω όσο πιο βόρειο-ανατολικά γίνεται. Σύνορα. Σύνορα. Ναι. Τι σύνορα? Ελληνοτουρκικά. Γιατί? Ελληνοβουλγαρικό. Μυστική αποστολή. Δεν χρειάζεται να λέμε. Δεν χρειάζεται να λέμε γιατί είναι μυστική αποστολή. Μυστική ή μυστική είναι. Μαζί και τα δύο. Μαζί και τα δύο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν φεύγεις όλη την επόμενη εβδομάδα. Ναι, λείπουμε. Champions League δεν έχουμε. Ευτυχώς έχουμε αυτές τις ξενέρωτες εθνικές ομάδες με τα play-off του Euro. Ναι. Σήμερα έπαιζε Νορβηγία-Ουγγαρία, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Τα 0 στο 85, δεν ξέρω πόσο έληξε τελικά. Ναι. Ξενέρωτα, Τώρα οι εθνικές ομάδες δεν παίζουν και ποδόσφαιρο ποιότητας. Αν αγαπάς και το ποδόσφαιρο, δεν σου αρέσει να τους παρακολουθείς. Δηλαδή. Είναι ομάδες που το έχω πει, είναι ομάδες δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή προσπαθούν κάποιοι κακοί ποδοσφαιριστές μέσα από τις εθνικές ομάδες που βρίσκουν θέση. Κυρίως μέτριες εθνικές, όπως είναι και η ελληνική εθνική ομάδα. Η ελληνική μας είναι κακή. Μέτρια, το λέω έτσι, το λέω πιο εξευγενισμένα. Ναι, εντάξει, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν το κασέ τους. Αυτό δηλαδή είναι μανατζερικά παιχνίδια γίνονται μέσω εθνικών. Για το χαρτί το έχεις να δω. Ναι. Για πες, συνέχισε. Αυτό και γενικότερα το ποδόσφαιρο που παίζεται σε αυτά τα επίπεδα δεν είναι ωραίο. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Δεν ενθουσιάζει, δηλαδή. Όχι, είναι πολύ αργό, δεν έχει αυτοματισμούς. Πάει σε ατομικές προσπάθειες. Οπότε εσύ δεν είσαι του στοιχήματος να κάνεις να παίξεις και να παίξεις. Όχι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Και όποιος παίζει στοίχημα με εθνικές ομάδες είναι για μένα ανόητος. Δηλαδή, ομάδες που δεν έχεις συνεχή ροή παιχνιδιού να τις κρίνεις, ναι, δεν μπορείς να τις ποντάρεις ναι, κιόλας. Απεργία σήμερα. Ευτυχώς. Χαλαρώσαμε όλοι μας. Ναι. Ήταν μια έτσι χαλαρή μέρα για όλους τους Έλληνες. Πολύ κίνηση στον δρόμο είχε. Εντάξει, η απεργία είναι ευκαιρία. Έχει και καλό καιρό να πεις ένα καφέ, να κατεβείς, να δεις λίγο τα μαγαζιά πώς κινούνται. Έρχονται και οι περίοδοι τώρα, οι εορταστικές, Χριστούγεννα, τα λοιπά. Πάλι θα αρχίσει λίγο να έχει η αγορά ένα διαφορετικό χρώμα. Δεν ξέρω αν θα κινηθεί καλά. Ναι. Τουλάχιστον θα έχει ένα χρώμα, ναι, θα έχει προϊόντα. Ναι. Ο κόσμος βγαίνει, κοιτάει, κάνει την έρευνά του, αν μπορεί. Καλά πάμε. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, έχεις. Ακόμα δεν έχουμε αισθανθεί βαρύ κλίμα, βαρύ καιρό. Ναι. Δεν έχουν ανάψει θέρμανση οι άνθρωποι. Αυτό είναι καλό. Καλά πάμε. Μια χαρά. Μάλιστα. Εσύ ήρεμος. Ήρεμος. Από το φίλημα του δαχτυλιδιού, πώς να μην είμαι ήρεμος για την ομάδα. Εντάξει, δεν είναι και το προφανές, δεν το ξέρουμε. Αυτό ευελπιστούμε να γίνει. Θες. Σαφώς, ναι, εντάξει. Δεν το είσαι πιο ασφαλής. Η ασφάλεια θα είναι καλύτερη για την ομάδα, ναι. Ναι. Οι καλές συνεργασίες είναι λοιπόν, πάντα επιθυμητές. Άρα λοιπόν, θες να πεις ότι βάλαν μυαλό. 100%. Επιτέλους. Και δεν φωνάζει. Δηλαδή, όπως κάποτε ο Αείμνηστος έφερνε γκόνια και Χατζίδη, εκεί που ήταν να πέσει ο Ηρακλής και όχι ο Άρης, τελικά κάναμε πορεία για έξοδο στην Ευρώπη στο δεύτερο γύρο και ήμασταν και χαλαροί. Το 97 μιλάω. Το 97 μιλάω. Ναι. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι. Κινδυνεύατε κι εσείς. Ναι. Μα ήμασταν ισόβαθμοι με τον Άρη στο τέλος του πρώτου γύρου. Ναι. Δηλαδή, είμαστε στις ίδιες συνθήκες. Διαμαντόπουλος. Ναι, ναι, Διαμαντόπουλος στον Άρη, μετά ήρθε ο Ρότσα. Στον Ηρακλή ήταν. Ο Βασίλης Αντωνιάδης νομίζω είχε φύγει. Γιόταν ένας κακός χαμός, δεν θυμάμαι τώρα. Και ήρθε ο Παναγούλιας. Έφυγε ο Παναγούλιας. Έφυγε ο Παναγούλιας. Yeah. Εν τέλει ήρθε ο κύριος Παράσχος την επόμενη χρονιά και ο Ηρακλής είχε και καλό ρόστερ. Έκανε πάλι καλές κινήσεις μεταγραφικές ο Αείμνηστος και η ομάδα. Ο Αείμνηστος φιλούσε δαχτυλίδια, λες. Ναι. Είχε καλές δημόσιες σχέσεις. Και καλά έκανε. Καλά για το σφαίρο της ομάδας του. Άρα τώρα λες και ο δικός σας καλά. Ήταν πανέξυπνο, ναι, τετραπέρατο. Ναι. Ήξερε τι του γινόταν. Μια μικρή ομάδα, καλό είναι να κάνει. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι μεμπτό. Ναι, δεν είναι μεμπτό. Όχι, βέβαια. Εγώ βλέπω ότι εκεί, σήμερα που ακούστηκε εκεί ότι. Για Μπέν και Κολοβό. Για Μπέν και Κολοβό, η Ηρακλήδη ψύχρεμη. Δηλαδή δεν πειράζει. Γιατί να πειράξει. Τι θα μα πειράξει, αφού θα βελτιωθεί. Δεν θα ακούω αν του αναφωνάζουν. Άρα συμφωνούν και αυτοί. Κοιτάξτε, έχει οριμάσει πλέον ο κόσμο και. Πάει αυτονομία. Ποια αυτονομία, ποια επαναστατικότητα. Δηλαδή να κάνει επανάσταση για ποιο λόγο. Ναι, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει. Δεν έχει κανένα λόγο πραγματικά. Ναι. Οπότε, δηλαδή βλέπει ότι η ομάδα αγωνιστικά είναι άθλια. Βέβαια στην κέρια θέση του αμυντικού χαφ, εκεί που παίζει και ο Ανιψιός, βλέπω ότι δεν προτίθεται η ομάδα να κάνει υποστήκες. Λόγω Ανιψιού μάλλον. Προσπαθούμε το παιδί να το προωθήσουμε. Εντάξει. Και αυτό δεν το μέμφομαι. Είναι, μα το είπε ο κ. Παθανασάκη συνέντευξή του ότι προσπαθούσα να βρω ομάδα για τον Ανιψιό μου και έτσι αγόρασα τον Ηρακλή. Ξεκάθαρα λόγια. Για να παίξει ο Ανιψιός, δηλαδή. Είναι... Μα το είπε στη συνέντευξή του. Έβρισκε, προσπαθούμε να βρω μια ομάδα για τον Ανιψιό μου, να το φέρω στην Ελλάδα
Και βρήκα, λέει, τον Ηρακλή. Και φορτώθηκε στον Ανέψιο Έση. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλός δεν είναι. Καλός, εντάξει, τώρα τον είχαμε δει στο μάτσο με τα Γιάννα, έχει εικόνα. Στο Ράρι παίζει βασικό. Στη Γάμα Εθνική για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολα. Ναι. Δύσκολο, δύσκολο. Δηλαδή, μια ομάδα Β' Εθνική, άμα το δώσει για δανεικό, θα σου πει. Θα σε δαγκώσει. Εντάξει. Θα πούνε δεν. Δεν, όχι. Όχι. Δηλαδή, ο Βόλο δεν παίζει, λες. Ποιο Βόλο, δεν πανελευσυνιακό δεν παίζει. Που είναι τελευταίο τώρα για Βόλο, λέμε. Δεν το βάζει ο Δημόπουλος, λες. Έφυγε ο Δημόπουλος, ήρθε ένας καινούριος τώρα και γίνεται κακός χαμός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η Ελευσίνα θα τερματίσει και στο πρωτάθλημα. Θα συνεχίσει. Έδιωξε ο πρόεδρος τον αδελφό του. Ξέρω εγώ, ήταν τα αδέρφια Δημόπουλη πρόεδρος. Ο ένας γυμναστής, ο άλλος, ξέρω εγώ, προπονητής, ο άλλος. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Ο πρόεδρος, προπονητής, γενικός αρχηγός. Χαμός γινόταν. Μετά από το δεν πήραν. Κανέναν. Δεν πήραν είναι και από τις κακές ομάδες η Λευσίνα. Βέβαια ήταν και πολύ άτυχη γιατί δύο διοκτήτες σπάσανε. Ναι. Ο ένας πήγε Τρίκαλα και πήρε όλη την ομάδα που είναι ναι. Πολύ καλή πλέον ομάδα Τρικάλων. Πήρε Παναγόπουλο τα Τρίκαλα. Παναγόπουλο ξεκίνησα με Βαζάκα. Έκαναν μια αποτυχία στο Κύπρο, Λευγερετική θα έλεγα για αυτούς. Αποκλείστηκαν. Mm. Γιατί κακώς μια ομάδα Β' Εθνικής που έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις συμμετέχει στο θεσμό του κυπέλου. Ήταν τυχερή όπως και ο Αγροτικός Αστέρας. Αποκλείστηκε στην πρώτη φάση. Ο Αγροτικός. Αποκλείστηκε και καλά δεν συνεχίζει το θεσμό του. Καλά έκανε γιατί το να σωθεί σε αυτή την κατηγορία που πέφτουν τέσσερις ομάδες και είναι όλες οι ομάδες καλές και ανταγωνιστικές. Καλό είναι να μην συμμετέχεις στο κύπελο. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα. Γιατρέ, εσείς απεργείτε στο στρατό, επιτρέπετε? Όχι, όχι βέβαια. Δεν επιτρέπετε. Όχι, όχι. Καλώς δεν υπάρχει συνδικαλισμός. Στην αστυνομία επιτρέπεται να απεργήσουν? Νομίζω πως ούτε εκεί. Απαγορεύεται έτσι. Νομίζω ότι ακόμα νομικά δεν επιτρέπεται. Δεν το γνωρίζω, δεν γνωρίζω το νομικό πλαίσιο, έχει, αλλά. Δεν έχει δικαίωμα ένας ένστολος να απεργήσει. Κοίταξε. Είναι ταγμένος στο σύστημα. Από τη στιγμή, εντάξει, ο συνδικαλισμός και στολή δεν συμβαδίζουν. Ναι, τώρα ακούω συνδικαλιστής αστυνομικός και γελάω, ας πούμε. Δεν απαγορεύεται. Το απαγορεύεται, εντάξει, τώρα πλέον στις σύγχρονες εποχές πολλά πράγματα αλλάζουν και κουλτούρες και νοοτροπίες, αλλά γενικότερα δεν μπορείς τώρα όταν είσαι κρατικός λειτουργός και μάλιστα σε αυτή τη θέση. Σας ενημερώσαν ότι μπορεί να σας πάρουν το εθνόσημο, ξέρω και τα λοιπά. Έχει ακουστεί κάτι τέτοιο? Α, όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Εντάξει. Δεν αναλαμβάνεις να αναλύσεις να μου και τα λοιπά. Ναι. Τι λέει εδώ? Τα γάρια τρία άλλαξε ομάδα, ποτέ δεν είναι αργά. Προφανώς είναι Ηρακλειδέα. Μορφή είναι ο Θανάσης Δημόπουλος, κρίμα τον απόλυσαν, αλλά έτσι θα ξανακάνει, λέει, ραδιόφωνο. Ζει στην Αθήνα πλέον και εκείνη τα συμφέροντά του. Δεν νομίζω να ξαναεπανέλθει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εκτός και αν υπάρχουν κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες με γηπεδάκια αυτά, δεν νομίζω. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σε αυτό το κομμάτι ο Θανάσης. Ένα από τα πολύ καλά συντριφόρ που είχε ο Ηρακλής και δυστυχώς ατυχήσαμε να μην τον έχουμε σύγχρονο του παππού Χατζηπαναγή. Δηλαδή εκεί που θέλαμε ένα καλό φορ, ο Θανάσης Δημόπουλος ήρθε μια πενταετία πίσω. Δηλαδή λέγαμε για το πρωτάθλημα 87-88 της ΑΕΛ, που ο Ηρακλής είχε πολύ καλύτερο ρόστερ από εκείνη τη Λάρισα και τερμάτισε έκτος. Εν τέλει, εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε στο παρελθόν και να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Ιστορία γράφτηκε. Μετά αν δεν γράφεται. Μετά αν δεν γράφεται ιστορία. Μετά αν δεν γράφεται ιστορία, όντως. Είχα και αν δεν είχα και τα λοιπά. Σωστό. Άλλο, τι γίνεται, για πες, πώς βλέπεις την αγορά, κινείς έξω. Τι κάνεις, κολυμπάς, προπονείσαι, τι κάνεις? Όσο μπορώ περισσότερο. Κάνεις κολύμπι. Διαβάζουμε. Τι διαβάζεις, γιατρέ? Πάντα πάνω στο κομμάτι της εργασίας μας είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Της ιατρικής. Κτηνιατρικής, ναι, δεν μπορείς να είσαι με τις γνώσεις του πανεπιστημίου. Ναι. Η επιστήμη κάνει πολύ γρήγορα άλματα, ναι, όσον αφορά τη γνώση. Ναι. Νέες απόψεις, νέα δεδομένα. Ναι. Πάντα οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές και έτσι οφείλει να είναι ένας επιστήμονας. Κτηνιατρική, δηλαδή στα ζώα, πώς εξελίσσεται, δηλαδή, για δώσουμε να καταλάβω. Εντάξει, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει, ναι, χρηματοδότηση για έρευνα που υπάρχει και στην ιατρική του ανθρώπου, αλλά εξελίσσεται παράλληλα. Μπορεί να εξελιχθεί δηλαδή μέσα από το animal research που κάνουν για την ιατρική του ανθρώπου, να έχει εκεί δεδομένα. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτό που λέμε τον πληθυσμό που έχει η ιατρική του ανθρώπου για να τεκμηριώσουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Και δεν υπάρχει το ενδιαφέρον δηλαδή για μια νοσολογική οντότητα στα ζώα, όπως θα υπήρχε, ξέρω εγώ, για μια αντίστοιχη στον άνθρωπο. Δηλαδή και τα ζώα πάσουν από διαβήτη, αλλά δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες, ξέρω εγώ, έρευνες πάνω στο διαβήτη του σκύλου, της γάτας. Μαγνητική κάνει ο σκύλος και η γάτα. Τους βάζετε, κάνουν. Όταν είναι πολύ ακριβή η εξέταση, ναι, γιατί δεν έχουν ασφαλιστικό σύστημα πίσω τα ζώα. Αυτό, ναι, είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Εντάξει. Είναι και δύσκολο να διαγνώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να το πει το σκύλο που πονά και τι κάνει. Εντάξει, όντως, αφού δεν υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εξελίσσεται παράλληλα με την ιατρική του ανθρώπου και φυσικά έχει πολύ αχανές πεδίο ως επιστήμη. Δηλαδή πιάνει κομμάτια όπως είναι η ζωανθρωπονώση, πιάνει κομμάτια όπως είναι η υγιεινή τροφίμων, κομμάτια όπως είναι η μηχανική περιβάλλοντος, η υγιεινή του νερού.
Έχει πολλά, είναι ευρύ το αντικείμενο. Είπε η υγιεινή του νερού. Γιατρέ, τι είναι καλύτερο να πίνουμε, να πούμε νερό εμφιαλωμένο ή νερό να πούμε τρεχούμενο? Τρεχούμενο, δεν το συζητάμε, γιατί η μηχανική καταπώνηση είναι πολύ μεγαλύτερη για τους οργανισμούς. Είναι ελεγχόμενο, καθαρό, ωραίο να πούμε. Σίγουρα, στα έχει πει και ο Γιάννης την άλλη φορά και ισχύει. Δηλαδή το να πίνεις κονσέρβα είναι κονσέρβα στην πραγματικότητα το εμφιαλωμένο νερό. Είναι προτιμότερο να πίνεις τρεχούμενο νερό. Είναι καλύτερα να πίνεις κονσέρβα νερό ή νερό από αμύαντο? Αν θες να απαλλαγείς από κάποια. Ή νερό από αμύαντο από κάτω. Εντάξει, υπάρχουν πλέον φίλτρα τα οποία μπορούν να σου δώσουν πολύ ποιοτικό νερό. Έλα ρε φίλτρα. Φίλτρα. Πας σε μια καφετέρια, λες, έχετε νερό? Ναι, έχουμε νερό εμφιαλωμένο, όχι, λέει, έχουμε φίλτρο. Ε, τι φίλτρο είναι? Φίλτρο είναι πολύ ποιοτικότερα. Τι κάνει το φίλτρο? Το φίλτρο με διάφορες διαδικασίες μπορεί να κρατήσει και μέταλλα και οργανοχλωριωμένες ενώσεις με ενεργό άνθρακα. Έχει κεραμικά φίλτρα τα οποία συγκρατούν λάσπη. Εσύ τι νερό πίνεις? Κανονικά δικτύο με φίλτρο. Τη Θεσσαλονίκη το νερό το θεωρείς καλό? Αυτή τη στιγμή που χλωριώνεται, ναι, μια χαρά είναι. Το θεωρείς καλό? Έχουμε, δηλαδή, η μεγαλύτερη πρόοδος, δηλαδή, όσον αφορά τον πολιτισμό ενός ανθρώπου, είναι το καθαρό νερό που πίνουμε, δηλαδή η ύδρευση. Τα συστήματα εξυγείανσης του νερού είναι. Έχω την εντύπωση ότι οι Αθηναίοι πίνουν καλύτερο νερό από την. Δεν ξέρω αν έχουν καλύτερα συστήματα εξυγείανσης του νερού. Μπορεί να έχουν. Ναι. Να έχουν φίλτρα αντίστροφης όσμωσης τα λοιπά, να τα χρησιμοποιούν UV lights, οτιδήποτε για να εξυγειάνουν το νερό. Έχω το νερό που πίνουμε τώρα το εμφιαλωμένο. Τι μπορεί να έχει, ας πούμε, και να μην είναι καλό, να πούμε. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να. Το κοσέρβο. Κοίταξε. Γιατί να πούμε. Εντάξει. Η κοκακόλα που πίνεις, η λεμονάδα, η αυτή και τα λοιπά. Όσο να είναι το στατικό νερό, δίνει δυνατότητα. Το ουίσκι, το μπύρα, δεν είναι κοσμοποιημένα. Έχει ένα περιθώριο ζωής, επειδή είναι προϊόν το οποίο είναι στατικό. Δηλαδή έχει διάρκεια ζωής, όντως. Ναι. Έχει. Η βαθμή Κελσίου δεν αποθηκεύεται. Δεν αποθηκεύεται. Ναι. Μπορεί να αναπτυχθούν. Εντάξει, τα φορτηγά στην Εθνική με 50 βαθμούς, ναι, εντάξει. Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι μικροοργανισμοί οι οποίοι μπορούν να περάσουν ή από τη συσκευασία που συνήθως είναι αδρανέστερο υλικό, αλλά. Είναι πολύ προτιμότερο να πίνεις νερό βρύσης με φίλτρο παρά εμφιαλωμένο νερό. Παρά το γεγονός της κρίσης, πάντως, γιατρέ, και να πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο, τολμώ να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, αντί να παντρευτούν γυναίκα, παίρνουν κανένα σκύλο, να πούμε. Αυτό είναι καλό για μας. Ναι, αυτό. Επαγγελματικά. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το ερμηνεύεις, να πούμε. Κοίταξε, όταν φτάσει σε μια ηλικία συγκεκριμένη, νομίζω ότι πλέον η συντροφικότητα μπορεί να. Ή άλλη γυναίκα, δεν παντρεύομαι, λέει, έχω τη γάτα μου, να πούμε. Λέει. Είναι μια πολύ καλή μορφή συντροφιά στο ζώο. Ναι. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Καλά, εντάξει, δεν το παίρνουμε έτσι. Είναι ένα μοντέλο ψυχοθεραπείας πολύ ευηρετικό. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, κάνει πολύ καλό. Α, δηλαδή, όποιος δεν έχει καλό επικοινωνιακό χάρισμα. Δημιουργείς αυτό που λέμε το αίσθημα της ευθύνης, ναι. Προσπαθείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα καλύτερα με το ζώο σου. Εντάξει. Είναι ένα ωραίο μοντέλο ψυχοθεραπείας. Πάντως και τα ζώα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο σκύλος του ανδρών είναι τρελός. Μα κάνει να μπορούσαμε να το αξιολογήσουμε. Δηλαδή σε εκτινήτως. Ο σκύλος του ανδρών. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ούτε καν στην ανθρώπινη ψυχιατρική, πόσο μάλλον για την κτηνιατρική. Δεν χρήζει κτηνιατροψυχιατρική έρευνα. Ο σκύλος. Τώρα είναι λίγο αυθαίρετο ό,τι και να πεις. Όχι, εσύ πώς το λες. Είναι τρελός ο σκύλος, δεν μου λες. Όταν μπαίνεις εδώ. Εντάξει, η συμπεριφορά του δεν είναι. Εντάξει, δεν έχει συνηθισμένη. Τώρα να το πεις ότι δεν είναι normal ή όχι. Είναι μια συνήθιστη συμπεριφορά. Ο σκύλος του ανδρών λοιπόν είναι περίεργος. Έχει λίγο επιθετικότητα. Ναι. Λέει εδώ σε ρωτάει. Ναι. Σε ρωτάνε κάποιοι ποια ομάδα μισεί περισσότερο. Αυτή που κερδίζει. Ωραία, απαντάει ο γιατρός. Η ομάδα η οποία κερδίζει δίνει αναγνωσιμότητα αλλά κόβει ακουραματικότητα. Αυτή η ομάδα που κερδίζει, ναι. Γι' αυτό μου λένε τι ομάδα είσαι, λέω αυτή που χάνει. Α, λέει Άρης είναι αυτός. Όχι, είναι παιδιό, λέω αυτή που χάνει γενικώ, λέω. Αυτή που χάνει. Αυτή η ομάδα που χάνει δίνει το έναυσμα για κουβέντα. Το έναυσμα για ανάλυση. Τώρα να αναλύσεις μια ομάδα. Όπως και ο Ηρακλής είναι στα χάλια του αγωνιστικά και πραγματικά η συγκομιδή του είναι χαμηλή. Μια χαρά είναι. Τηρουμένων των αναλογιών και το στόχο που έχουμε θέσει, μπορούσαμε να ήμασταν και καλύτερα. Να ήμασταν πιο άνετοι. Για σωτηρία. Ποια αυτονομία ρε συμπέθερε, λέει. Οι σημερινοί Ηρακλειδείς δεν έχουν οπαδική ταυτότητα. Σε λίγο θα τραγουδάς με προδώσαν οι φίλοι μου. Τζάμπα λέει αβαντάριζες. Ποιος αβαντάριζε? Ποιος αβαντάριζε, φίλε. Να είναι πιο συγκεκριμένος ο φίλος μας. Ναι, συγκεκριμένο να γίνεται. Εγώ ναι. Ό,τι βλέπω λέω. Βλέπω. Μου είπαν αυτόνομοι. Μου είπαν ανεξάρτητοι. Μου είπαν στον πρόεδρο δεν περνάνε αυτά. Τώρα μου φέρει τον Μπεν και τον Κολοβό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι ανεξάρτητοι, τι αυτόνομοι. Χαλάει το.
Εκτός και αν δεν τους πάρουν, δεν έγινε ακόμα. Μακάρι να έρθουν. Βασικά για τον Μπεν έχω τις ενστάσεις μου, γιατί προέρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό. Είναι για τον Κολοβό δεν έχει ρυθμό, αλλά ναι, με αυτά που έχει κάνει στον Πανιόνιο, δηλαδή σε μια μεσαίου ελληνικού ομάδα που στόχο είναι η σωτηρία, βλέπω ότι τον έχει ανεβάσει πάρα πολύ μισοθετικά. Κολοβός δηλαδή να μπει έξω αριστερά, έτσι. Σε ελεύθερους χώρους, δηλαδή σε ομάδα που πάει να κλείσει αποτέλεσμα και μένει πίσω. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα στο Καραϊσκάκης να μην έχει τον Πασά και να έχει τον Κολοβό εκεί που έχει τόσου καινού χώρου. Ναι. Που ο Πασά είναι άρτιο τακτικά, αλλά δεν έχει την ταχυδύναμη που έχει ο Κολοβό. Και τον γκολ έχει ο Πασά. Θυμάστε είχαν πέρσι την Τούμπα ο Κολοβό. Ναι. Με τον Πάοκ εδώ πέρα. Έτσι. Βέβαια, μαζί με τον Κολοβό υπήρχε ένα συμπαγάσα. Θέλει και ένα τέτοιο παίχτη. Η μπαγάσα είναι ποιότητα μεγάλη. Που στα 39. Είναι... θέλει 10 αφορτούνιδες να πούμε. Πραγματικά. Κύριε Ραπτόπουλε, πείτε στο γιατρό ότι το τελειότερο μοντέλο ψυχοθεραπείας είναι ο Σιώπης, το Ηρακλάκι, τα σέβη μου. Ο Παστριακός δεν πάει καλά, φίλοι μου όμως. Είναι η κοπέλα αυτή. Είναι σαιρέα, το θυμάμαι. Είναι η Έφη, να πούμε, η Φένια μάλλον. Είναι Παστριακός. Πολιτικός μηχανικός. Αρχιτεκτόνησα, μάλλον είναι. Δεν τα πάει καλά ο κύριος Κατσαβάκης. Εκτός έδρας είναι αδύναμη, ναι, ομάδα πολύ. Πρώτη φορά βλέπω να θέλει να παντρευτεί ο Σιώπης, ας πούμε, και αυτή να λέει εντάξει, έχουμε χρόνο. Συνήθως τι ηλικία έχουν τα παιδιά, νομίζω. 30 είναι... φεύγα είναι εκεί. 35 ναι. Και η Ισραήλ είναι στον κόσμο τη, δεν έχει κανένα άγχος, να πούμε. Πολιτικός, ναι, μηχανικός κιόλα. Αρχιτεκτόνησα, να πούμε. Αρχιτεκτόνησα. Σιώπης Ηρακλάκη, μεγάλο. Τον Άγγελο, να του πούμε για χρόνια πολλά. Ναι. Γιατί δεν το πούμε χρόνια πολλά. Γιόρταζε την προηγούμενη Κυριακή. Α, ναι, ναι, ναι. 8 Νοεμβρίου ήταν. 8 Νοεμβρίου. Ο Άγγελος γιορτάζει, η Αγγέλα. Ποιος άλλος γιορτάζει? Μιχάλης, Γαβριήλ, Σταμάτης. Σταμάτης, Σταματία, μάλιστα. Αυτή. Α, μάλιστα. Ναι. Είχε αρκετούς. Καλή κονέμα. Ταξιάρχης. Κέρασε και την ΑΕΚ μια ωραία πίκρα. Ποιος? Ο κύριος Φούντας. Τι, ναι. Είπαμε ότι προπονητής αγωνιστής μας πέρασε ήταν ο κύριος Βεργέτης. Ο Βεργέτης, βέβαια. Ο οποίος έκανε καταπληκτικό κοουτσάρισμα. Ναι. Με τις αδυναμίες της ΑΕΚ. Και έβαλε επιτέλους τον Παπαδόπουλο κορυφή στην κόντρα ανάμεσα στα center back. Ήταν, και αδικείται από το γκολ που δεν έχει μετράει. Έχει φάει ένα γκολ ακόμα το οποίο. Ναι. Είναι κανονικό. Δηλαδή ναι, σε κέρια χρονικά σημεία, σωστό timing, κάνει τις κατάλληλες αλλαγές. Έτσι. Διαβάζει το παιχνίδι, ξέρει ποιος παίχτης είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κουρασμένος, με ποιο θα τον αλλάξει. Νομίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης λειτουργεί πραγματικά παραδειγματικά για όλους εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Έτσι, άσχετα έτσι, ναι, για την προϊστορία που έχουμε. Αν και, αν και εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ εντός του Ηρακλή έγιναν τα λάθη. Α. Εποφολήθηκε απλά η ομάδα της Τρίπολης. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Και δηλαδή, οποιοδήποτε θέση θα έκανε το ίδιο πράγμα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μιλήσαμε για Ηρακλή, για Πάοκ, μου είπες. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μπούκα σε εκπομπές που λέω ότι ο Τούντορ πρέπει να φύγει γιατί τέλος το παραμύθι. Κοίταξε, αναλόγως ποιες είναι οι βλέψεις της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ θέλει πραγματικά να έχουν αυξημένη μεταπολιτική αξία συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι το project το πιστεί. Το project το υπηρετεί πιστά. Δηλαδή, αυτός που το έφερε ο Άρνεσεν, αυτός που πάει. Έχει διαλύσει τον Κλάουστρ. Δεν είναι στο. Έχει διαλύσει τον Κλάουστρ. Λοιπόν, γιατρέ, έχει κάνει κοτσαρίσματα ο Τούντορ. Καλά. Είναι για λύπηση τα τελευταία τρία. Εντάξει, με την Άκρη ήταν πολύ καλό στο κοτσάρισμα. Ναι. Το ψάχνει, το παλεύει. Ναι. Ένα προπονητή νέο. Σου λέω για τα τρία τελευταία. Εγώ θα το δίνω απίστωση χρόνου. Δεν με ενδιαφέρει η εθνική του προέλευση. Αλλά το project Άρνεσεν το υπηρετεί πιστά. Δηλαδή αυτό που το έχει φέρει, ναι, ο τεχνικό διευθυντή, του χρησιμοποιεί. Προσπαθεί να του δώσει ρόλου. Ναι. Και γι' αυτό θα αλλάζει και συστήματα. Να δει πού κολλάνε καλύτερα. Δηλαδή τον πιστεύεις εσύ τον Τούντορ ότι μπορεί, ναι, να κάνει πράγματα. Ναι. Υπ' αυτά στα συνθήκας. Άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στη Γιουβέντους, έχει δει διαφορετικές νοοτροπίες και κουλτούρες σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Εγώ το δίνω πίστοση χρόνου. Δεν το έχει χάσει το έργο με το αποδυτήριο. Κοιτάξτε, αργά ή γρήγορα ο Πάκου θα μπει μες στην πεντάδα που είναι ο βασικός του στόχος. Δηλαδή κάτσε τώρα. Α, να βγει πεντάδα. Είπανε τριάδα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Πεντάδα, κάνει, ναι. Πίστεψαν ότι θα είναι καλύτερη ομάδα από την Τρίπολη και την ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, ναι. Έφερε ότι είναι εκεί η εφάμιλη. Τον Πανιόνιο θα τον περάσουν και η ΑΕΚ και η Τρίπολη και ο ΠΑΟΚ. Λες ο ΠΑΟΚ να τον περάσει τον Πανιόνιο. Βέβαια, ναι. Εντάξει, ναι. Βάθος χρόνου θα τον περάσει. Λες, μετά, ναι. Θα τον περάσει. Ναι, ναι. Από εκεί και ύστερα το κύπελλο είναι ένας πολύ καθαρός στόχος για τον ΠΑΟΚ. Μπήκε στου ομίλου του Europa League, δηλαδή έκανε το χρέος το οικονομικό για δηλαδή την Ευρώπη. Δηλαδή στην πεντάδα που είναι ο στόχος του, ας πούμε, και τα λοιπά, γιατί να διώξει, λες, γιατί να διώξει τον Τούντορ, δηλαδή, γιατί αφού, να προκαλέσει μια αστάθεια στην ομάδα. Δεύτερος δεν πρόκειται να βγει, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα των Παθρακικών είναι, ναι, πραγματικά ένα δράμα. Μια τραγωδία. Δηλαδή, όταν έχει τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος και σου κάνει 3-3 και πρέπει να κερδίσει και την αδική και η διαιτησία μέσα στην Τούμπα, στο σύνολο των αποφάσεων. Όσο να είναι, λίγο σε πειράζει. Αλλά να μιλήσουν για τον πέναλτι τώρα το χέρι που ζητάνε. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Τι να πω. Γιατρέ, λέει,
Ακούστε να δείτε, όσο ο Πανσεραϊκός γυρνάει ακόμα τα μάτς, εμείς τα λιοντάρια δεν ανησυχούμε. Τα λέμε του χρόνου, θα σε κεράσω ακανέ, λέει η κυρία. 8.57 λέει και πάμε στο διάλειμμα. Ρεράμ, θέλω μια φορά να βγουν οι Αντωνιάδης και ο Μάνος και να μην μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ και να μιλήσουν για μπάλα. Επικίνδυνο για το άθλημα τέτοιο παδί. Καλό Εβιτάλ, λοιπόν, προϊόν. Φοβερό. 10-1. Έχει άλλο εκολαγόνο. Ιαλουρονικό και ρόδι. Συν 6 κριτικά βότανα. Κρύταμο, δίκταμο, τσάι βουνού, φασκόμηλο, ματζουράνα και χαρούπι. Βοηθάει, προσέξτε, στη χοληστερίνη, στην αρτηριακή πίεση, στα ζαχαρόδι διαβήτη, γιατρέ, στους πόνους των αρθρώσεων, πονοκεφάλους, ευαίσθητο έντερο και στομαχές διαταραχές. Τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Βοηθάει τους αθλητές αποδόσεις τους. Περιέχει και στέβια ώστε να έχει ωραία γεύση χωρίς θερμίδες. Στέβια, όχι ζάχαρη. Λοιπόν, τονώνει τη σεξουαλική διέγερση. Καλό είναι αυτό. Και στους άνδρες και στις γυναίκες, αφού περιέχει 6 κριτικά βότανα. Αλλά και αλόι βέρα και ρόδι. Επίσης περιέχει κολαγόνο και αλουρονικό. Οπότε με μια κουταλιά της σούπας περιέχει τις απαραίτητες για τον οργανισμό ημερήσιες δόσεις βιταμίνων A, B, C, D. Και είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. 34,90 λεπτά μόνο για τους ακροατές του Μετρόπολης. Τηλεφωνείτε τώρα στο 23 12 200 500. Καρυπίδη, τήληξέ τους, λέει, σε μια κόλλα χαρτί. Προχώρα στην εκαθάριση και βγάλε τους σέντρα όσο πρέπει. Αναστόπουλε, προχώρα και ο Κόκκι στη Νέα Ώρα. Αριανός από Αθήνα. Λοιπόν, ναι. Ο Κόκκι, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι... Έλα ρε την απάτη τώρα την ποδοσφαιρική. Άντε τώρα που ασχολούμαστε με τον Κόκκι. Στα 35 του ήρθε στον Άρη για να λαϊκείς εκ νέου. Ο Αναστόπουλος, όσο είναι ο Άρης μπροστά, 5 βαθμούς θα είναι, 3, 9, 10. Δεν το βάζει μέσα. Θα το βάλει μέσα, ρε. Άντε ρε, πάνω από εδώ πέρα, πάνε σε καμιά, να πούμε, διατροφολόγο, κανένα εξάμηνο, ρε. Βόδαρε να πούμε. Άντε από εκεί πέρα, βρε τώρα. Πασχοληθούμε με τον Κόκκι τώρα. Όλα τα έχει Μαργιόρι, ο Φερετζέτη έλειπε να πούμε. Τι Αριανοί δεν ασχολούνται από ό,τι κατάλαβα. Δεν τον θέλουν, γιατί είναι κατάλληλο τη παλιά εποχή. Οι σωστοί Αριανοί δεν τον θέλουν. Τώρα κάτι χαϊβάνια, Αριανοί. Κοιτάξτε. Προσωπολάτρε. Αντικειμενικά. Χαϊβανολάτρε. Καλή χρονιά. Πώ? Μια μισή καλή χρονιά. Ούτε μια μισή. Μια κέρα, μια απάτη χρονιά. Άντε τώρα, σε παρακαλώ. Η χρονιά ήταν καλή όταν ξεκίνησε. Άσε τώρα με τα προσώπατα τώρα θα ασχοληθούμε. Όχι, τώρα. Όχι, δεν το συστάμε. Έχουμε τις ομάδες, τις έχουμε βγάλει το λάδι τις ομάδες. Όχι ο Μπερμπάτοφ, όχι ο Κόκκι, όχι ο Μόκι, όχι ο Γκαρσία, όχι η θεία μου η Τασία, η θεία μου η Ευδοξία. Άντε ρε, πάρτε δρόμο από εδώ πέρα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.34. Τον Άρη τον είδα από κοντά. Ποιον? Στο μάτσο με την Καλαμαριά. Τον Άρη τον είδα από κοντά. Ναι. Δύο φορές. Και με το Αγιονέρι. Ευνοήθηκε. Κοίταξε, καλώς ευνοήθηκε για μένα. Ωραία, άσε το καλώς. Ευνοήθηκε. Εντάξει, ευνοήθηκε. Στο 1-0 ευνοήθηκε. Μάλιστα. Ήταν επιθετικό φάουλ. Στην Κοζάνη. Δεν το είδα το παιχνίδι, δεν έχω άποψη, δεν πάω ότι δεν από τίποτα. Τον πάει καλά η διαιτησία. Καλά κάνει. Εντάξει, από τη στιγμή που έχει κάνει τη σωστή συνεργασία και ο Άρης. Δηλαδή. Και αυτός δηλαδή κοιτάει προς Πειραιά μεριά. Δηλαδή τι. Εξασφάλισε αυτό που λέμε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Ο μικρός Άρης. Στο μεγάλο Ολυμπιακό. Εντάξει, τι να κάνεις. Και ο μικρός Ηρακλής πάει να το κάνει. Ορθώς στο πράτη. Αν το κάνει. Δηλαδή, δεν το κοίταξε, κάνει ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι στις προθέσεις της ομάδας να το κάνουν, των διοικούντων. Πρέπει να μαλακώσουν οι οπαδοί όμως. Γιατί οι οπαδοί δεν θέλουν. Νομίζω ότι η ευρεία πλειονότητα του κόσμου του Ηρακλή θέλει το καλό της ομάδας. Δεν κοιτάει δηλαδή το να πουλήσει επαναστατηλίκη χωρίς λόγο και αφορμή. Γιατί το λες, γιατρέ, χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικότερο για την ομάδα. Ναι. Να εξασφαλίσει αυτό που λέμε μια σταθερή παρουσία στη Super League, η οποία δίνει κάποια εγγυημένα έσοδα. Ναι. Και από τη σωστή διαχείριση εσόδων μελλοντικά να μπορέσει να εξαρτητοποιηθεί. Δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να εξαρτητοποιηθεί τώρα. Τώρα, άμεσα. Δηλαδή αυτά που γράφαν και λέγανε θα πάει στην King Cup, θα πάει στην Benfica και θα πάρει. Δηλαδή από τη στιγμή που θέλει παίχτες που να είναι γνώση ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Ποιοι είναι πιο καλή γνώση ελληνική πραγματικότητα, δανεική από τον Ολυμπιακό ή δανεική από την Benfica. Δηλαδή εδώ πέρα παίζουμε με την νοημοσύνη μας. Θέλουν να ξέρουν λέει, την ελληνική πραγματικότητα, αλλά από την άλλη λέει, θα πάρουμε από την Κικά και από την Πενφίκα. Ναι. Δηλαδή θα φέρεις ένα Πορτογάλο 19 χρόνια και του πεις ξαφνικά παίξε μπάλα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί. Και θέλει προσαρμογή. Θα θέλει κιόλας. Βάλε τη γλώσσα, βάλε ό,τι θέλεις. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε βλέπεις ότι αυτό είναι αντιφατικό. Οπότε λες καλά κάνει και ο Ηρακλής, αν το κάνει. Ναι. Ναι, εντάξει. Γιατί θα το κάνει καλό. Θα το κάνει ο Πλατανιάς, το κάνει ο Πανετολικός, το κάνει οποιοδήποτε άλλο σωστό. Δεν ξέρω για την επαναστατικότητα τι θα μας πούνε. Και την αυτονομία μα. Μα κοιτάς μελλοντικά πώς θα κυλήσει η ομάδα. Ναι. Δηλαδή για να μπορέσει να είσαι οικονομικά βιώσιμος πρέπει να είσαι Super League. Ναι. Και δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δηλαδή
Το να πουλήσει τώρα, ξέρω εγώ, ανεξαρτησία και να βρεθεί ξανά στην Β' Εθνική, αυτό είναι ένα τρελό πισωγύρισμα για την ομάδα. Οπότε γιατί να πάρει η Καλονή τον Τζανδάρη. Τον Τζανδάρη και τον Κολοβό και τον. Τον πάρει ο Ηρακλής. Στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί και το περιβάλλον της ομάδας, επειδή έχουμε και μια δυναμική κόσμο, να τους ανεβάσει και αυτούς και την ομάδα και να διεκδικήσει και άλλα πράγματα. Δηλαδή να φτάσει στην 6η-7η θέση, να κάνει μια καλή πορεία στο κύπελο. Ναι. Δεν απαραίτητο ότι θα έρθουν μόνο για να εξασφαλίσουν τη σωτηρία. Αυτό είναι το ελάχιστο που θέλουμε. Μάλιστα. Τώρα, αν φύγει και κάτι παραπάνω, έχει καλό. Μάλιστα. Το ξύλο που έπεσε μεταξύ Χρυσαυγητών και Ποντίων, το έμαθες? Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, γιατί γενικότερα με το λαϊκισμό είμαι εχθρός. Μαρμίτα όλοι. Προφανώς, εντάξει, τώρα είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν χρειάζεται σχολείο. Τώρα να κάτσω να ασχοληθώ με τους όρους εθνοκάθαρση ή ξέρω εγώ γενοκτονία, θα γίνω κι εγώ γραφικός. Δεν είμαι επιστήμονας της ιστορίας. Ναι. Οπότε, ό,τι και να πω, δεν ήμουν μπροστά στα γεγονότα. Ό,τι και να πω, είναι μια υποκειμενική άποψη. Ναι. Και δεν μου αρέσει να έχω υποκειμενικές απόψεις. Δεν μου λες, γιατρέ, να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Είπαμε. Κοίταξε, συγγνώμη, Γιάννη μου, ξέρω ότι είναι ευαίσθητο και καλό να μην μιλάς. Τι είπε. Λοιπόν. Καθίστε, δεν ακούει τώρα ο κόσμος. Δεν ακούει ο κόσμος όμως, λοιπόν, δεν μπορώ να. Μα του λες, αλλά δεν ακούει ο κόσμος. Για ένα γεγονός το οποίο δεν είμαι μάρτυρας, δεν είμαι ιστορικός μάρτυρας, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι. Ό,τι και να πω, δημιουργείς πρόβλημα. Καλύτερα να μην μιλάς λίγο. Σου είπε ο Γιάννης από μέσα ότι για τους 353.000 νεκρούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να το πιστοποιήσουν αντικειμενικά και αμερόληπτα. Δηλαδή. Δεν είμαι εγώ αυτός που το κάνω. Δηλαδή, ό,τι και να πω, θα έχω μια υποκειμενική διάσταση στο θέμα. Αυτό. Δεν μου αρέσουν υποκειμενικές απόψεις. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Για το φίλι, τι έχεις να πεις? Το κρίνω τα αρνητικά του θετικά. Α, δεν τον κρίνεις αρνητικά. Εντάξει, σίγουρα η θέση του είναι ευαίσθητη, γιατί εκεί πέρα πρέπει να προσέχεις να μην φύγεις κάποιες μνήμες, το καταλαβαίνω. Ναι. Έπρεπε να μην κάνει καμία ανοίξη. Ναι. Πιστεύω ότι. Εντάξει. Και ένα, μια πορεία. Εξυπηρετεί άλλα πράγματα. Γιατί όλες οι πορείες και τα συλλαλητήρια και οι απεργίες γίνονται με πολλά χρώματα και με πολλές παρατάξεις? Αυτό ανέκαθεν γινόταν από τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή θυμάμαι στην καρδιά του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ρε παιδί? Οποιοδήποτε κόμμα της στην ουσία πάντα συμμετείχαν σε εκλογικές κινητοποίησεις. Ναι. Αυτή η πολυδιάσπαση, δηλαδή το, δεν υπάρχει μια ενότητα όσον αφορά αυτά που απαιτεί το εργατικό κίνημα. Συμφέρει δηλαδή. Ο καπιταλισμός είναι το δόρυ με το οποίο στην ουσία ο καπιταλισμός έχει διαλύσει το εργατικό κίνημα. Ξαναπες το, γιατρέ, να το καταλάβω. Ο συνδικαλισμός είναι το δόρυ, το δόρυ. Είναι το όπλο με το οποίο ο καπιταλισμός διαλύει το εργατικό κίνημα. Μάλιστα. Είναι πραγματικότητα. Και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος ποτέ δεν κατέβασε το λαό σε ξεσηκωμό? Ο εκάστοτε. Είχε γίνει μια φράγκα της ταυτότητας από το Χριστόδουλο στο παρελθόν. Ναι, έγινε. Και όταν αναγράφεται, έχει το θρήσκευμα. Ναι, αυτό έγινε όμως όχι για το. Για το μαγαζί του. Αυτό έγινε για το μαγαζί του, για την εκκλησία ΑΕ. Εδώ λέμε να πάει η εκκλησία και ο μηχανισμός αυτός και να πήρε παιδιά να ξεσηκωθείτε κτλ. Και εμείς μαζί σας. Δεν πάνε όμως, γιατί δεν κάνουν έτσι μια. Να κάνουν μια κίνηση, δηλαδή ένα συλλαλητήριο χριστιανικό εναντίον των πολιτικών. Να κατεβούν οι χριστιανοί εναντίον των κομμάτων. Ακούω. Δεν πείθει. Όχι. Να κάνουν μια μπούκα οι χριστιανοί εναντίον των κομμάτων. Να κατέβουν δηλαδή οι άνθρωποι όχι με την κομματική ταυτότητα αλλά με την ταυτότητα του χριστιανού. Ξέρεις τι έχει να γίνει? Χαμός. Δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Να σου πω, δεν γιατί δεν το κάνουν. Νομίζω ότι πάντα. Ναι, γιατί δεν το κάνουν. Ο κλήρος ήταν σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία. Πάντα. Τα έχει καλά. Γιατί να μην δεν τα έχει? Εξουσία δηλαδή. Εξουσία είναι και η δύο. Με εξουσία δεν μαλώνει. Δεν μαλώνεις ποτέ, δεν έχεις αντιπαράθεση. Ναι. Και όταν το έκανε λες, το έκανε για το δικό του το συμφέρον. Ναι. Για το δικό του το μαγαζί, ας πούμε. Θα έκανε πελάτες λες. Mm-hmm. Είχε γίνει φασαρία, μάλιστα. Δώσε γραμμές για το. Να τηλεφωνούν οι φίλοι μας. Στο 90-90-90-90-90-88-80-90. Για μηνύματα να πούμε. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Έχουμε έρθει πολλά. Ναι. 2-31-0. 90. Να μιλήσει. Ναι. Και να μας πούνε αν κατέβηκα σήμερα σε τίποτα συλλαλητήρια. Οτιδήποτε θέλει να ακούσει να πει. Ναι. Δεν είδα πολύ κόσμο να κατεβαίνει. Δεν είδα. Λογικό είναι. Είδα τόσο καλό καιρό. Πλατιά μάζα. Χάνεται και η διάθεση. Ναι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Χάνεται και η διάθεση. Καλημέρα, πρώτε κύριε. Καλημέρα. Δεν σε ακούμε καλά, φίλε. Καλημέρα. Τώρα πάμε καλύτερα. Πάμε. Από το που λέει. Μάλιστα. Το έργο 300 το έχεις δει? Το έργο 300. Ναι, το έχεις δει. Καλό ήτανε, ναι. Καλό ήτανε. Υπήρχε μια μορφή ο εφιάλτης. Ναι.
ο οποίος επειδή δεν τον έκανε τα χατήρια ο Λεωνίδας, πρόεδρος του 300. Μάλιστα. Αυτή ακριβώς τη μορφή μου θυμίζει γιατρός. Ο γιατρός. Επειδή το κάναν το πέσιμο στην αυτόνομη θύρα 10, ξεφτιλίζει τώρα το Ηρακλή. Τα έχει βάλει δηλαδή και εμείς που δεν είμαστε στο σύνδεσμο, μας ξεφτιλίζει. Αντί να τα βάλει μόνο με εκεί, τι να πω, δηλαδή ο άνθρωπος είναι λιγόψυχος. Πραγματικά δηλαδή, ίδιος εφιάλτης είναι για μένα αυτός. Τι έκανε δηλαδή, τι είπε. Ήταν δεδομένο γιατί είναι και στην εκπομπή σου. Που πλέον και εσύ την έχεις κάνει την εκπομπή, άστα να πάρεις. Δηλαδή αν ο Ηρακλής πάρει δανεικούς από τον Ολυμπιακό όπως το 97 που ήταν να πέσει κατηγορία και σωθεί. Εγώ βαλιάζω πολύ άσχημα ρε φίλε. Και μην έρθεις στο γήπεδο. Να σου πω κάτι φίλε μου, αν πιστεύεις ότι... Όχι. Άκουσε με λίγο, εσύ είπες ότι προκειμένου να σωθεί η ομάδα και να κάνουμε να πάρουμε παίξη στον Ολυμπιακού. Να σε πω κάτι, εγώ δεν θέλω να σωθεί η ομάδα, προκειμένου να πάρουμε παίξη στον Ολυμπιακό, καλύτερα να πέσει... Άρα προτιμάς το πισωγύρισμα. Δεν σε πειράζει το πισωγύρισμα. Αυτό όμως φίλε μου, άκου να σου πω κάτι. Αυτό όμως φίλε μου, προηγούμενη κάτι. Κάτσε να τελειώσει, ναι. Να τελειώσει. Έχεις μια κακιά συνήθεια, συνέχεια. Λοιπόν, κάτσε να τον ακούσουμε. Προτιμώ να πέσει, να καταστραφεί η ομάδα, να μην υπάρχει, αλλά θα είναι για μένα, γιατί εγώ την αγαπάω και τη χαίρομαι και θέλω να τη χαίρομαι έτσι που θέλω. Όχι όπως θες εσύ, ας πούμε, που λυμένει και στην πέμπτη έξι θέση, κατάλαβες. Εγώ ήθελα το όνειρο το μεγάλο ή να μην υπάρχει, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά μέσα με μένα. Εσύ είσαι λιγόψυχος, να πούμε. Να σου πω κάτι, φίλε. Λοιπόν, ένας φίλος ο οποίος πούλησε οπαδικό πατριωτισμό. Νομίζω ότι αν ο Ηρακλής πάρει κύπελο με δανεικούς από τον Ολυμπιακό, ο ίδιος φίλος μας θα τρέχει στο Λευκό Πύργο ή θα τρέχει στις υποδοχές ή θα είναι και στον τελικό τον ίδιο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το να πουλάς λοιπόν, παντελίκι είναι το μόνο εύκολο πράγμα. Πάνε... Το θέμα είναι να παίρνεις την απόφαση ευθύνης. Αν ο φίλος μας είναι τόσο υπεύθυνος και πιστεύει ότι τον εκφράζει αυτό το θα πράγμα, ας πάει στη δίκηση και να λάβει ένα δίκη στην ομάδα. Θα πάρει τους παίκτες. Θα του πούνε καλά, δεν είναι δανεική. Είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη. Και θα πει καλά, είναι ελεύθερη, δεν με πειράζει τώρα. Καλημέρα. Τέλος πάντων. Τα ακούμε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, φίλε. Καλώς τον. Τι γίνεται όλα καλά. Καλά, φίλε. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κινηθώ στα ίδια μήκη με τον προηγούμενο. Γιατρέ, αυτά που λες πραγματικά προσβάλλουν την ομάδα μας. Γιατί την προσβάλλουν. Ηρακλής είναι ιδέα, φίλε, δεν είναι εταιρεία. Μπερδεύεσαι. Ιδέα είναι πλέον ιδέα αυτά είναι για εμάς που είμαστε από τα γενοφάσια, δεν ξέρω εσύ από πότε είσαι Ηρακλής. Εγώ που είμαι από μικρό παιδί Ηρακλής είναι να ιδέα. Να σου κάνω μια ερώτηση, φίλε μου. Ούτε ΠΑΕ, ούτε οικονομικά. Άκου, να σου πω κάτι. Εγώ μεγάλωσα μακριά από τη Θεσσαλονίκη για να δω τον Ηρακλή. Έκανα 300 χιλιόμετρα για με βουνό. Μπορεί ας πούμε να είναι πιο επώδυνο από σένα. Αυτό δεν που έκανα. Αυτό. Αυτά που ακούω που λες. Τον Ηρακλή τον κάνει να φαίνεται λες και είναι ο Οδυσσέας Κορδελιού, να πούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η οντότητα του Ηρακλή πιστεύει ότι είναι τόσο μεγάλη. Καλή ιστορία, φίλε μου, δεν το συζητώ. Η ομάδα έχει τεράστια ιστορία. Είναι άλλος ο Ηρακλής του Χαΐτογλου και άλλο ο τωρινός Ηρακλής. Και πρέπει να αντιλαμβάνεις ρεαλιστικά τι συμβαίνει. Άμα το δίλημα είναι να υποκύψει τον Ολυμπιακό ή να ξαναπέσω τέταρτη εθνική, χίλιες φορές να πέσω τέταρτη εθνική. Ωραία, θα παρακολουθείς την ομάδα σου. Όχι τέταρτη, τρίτη. Δηλαδή, θα πηγαίνει στην Κοζάνη, θα πηγαίνει στην Τολεμαίδα, θα πηγαίνει. Στην Μαρινάκη να είμαι για να βλέπω. Όχι, και αυτό ελκυστικό είναι. Όχι, ο Ηρακλής είναι ιδέα. Είναι ιδέα. Αυτό. Αυτόνομος. Αυτόνομος. Εταιρεία δηλαδή. Και επιχείρηση. Αυτό είναι για μένα είναι εταιρεία και επιχείρηση, ναι, εντάξει. Δεν έχω το δικαίωμα να έχω διαφορετική σκοπιά από σένα. Πρέπει να είμαστε ομοιόμορφοι. Άμα συνεχίσει να έχει αυτή την άποψη και να βγαίνει στα ραδιόφωνα, δεν θα υπάρχει Ηρακλής που να μη σε. Που να μην σε μισεί, ας πούμε, να στον πω έτσι. Για ποιο λόγο να ζητάω τη συμπάθεια, την αντιπάθεια των Ηρακλειδαίων. Εκφράζω μια προσωπική είναι άποψη. Είναι δυνατόν κάποιος να έρχεται αντίθετος με όλους τους ομοειδεάτες του. Ναι, γιατί άμα είναι για το σφαίρο της ομάδας. Δεν μπορεί ο ένας να είναι σωστός, μάλλον οι πολλοί είναι σωστοί. Και ποιος το λέει αυτό. Όχι, αυτό λες τι. Το λέει αυτό. Δεν υπάρχει κοινή λογική, φίλε μου. Α, εντάξει. Δεν υπάρχει. Οπότε λοιπόν. Οκ. Εντάξει. Όπως καταλαβαίνεις, πάντως ακούγεσαι στην πόλη να ξέρεις. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορείς όχι στο Καφτατζόγλου να έρθεις. Δηλαδή με απειλείς, φίλε μου. Με απειλείς. Με απειλείς. Δεν θα μπορώ να κυκλοφορώ στην πόλη. Με απειλείς. Στο Καφτατζόγλου δεν είμαι ελεύθερος να κυκλοφορώ που θέλω, φίλε μου. Δίνεις τα στοιχεία σου να μου πεις εσύ ποιος είσαι να μου πεις ότι δεν μπορώ να κυκλοφορώ στο Καφτατζόγλου. Γιατί αυτό που λες είναι απειλή, φίλε μου, δημόσια. Είναι απειλή δημόσια. Λες το όνομά σου δημόσια ποιος είσαι εδώ πέρα. Που απειλείς. Ενημερώνω. Τι ενημερώνεις φίλε μου. Ποιος είναι αυτός που απειλεί. Έχω μια ταυτότητα. Άντε χαλάρωσε να πούμε. Τι χαλάρωσε δηλαδή. Μπορεί οποιοςδήποτε να απειλεί επειδή έχω αυτή την άποψη. Δεν θα απειλώ. Σε ενημερώνω αγοράκι μου. Σε ενημερώνω. Με ενημερώνεις. Με απειλείς φίλε μου. Δεν με ενημερώνεις. Με απειλείς. Με απειλείς.
Με απειλείς ξεκάθαρα. Μωρέ, λιγάκι, να με απειλείς, με ενημερώνεις. Να σου πω κάτι, φίλε μου. Σου κλέβω λεφτά με την άποψή μου. Σου στερώ τη δουλειά σου. Όχι, ρε, δεν γουστάρω να την ακούω την άποψή σου. Άμα δεν γουστάρεις την ακούς, κλείνεις το ραδιόφωνο πολύ όμορφα. Γιατί εγώ εδώ έχουμε δημοκρατία και δεν την ακούς. Λοιπόν, έκανες την αντιπαράθεση, σεβαστή άποψή σου. Ξέρω ότι η διοίκηση έχει τέτοιες απόψεις που θα είναι αντιδραστικές για το όφελος της ομάδας και αυτές πρέπει να τις κάμψει. Γι' αυτό στο πλασάρι λίγο ότι θα έρθει ελεύθερος και όχι ιδανικός. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τον Ηρακλή πραγματικά και δεν κάθονται να είναι κομπλεξικοί με την έννοια ότι θα μου έρθει ιδανικός στον Ολυμπιακό, θα πάω καλύτερα ως ομάδα, θα γεμίσει το γήπεδό μου. Λιγόψυχο σε είπε ο προηγούμενος, εγώ θα σε πω. Τι να πω, εντάξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Παιδιά, ναι, οι απόψεις. Εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Δίστανται, ναι, δεν είναι τώρα για να τσακώνουν. Όχι, θέλουν πραγματικά και πιστεύουν ότι η ομάδα πέφτει στα μάτια τους. Θα σπάσει τη διοίκηση και να πούν τη διοίκηση πώς θα πράξει. Που αυτό βέβαια είναι παράλογο. Εντάξει, η διοίκηση πράττει όπως καταλαβαίνει καλύτερα. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να ασκήσει τη διοίκηση έτσι. Ο γιατρός λέει δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των οπαδών. Ακριβώς, έχω μια προσωπική άποψη. Προτιμώ, λέει, περήφανος να παίζω με τα χωριά παρά να φιλήσω τα πόδια αυτό που με ρημάξανε πριν 4 χρόνια. Δηλαδή του κύριου Μητυλινέου. Δεν τα φίλησες ποτέ. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ακούγομαι, παιδιά. Ναι, κυρία μου, εσείς ακούγεστε. Δώστε μου και 2 δευτερόλεπτα λίγο να χαμηλώσω το ράδιο. Ναι, κάντε όσα θέλεις. Λοιπόν. Ναι. Θα κάνουμε λίγο μια αντιπαράθεση. Θα αυξήσουμε τους τόνους, όμως δεν θα παρεξηγηθείς, γιατρέ, και θα μιλήσεις για απειλές και τα λοιπά. Γιατί ο πιο προηγούμενος φίλος δεν σε απείλησε. Μα απείλησε, φίλε. Μα απείλησε, δεν φίλε. Σε απείλησε. Άκουσα με άκου, λίγο. Άκου. Θα κάνουμε διάλογο. Ξεκίνησα να σου πω κάτι. Μόλις ολοκληρώσω, να σε ακούσω πολύ ευχαρίστως. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Απλά επειδή ακούω και θέλω να είμαι αντικειμενικός, ο άνθρωπος σε είπε ότι προκαλείς με τις δηλώσεις σου. Εγώ αυτό κατάλαβα. Έτσι. Δεν το κάνω για να προκαλέσω, το κάνω επειδή το πιστεύω. Παρακάτω, να πάμε λίγο παρακάτω. Δηλαδή, όπως έχω μια προσέγγιση συγκεκριμένη, έχω μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Μπες στο θέμα. Αν θέλεις να μιλάμε και οι δύο μαζί, μπορούμε να μιλάμε και οι δύο μαζί και να φωνάξουμε κιόλας και αν είναι δηλαδή η ισχύ της φωνής να δώσει και το δίκιο να το κάνουμε. Έτσι. Όχι, μπορεί να μην φωνάζετε τώρα. Ωραία. Κωστή, ναι. Εκτέθηκες ανεπανόρθωτα. Είμαι ο πρώτος-τελευταίος που σε πήρα την Κυριακή στην εκπομπή που κάνεις στην τηλεόραση. Μάλιστα. Έλεγες διάφορα για τη δίκη του Θωμαίδη κτλ. Και ο Ηρακλής δεν εμπλέκεται πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σ' άκουσα να ζητήσεις μία συγγνώμη. Σου είπα ότι καθώς είστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη και περιμένετε να πυροβολήσετε τον Ηρακλή και τα καλά δεν τα λέτε σχεδόν ποτέ. Βρε, εγώ πυροβολάω κατά λοιπόν τους πάντες τον Ηρακλή. Τώρα τι γίνεται. Ο Ηρακλής δηλαδή που είναι η σημαία αυτής της πόλης. Μάχεται μόνος του. Έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Γιατρέ, σ' ακούω πάρα πολύ καιρό. Έχεις πέσει στην παγίδα γιατί ο Κωστής ο Ραπτόπουλος δείχνει την αντιηρακλαδοσύνη του. Έκανα και σαρδάμ σαν το φίλο μου τον κόκκινο. Λοιπόν, και κάθεσαι αυτή τη στιγμή γιατί σ' ακούω πάρα πολύ καιρό. Θέλεις να το παίξεις διανοούμενος, θέλεις να το παίξεις αντικειμενικός. Δεν ξέρω τι θες να το παίξεις. Πιο έξυπνος από τους υπολείπους, πιο προοδευτικός. Κάθεσαι και κατηγορείς τον Ηρακλή. Γιατί με τον τρόπο που τον σχολιάζεις, τον μειώνεις τον Ηρακλή. Εσύ, φίλε μου, πιστεύεις πονά λιγότερο από όταν την ομάδα χάνει από το Λεβαδιακό ή τον Πανιόνιο. Να σε ακούσω, να σου πω λίγο. Όταν σε μια οικογένεια μέσα υπάρχουν κάποια στεγανά, εσύ αυτή τη στιγμή, αφού δηλώνεις Ηρακλειδέας, εσύ αυτή τη στιγμή δεν κρατάς τα στεγανά αυτής της οικογένειας. Να σου πω κάτι. Δηλώνεις κομμάτι του Ηρακλή και βγαίνεις στα ραδιόφωνα και λες ότι δεν εκπροσωπώ κανέναν πλήτο εαυτού μου. Έχω μια προσωπική. Εγώ δεν σου είπα ότι εκπροσωπείς κανένα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Υπάρχει το εγχειρίδιο του καλού Ηρακλειδέα και το πόσο κάθε Ηρακλειδέα αντιλαμβάνει την πραγματικότητα. Κάτσε να ακούσουμε όμως το φίλο ότι έγινε. Εγώ, δηλαδή, αυτό που με τρελαίνει εδώ πέρα είναι ότι κυρία... με επιτίθενται όλοι. Καταρχήν, έχω κοντέψει να χάσω τη σωματική μου ακεραιότητα από οργανωμένους του Ηρακλή, το οποίο είναι απαράδεκτο και φαντάζομαι συμφωνείς. Γιατί. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Εγώ πάντα ό,τι. Είναι ή δεν είναι απαράδεκτο. Είναι ή δεν είναι απαράδεκτο. Πληρώνω ένα εισιτήριο και έχω το δικαίωμα να παρακολουθώ την ομάδα που αγαπάω. Μου, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Άκου, φίλε μου. Άκου, φίλε μου. Αφήτε στιγμή. Αφήτε στιγμή στην ομάδα. Με ρωτά και απαντά εσύ για μένα. Θέλω να μου πει, είναι δίκαιο τώρα για αυτά που εκφράζω να με απειλεί ο άλλο ότι δεν μπορώ να κυκλοφορώ στο Καφτατζόγλου, δεν μπορώ να δω την ομάδα μου. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Για ποιο λόγο. Είναι υπεύθυνο, άκουσε με λίγο. Η θεωρία από την δεν μου λες, αν εγώ πάω στην αστυνομία και πω ότι αυτός για αυτό το λόγο με κυνηγάει, η αστυνομία τι θα τον κάνει, το ξέρεις. Αδερφέ, δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις και τι προκαλείς στον κόσμο. Εγώ άλλο σου λέω. Εγώ αλλού την πήγα τη συζήτηση, αλλού την ξεκίνησα και εσύ αλλού την πας. Εσύ προσπαθείς να σου πω καταρχήν την ιστορία με τον Θωμαίδη. Άκου, θα σου πω για τον Θωμαίδη, εγώ που είμαι Ηρακλειδέας καθαρός. Πώς το αντιλαμβάνομαι αμερόληπτα. Ούτε το παίζω, ούτε τίποτα. Άκουσε με λίγο. Καλά.
Ραπτόπουλε, συντώνησε λίγο τη συζήτηση αφού θέλεις λοιπόν να γίνει διάλογος, γιατί μας το παίζει πολιτισμένος και ωραίος και παίρνει φόρα και δεν αφήνει τους υπολείπους. Να ακούσω την άποψή σου και μετά. Ξεκίνησα λοιπόν, Ραπτόπουλε, να πω στο παλικάρι. Ναι. Λοιπόν, ότι μίλησε για 300 χιλιόμετρα που κάνει κτλ. Τα έκανα όταν ήμουν μικρός. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Άκουσε με λίγο. Έχεις μπει ποτέ σε λεωφορείο και έχεις κάνει 18 ώρες ταξίδι για την ομάδα? Έχω κάνει πολύ περισσότερα, δεν χρειάζεται να πω. Να δώσω απόδειξη ότι αγαπάω την ομάδα. Δεν είμαι επαγγελματίας οπαδός. Το έκανα γιατί το γούσταρα. Ακούς φίλε μου, αυτό δεν γουστάω, το συνδικαλισμό τον άρρωστο. Έκανα εκείνο, έκανα το άλλο. Εγώ δεν ζητάω ρε παιδί μου πιστοποιητικό ερακλειδοσύνης. Το κάνω για την πάρτι μου επειδή αγαπάω την ομάδα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, ή παίρνεις φορά και μιλάς και λες ότι να. Κάθεσαι και με ρωτάς αν έχω κάνει 18 ώρες στο καράβι. Και τι θα μου δώσω κάνω παράσημο ερακλειδοσύνης. Σε πληροφορώ. Άκου φίλε μου γλυκέ. Σε πληροφορώ. Έχω φίλο στο εξωτερικό, ο οποίος πληρώνει 1000 ευρώ διαρκείας και δεν έρχεται στο γήπεδο. Σε κάνω μια ερώτηση για να ξεκινήσουμε να ανοίξω ένα θέμα και να κάνω ένα διάλογο να πούμε τις απόψεις μας. Γεια ρε φίλε, ξεκίνατε. Δηλαδή κάθεσαι και... Άκου φίλε μου, υπερθεματίζεις ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν το αντιπροσωπεύω. Δεν δήλωσα ποτέ του λεωφορείου. Μ' άφησες να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Μπορείς λίγο να σταματήσεις και να ακούς Ραπτόπουλε, εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό. Εγώ, ναι. Πρόσεξε με λίγο, μην το γυρνάμε στην Παλαβή. Παίρνει φορά και λέει ότι να είναι. Άντε, πες το όμως και εσύ αργείς. Κουράζεις όμως και εσύ φίλε μου, άντε, πες το. Πες το, φίλε μου, σε έκανα την ερώτηση στην εξής και μου απάντησες ότι έχεις κάνει εκδρομές. Συνεχίζω λοιπόν και σου λέω ότι εσύ τι προτιμάς, ο Ηρακλής να χλεβάζεται με τους δανεικούς παίκτες που θα πάρει ή με οτιδήποτε άλλο κάθονται και λένε στα ραδιόφωνα ο καθένας που θέλει να κάνει κακό στον Ηρακλή. Μιλάω για διαφόρους. Εντάξει, ή να έχεις ένα περήφανο σωματείο. Εγώ θέλω η ομάδα μου να έχει αγωνιστικά. Να παλέψεις. Εγώ θέλω. Άκου να σου πω. Και αν πέσεις αγωνιστικά, ναι, να πεις έπεσα γιατί ποτέ δεν έπεσα. Άκουσε, από τη στιγμή που η ομάδα στερείται εσόδων, ωραία, δεν έχει πολλά διαρκείας, γίνονται face control, διώχνεται κόσμο στο Ηρακλή. Από κάποιους συγκεκριμένους και δεν το λέει κανείς. Έχει γίνει face control και διώχθηκαν ερακλήδες και δεν πήραν εισιτήρια σε συγκεκριμένο παιχνίδι και κανείς δεν λέει τίποτα. Για ποιο παιχνίδι μιλάς? Για ποιο παιχνίδι? Δεν αντιλαμβάνεσαι, αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Έχει βρίξει πόλη. Για το μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Έχουν έρθει φίλοι μου ερακλήδες και μου λένε γιατρέ, πήγα στη Μίγρα και μου λέει με τατουάζ κάποιοι, είσαι ερακλής, πες μου σύνθημα. Δεν είσαι. Ηρακλειδές τώρα με τα παιδιά τους. Δεν σε θέλουμε στο γήπεδο, γεια σας. Και δεν μπορούσα να πάρουν εισιτήριο. Αυτό το πράγμα ντροπιάζει το σύλλογο, φίλε μου. Και όχι εγώ με τις απόψεις μου. Αυτό ντροπιάζει το σύλλογο. Η Χούντα ντροπιάζει το σύλλογο. Ότι πρέπει να είμαστε πάντα αρεστοί σε λίγους. Κάνει διάλογο, μην παίρνεις φορά και άμα είναι κάτσε μόνος σου και μίλα. Ακριβώς, εγώ σε ρώτησα κάτι. Έχω μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένη προσέγγιση. Έχω δικαίωμα να έρχομαι να βλέπω τον Ηρακλή στο γήπεδο, ναι ή όχι? Σου είπα εγώ ότι δεν έχω δικαίωμα να έρθει στο γήπεδο. Οι οργανωμένοι δεν μου το δουν αυτό το δικαίωμα, και στο λέω ευθέως. Πάνε, μίλα με τους οργανωμένους. Άσε ρε που θα μιλήσω με συνδικαλιστές τώρα, που το μόνο που ξέρουν να δέρουν για να επιβάλλουν την άποψή τους. Ρε φίλε, εγώ πήρα να σε πω. Δεν μου λες τα γεγονότα με τη Ζάχη θα τα θυμάσαι? Ρε εσύ σταμάτα λίγο ρε. Τα γεγονότα με τη Ζάχη θα τα θυμάσαι, τα επικροτείς? Γιατί με βγάζεις από τα ρούχα μου? Εγώ σου φτάχα τους δανεικούς. Εγώ σου είπα ένα παράδειγμα της ιστορίας. Που η ομάδα έπεφτε, ήρθε ο Γκόνιας και ο Χατζίδης και στο τέλος έκανες χαβαλέ και βγες έβδομος. Το έχει γράψει ιστορία. Έχεις κάνει μια συζήτηση. Το έχει γράψει ιστορία, φίλε μου. Εγώ τότε ανέπεφτα κατηγορία, όπως ο Αριανός έγινε στην τροπή το 97. Αυτό που κάνεις τώρα είναι ραδιόφωνο. Δεν μου λες τίποτα. Και στην ουσία με επιβεβαιώνεις. Μου λες έχω το δικαίωμα να έρχομαι στο γήπεδο, έχω το δικαίωμα να έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Εσύ έχεις την άποψή σου, σεβαστότατη. Και σου είπα ότι η ομάδα έχει πρόθεση. Επικοινωνιακό πρόβλημα, άλλα σου λένε και άλλα καταλαβαίνω. Η διοίκηση έχει επικοινωνιακό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν σαν και σε ένα άνθρωπο, το ξέρεις. Σαν εμένα δεν κατάλαβα τι πράγμα. Δηλαδή, θα σου φέρνουν τον Μπέν και τον Κολοβό. Αν σου φέρνουν ως ελεύθερος, τους δέχεσαι. Δηλαδή, είναι το θέμα πώς το πλασάρουνε. Το αφήγημα. Εγώ δεν σου έχω κάνει καμία κουβέντα ούτε για τα συμβόλαια ούτε για τίποτα. Εγώ σου έκανα τρεις ερωτήσεις και εσύ μου άνοιξες και μου λες τα προσωπικά σου προβλήματα και τις προσωπικές σου ιστορίες. Εγώ πήρα και σου στάθηκα σε δύο πράγματα. Ένα λεπτό θα μιλήσω και θα με κλείσεις, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Εγώ ξεκίνησα να σου πω δύο πράγματα. Ένα, ότι όταν βρίσκεσαι σε μια οικογένεια υπάρχουν κάποια στεγανά και προβλήματα να υπάρχουν. Δεν είμαι δίκης του Ηρακλή.
άρχισες να μου μιλάς για επεισόδια, για φασαρίες, για προσωπικά. Για face control, το οποίο δεν το έχει πει κανένας δημοσιογράφος του Ηρακλή. Λοιπόν, και είναι μια πραγματικότητα. Να μιλήσω ένα λεπτό. Μπορείς να σταματήσεις να μιλήσω ένα λεπτό. Τι να μου πεις, φίλε μου, δεν με πείθεις. Δεν με πείθεις, ό,τι και να μου πεις. Μα δεν πήρα τηλέφωνο για να σε πείσω. Πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω, ναι. Προφανώς, πιο πολιτισμένη συζήτηση μπορεί να κάνει ένας υδραυλικός του Λυκείου με ένα σπουδαγμένο γιατρό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν δείχνεις επίπεδο. Λοιπόν, εγώ σε ρωτάω το εξής και θα μου απαντήσεις. Όχι, μία... μα πώς έχεις την απέτηση σε ό,τι μέρος θα δεν θέλεις. Αν η ομάδα πάρει δανεικούς από τον. Άκουσε με, σου κάνω την. Έπεσε, τι να κάνω. Δεν θέλει να απαντήσει ο άνθρωπος. Το καλό Εβιταλ είναι ένα προϊόν 10-1. Έχει αλόε, κολαγόνο, υαλουρονικό και ρόδι συν 6 κριτικά βότανα. Τονώνει το ανασιοποιητικό σύστημα, βοηθάει τους αθλητές στις επιδόσεις τους. Περιέχει στέβια ώστε να έχει ωραία γεύση χωρίς θερμίδες. Τονώνει τη σεξουαλική διέγερση, γιατρέ μου, και στους άντρες και στις γυναίκες, αφού περιέχει 6 κριτικά βότανα, αλλά και αλόη βέρα και ρόδι. Επίσης περιέχει κολαγόνο και υαλουρονικό. Είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Και όσοι τηλεφωνήσουν στο 2312 200-500 θα το πάρουν στην προνομιακή τιμή των 34,90 λεπτών που είναι μόνο για τους ακροατές του Μετρόπολης. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ναι, εγώ. Μάλιστα κύριε εσείς. Γιατρέ, δεν είναι το θέμα μα είσαι καλός ή κακός Ηρακλειδέας. Μ' ακούς. Δεν αποφάσισα εγώ, Ηρακλή. Μια άποψη είπα. Το θέμα είναι ότι η δίκη έχει την παρόμοια άποψη και έχει επικοινωνιακό πρόβλημα. Ξέρεις γιατί θες τους δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι γνωστό ότι είσαι Ολυμπιακός. Όποιος σε ακούει το καταλαβαίνει. Ναι, εγώ τι να σου πω. Σου ήταν στο Καραϊσκάκης, έχω κάθε μέρα πανηγυρίζω με τα παιδιά της Θήρας 7. Πανηγυρίζω, το ξέρω. Α, βέβαια. Είσαι Ολυμπιακάκη και καλά κάνεις. Το ύπουλο είναι ότι δεν το λες και προσπαθείς δίθεν να πεις. Τι ομάδα είσαι, φίλε μου. Ηρακλής είναι ο φίλος. Φίλε, εγώ σε καταλαβαίνω στην πρώτη κουβέντα που λες ότι είσαι Ολυμπιακός. Βέβαια. Και μην πουλάς από μικρό παιδί. Γι' αυτό θέλεις, ναι, από όλα αυτά που λες για τις άλλες ομάδες, είναι πολύ εύκολο κάποιος να σε καταλάβει ότι είσαι Ολυμπιακός. Δηλαδή... Άμα σε ρωτήσω, είναι πέτσινα τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Θες να ακούσεις εσύ αυτό, να φτιαχτείς την πέτσινα. Κάποια ήταν και πέτσινα. Πέτσινα κάποια ήταν και πέτσινα. Δεν ήταν όλα, κάποια ήταν όμως και πέτσινα. Όπως πέτσινα έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός, πέτσινα έχει πάρει και η ΑΕΚ. Αυτό το λένε μόνο Ολυμπιακοί τώρα που λες. Ποιο? Προσπαθείς να το παίξεις Ηρακλειδέας. Και γι' αυτό σε συγχαίνονται και σε βγάζουν από το γήπεδο, γιατί είσαι πολύ προκλητικός. Και όπως ξέρεις, κάτι είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο είναι να προσβάλλεις και εσύ ολόκληρες ομάδες και λαούς, καταλαβες. Και καλά σου κάνουν. Δηλαδή, να σου πω κάτι, φίλε μου. Να σου πω κάτι, φίλε μου. Άκου εδώ που σου μιλάω εγώ τώρα, γιατί πολύ πουλάς. Δημοκρατία έχει. Να ξέρεις το δόγμα, να στο διατυπώσω εγώ, να μαθαίνεις. Ναι. Η οργανωμένη και η ομάδα είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, όποιος. Δηλαδή θα σεβαστώ εγώ οργανωμένος να μη σεβαστεί τον υπόλοιπο κόσμο του Ηρακλή. Δηλαδή θα πρέπει να σεβαστώ εγώ απαραίτητα τον οργανωμένο. Δόγμα. 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 Άρα με επιβεβαιώνεις για τη Χούντα. Δόγματα έχουν μόνο οι Χούντες, φίλε μου. Δόγματα, φίλε μου. Έχουν μόνο οι Χούντες και οι θρησκείες. Που είναι και αυτές Χούντες. Δόγματα. Το είπες και μόνος σου. Δογματικοί είναι οι άνθρωποι. Είπες δόγμα. Μου άρεσε. Το κρατάω. Γράψτε. Δόγμα οι οργανωμένοι. Γράψτε. Βλάβη. Όχι! Άκου. Οργανωμένη ομάδα είναι το ένα κατά αυτό. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Να διώξουμε τον, να διώξουμε τον Μακρύ και να παίξει μπιφτέκι αμυντικό χαφ. Να παίξει. Να κατέβουν οι οργανωμένοι να παίξει και μπάλα, αφού είναι η ομάδα. Φίλε μου, φίλε μου, η ομάδα είναι αυτός που φοράει τη φανέλα, το σορτσάκι, τρέχει και υδρώνει και ματώνει για να πάρει κάποια χρηματάκια. Εγώ και εσύ και όλοι μας στην κερκίδα κάνουμε φραμπαλά και πάρτο έτσι. Αυτό το οποίο λες είναι τρελό. Είναι απίστευτο. Δηλαδή λες το αθλητή, άκου να σου πω, είσαι το πιονάκι μου και εγώ είμαι η ομάδα. Εγώ σέβομαι τον αθλητή, φίλε. Σέβομαι τον αθλητή. Δόγμα, το είπε Ηρακλειδέας, είναι δόγμα η οργανωμένη τέρμα. Έχεις γράψει ιστορία, φίλε, έχεις καταγραφεί. Το έχεις πει στον αέρα της πόλης, δυστυχώς ή ευτυχώς. Κάτσε λίγο να ακούσεις και τον άλλον. Τι? Παράδειγμα σου λέω. Δεν είναι παράδειγμα, το πες και το εννοούσες. Οι τέσσερα και ο ΠΑΟΚ είναι ένα πράγμα, ναι. Αν ήσουν αγαπούσες μια ομάδα, εσύ είσαι βλαχάκι του Μαρινάκη. Το Μαρινάκη γουστάει. Δηλαδή ως κατάδος δεν είναι ο ΠΑΟΚ, είναι οι τέσσερα. Το ένα και το αυτό είναι. Καταλαβαίνεις. Το ένα και το αυτό τι είναι, ως κατάδος και οι τέσσερα. Ο ΠΑΟΚ τα γκολ τα έβαζε οι τέσσερα ως κατάδος. Κώστα.
το ένα πράγμα. Όχι βέβαια. Το αυτό πράγμα είναι. Έχω διαφορετική άποψη για τον αθλητισμό. Εσύ βλέπεις ότι η κερκίδα είναι όλα τα λεφτά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ότι εσένα σ' αρέσει το σύστημα του Μαρινάκη. Αυτή είναι η άποψή σου για τον αθλητισμό, βρε. Σ' ακούμε συνέχεια. Εσύ το σύστημα του Μαρινάκη σ' αρέσει. Αυτό σ' αρέσει τον αθλητισμό, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ο αθλητισμός, φίλε μου, για μένα είναι αυτό που κάνω στην καθημερινότητά μου. Πάω, κάνω το κολύμπι μου, γουστάρω κτλ. Αυτό τώρα που μιλάς δεν είναι αθλητισμός. Είναι η δραστηριότητα επαγγελματική, είναι εμπορική δραστηριότητα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ. Αν αυτό είναι αθλητισμός, με την έννοια που εννοείς, με την έννοια της φυσικής άσκησης, δεν είναι. Από την πρώτη κουβέντα που σε έχω πιάσει από πέρα. Δεν μου λες ποια είναι η δουλειά σου, φίλε μου. Είσαι οπαδός ή κάτι άλλο. Ποια είναι η δουλειά σου. Φυσικά και δεν είμαι οπαδός. Άρα. Μόνο εσύ νομίζεις, ρε γιατρέ, το ότι μιλάς έτσι επιτηδευμένα από το ραδιόφωνο. Εγώ μπορώ να μιλήσω καλύτερα και να σου βάλω άλλους όρους. Ας το πείμα σε εμένα τώρα. Εγώ κάνω κάτι άλλο για επάγγελμα. Αυτό το κάνω για το γούστο μου. Όχι. Μόνο εσύ δουλεύεις, ρε μεγάλε. Μόνο εσύ δουλεύεις. Όλοι οι άλλοι είμαστε επαγγελματίες οπαδοί. Απλώς εσύ σου λέω, επειδή είσαι Ολυμπιακάκι της επαρχίας, σ' αρέσει εσένα το σύστημα του Μαρινάκη. Ο Ηρακλειδέας πιστεύει ότι είναι ιδέα η ομάδα του, ρε φίλε. Εσύ σαν Ολυμπιακάκι. Να μπω λίγο στη μέση. Παραθυναϊκός είναι αυτό. Να μπω λίγο στη μέση. Δηλαδή, αν σας φέρει τώρα τον Κολοβό και τον Μπεν, θα διαμαρτυρηθείς, φίλε. Ηρακλειδής, ρε φίλε, και προς τιμήν τους και τους θαυμάζω γι' αυτό, δεν το θέλουν φυσικά. Αυτοί που πιστεύουν σε μια ομάδα, ρε φίλε, η ομάδα είναι όραμα, δεν είναι εταιρεία φυσικά. Okay, boy. Okay. Παθηναϊκός είναι ο φίλος, ο οποίος ξέρει καλά από εποχές Βαρδινογιάννη. Εντάξει, έμαθε μπάλα από τον Κόκαλη, από την Παράγκα έμαθε μπάλα, εντάξει. Μη μαλώνετε για τέτοια θέματα. Χαλαρώστε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Λοιπόν, αυτός που πήρε και έλεγε τον γιατρό Ολυμπιακό σε παίρνει 8 χρόνια και είναι ο Τζόρνταν του Παναθηναϊκού. Λέω 2:39. Ρε παιδιά. Πείτε την άποψή σας, δεν χρειάζεται να μαλώνετε. Λέμε μια ερώτηση. Ναι, θέλετε δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Θα ακούει η διοίκηση, η οποία πάει να κάνει το ανάλογο και θα δείτε το επικοινωνιακό πρόβλημα. Να πάρουμε και τους υπόλοιπους γιατρούς. Ναι, εντάξει. Χρειάζεται να συγχύζεστε. Βλέπετε εμένα όχι, να συγχύζομαι. Για τον φίλο από τη Βέρεια, εντάξει, ναι. Δεν συγχύζομαι. Απλά αγαπάω την ομάδα και τέλειως. Βλέπω να έχει πρόβλημα αγωνιστικό τεράστιο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Και, ναι. Και ρευστό να μην υπάρχει. Καλημέρα, κύριε, ναι. Ναι. Μήπως μιλάω εγώ. Ναι, κυρία μου, μιλάτε εσείς. Μετά από 17 λεπτά και αφού με έχετε καταχρεώσει από κινητό. Συγγνώμη. Αποφάσισα να μιλήσω κι εγώ. Μάλιστα. Σου ζητάμε συγγνώμη. Λοιπόν, μπορώ να τα πάρουμε λίγο ιστορικά. Να τα πάρουμε ιστορικά, ναι, να τα πάρουμε όσο θέλετε. Πριν από 4 χρόνια υπήρχε η ΠΑΕ Ηρακλής Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι. Σαφέστατα, ναι, υπήρχε και διαλύθηκε. Λοιπόν, μετά το 0-0 στην Καλλικράτεια. Αυτό ήταν ο ερασιτέχνης Ηρακλής που έπαιξε εκεί. Δεν ήταν καμιά ΠΑΕ. Λοιπόν, αφού δεν είχε διαλυθεί η ΠΑΕ και δεν είχε γίνει η κατάρρευση, ήταν η ομάδα Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Μπορείς να το πεις ότι δεν υπήρχε ΠΑΕ. Λοιπόν, και αφού καταλάβαν ότι δεν μπορούν να ανεβούν αγωνιστικά, ψάξανε να βρουν ένα φημί. Το εξαγοράσαμε και, σε και μια τέλος. Ανώτερη κατηγορία. Γιατί ναι, αυτό έγινε. Ναι. Καλά έτσι, ναι, σωστά. Λοιπόν, η ΠΑΕ, να σε ρωτήσω κάτι εσένα. Η ΠΑΕ, Ηρακλής Θεσσαλονίκης υπάρχει. Δεν έχει γίνει αυτό το οποίο προβλέπει η νομοθεσία. Υπάρχει. Άκουσε με λίγο να μιλήσω. Να μιλήσω θα σε βοηθήσω με αυτό που θα πω. Δεν υπάρχει. 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 Λοιπόν, υπάρχει. Υπάρχει. Αυτή του. Αυτή, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λοιπόν, λίγο. Α πω ναι, τι έγινε. Όχι. Ιστορικά. Υπάρχει η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ηρακλής. Αυτή υπάρχει αυτή τη στιγμή και αυτή αγωνίζεται στη Super League. Πού έχει έδρα, πού έχει έδρα. Φορολογική στην Πιερία, στην Κατερίνη. Α, μπράβο. Αλήθεια, λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, δεν μου λες, υπάρχει η ομάδα Άρης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και αγωνίζεται με τη μορφή τώρα στέχνης λοιπόν, στη Γάμα Εθνική. Υπήρχε σαν ΠΑΕ, ναι, και υπάρχει τώρα. Λοιπόν, τι έγινε με τους φιλάθλους της ομάδος του Άρη Θεσσαλονίκης. Υποστηρίζουν την ομάδα της Γάμα Εθνικής. Όχι, φίλε. Όταν έγινε να γίνουν κάποια κονέ για να πάρουν κάποιο αφημί για να παίξουν σε μια επαγγελματική κατηγορία, έγινε μια πολύ μεγάλη αντίδραση και δεν το δέχτηκαν με τίποτα. Και τους είπαν ότι θα σας πάρουμε το 13 όμως δέχτηκαν να φιλήσουν το δαχτυλίδι για να σωθούν με το σκόρ. Κοίταξε, να σου πω. Θες να πεις δηλαδή. Δηλαδή, βάζεις τώρα περηφανόμετρο ανάμεσα σε Αριανό και Ηρακλειδέα. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε Αριανός ούτε Ηρακλειδέας. Θες να συγκρίνεις ιστορίες και καταστάσεις. Λοιπόν. Η ομάδα αυτή που λες ότι υποστηρίζεις, που εγώ δεν το πιστεύω, έχει προδώσει την ιστορία της, έτσι, γιατί έχει διαγραφεί η ιστορία της, από τη στιγμή που έχει αλλάξει και έδρα και αφημί και όλα αυτά και
ξέρεις. Κοίταξε, μιλά τώρα με πολύ βαρύ συναισθηματικού όρου. Προδότη ιστορία δεν είναι κανένα. Το αφημί τη Παέρακλη είναι ενεργό και πληρώνει ο Αντώνης ο Ρέμος. Το ξέρετε. Αυτό το γνωρίζω. Αυτό το οποίο γνωρίζω και στο υπογράφω είναι ναι. ότι ουδέποτε αυτό που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή να γίνει γενική συνέλευση μετόχων τη εκείνη ΠΑΕ και να αποφασίσει διάλυση και καθάριση τη εταιρεία, δεν έγινε ποτέ. Απλά επειδή υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Τα ξέρουν ρε παιδιά τα νομικά. Τώρα μην μου λες. Τώρα είμαι άνθρωπος που γουστάρω Ηρακλή και ζω καθημερινά με τον Ηρακλή. Τώρα παίρνουν αυτοί οι ευκαιριακοί οπαδοί που γίνανε από το 2007 και μετά με την αυτόνομη Ηρακλειδής και μιλάνε για Ηρακλή. Σε τρελαίνουν αυτοί. Άστο, μην με νευριάζει άλλο γιατί θα μου πει τα μαλλιά που θα γίνει στον Κώστα. Να σου πω κάτι πολύ απλό. Τι θες να μου πει με αυτόν τον λόγο. Πληρώνουν τα χρέη. Δεν το γνωρίζω αυτό πραγματικά. Τι ρυθμίσει έχει κάνει παλιά ΠΑΕ με το κράτος. Τι μετρήτους, τι δικαστήρια υπάρχουν. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Πήραμε μια γενναία απόφαση. Εκείνη την ΠΑΕ να την αφήσουμε στο καλάθι των αχρήστων και να συνεργαστούμε με την ομάδα του ΑΕΜ Στόδουρ Παδόπουλου να γίνει με τον ονομασία του ερασιτέχνη της σε ΑΕΠ Οντίον Ηρακλής 1908 και να προκύψει μια ομάδα που να έχει και παρεμφερές όνομα και παρεμφερές σήμα. Πήραμε αυτή την απόφαση το 2012. Σαν ερασιτέχνης Ηρακλής. Αυτή είναι η ιστορία και εγώ δεν νιώθω ντροπή. Τώρα αυτοί που όλοι με βρίζαν εδώ πέρα α βγουν, οι οποίοι δεν είχαν τολμήσει, νομίζω κανείς από αυτούς να στο κάψει τότε, ούτε καν δώσαν το 50 ευρώ για να πάρουν μια απόφαση γενναιότητας και έρχονται τώρα και τα βάζουν με έναν άνθρωπο και το λένε ότι δεν είναι Ηρακλειδέας. Άνθρωποι που δώσαν 50 ευρώ να γίνουν μέλη του ερασιτέχνη Ηρακλή για να πάρουν την απόφαση στα χέρια τους και να πούν τι θέλουν και τι δεν θέλουν, βγαίνουν τώρα και με κρίνουν. Αυτό τουλάχιστον είναι λαρό. Δεν μπορώ να το δεχτώ, γι' αυτό φίλοι από τη Βέρεια τρελαίνομαι. Λοιπόν, τρελαίνομαι για αυτόν τον λόγο. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω εγώ, δεν μιλάς εσύ. Εντάξει. Το έκανες μονόλογο. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Αύριο, μεθαύριο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, ο Αντώνης ο Ρέμος ξεχρεώνει τα χρέη της πρώην ΠΑΕ Ηρακλής. Θα πρέπει αυτή η ομάδα. Θα πρέπει, βασικά, αυτή η ομάδα, η εταιρεία θα διαλυθεί. Δηλαδή, η ομάδα η οποία θα έχει ως μητρικό σώμα δεν μπορεί να την ενεργοποιεί. Εγώ είμαι ο Αντώνης ο Ρέμος και αύριο. Δεν μπορεί να παίξει πουλάχι μου εταιρεία γιατί πρέπει να συμμετέχει σε πρωταθλήματα. Όχι σαν εταιρεία, φίλε μου. Σαν ερασιτέχνης Ηρακλής πλέον μπορεί να παίξει γάμα τοπικό. Αυτό. Δεν λες, φίλε, τώρα εσύ που είσαι Ηρακλειδέας, όταν αυτή η ομάδα παίξει σαν Ηρακλή Θεσσαλονίκη, τι θα υποστηρίζει τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη? Κοίταξε, θα πρέπει. Ηρακλής 1908 ΠΑΕ. Τι είσαι εσύ, δεν το κατάλαβα. Την εταιρεία υποστηρίζω. Την εταιρεία υποστηρίζω, την υπάρχουσα, την τωρινή μορφή. Α, μπράβο. Λοιπόν, άκου να σου πω. Οι ομάδες για εμάς τους φιλάδους δεν είναι εταιρείες. Είναι ομάδες. Είναι ιδεολογία, είναι ό,τι πιστεύουμε. Εντάξει. Λοιπόν, μη με λες τώρα θα υποστηρίζεις την εταιρεία και την αλφα εταιρεία και την γάμα εταιρεία. Έτσι δεν είναι? Κοίταξε, πήρα. Τέλος, επόμενη γραμμή. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, φίλια. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω να το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι. Ωραία είμαστε, ναι. Ναι. Βασίλειο, ομάδες και οργανωμένοι θέλουν πρόβατα και άβουλους ανθρώπους μαζί τους και κάθε σκεπτόμενος και αντικειμενικός φύλαθρος λιδωρείται και διώχνεται. Το γνωρίζω, εντάξει, αλλά. Κάποια στιγμή αυτό θα παρέλθουν. Ο άλλος λέει ο 374, είναι... αυτοί που βγαίνουν και φωνάζουν για ανεξάρτητο Ηρακλής να φέρουν ένα μεγάλο επενδυτή, να μην έχουμε ανάγκη. Ας κόψουν ρε εσύ χιλιάδες διαρκείας που βγήκε η ίδια η οργανωμένη του Ηρακλή όταν ιδρύθηκε η νέα εταιρεία. Ξέρεις τη βγάλανε ανακοίνωση ότι δώσαμε, λέει, 20.000 ευρώ σε διαρκείας και μετοχές. Πάμε κόσμο. Πολύ μεγάλη συμμετοχή τα 20.000 ευρώ. Ούτε σε γάμα τοπικό δεν μάζευαν. Πάμε κόσμο. Σε χορούς. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, και εσείς, ναι. Ναι, ήθελα να πω το εξής. Να πείτε. Επειδή ακούω όλη την κουβέντα, εγώ ασικά δεν είμαι οπαδός του Ηρακλή. Ό,τι θέλετε να είστε, κύριε, εδώ είναι ελεύθερα τα πράγματα, δεν έχει. Ναι, εγώ Αριανός είμαι. Ό,τι θέλετε, πείτε. Ναι. Καλά κάνετε. Για μένα προσωπικά ο Ηρακλής την περηφάνεια του την έχασε όταν άλλαξε αφημί. Την έχασε. Ναι. Δεν έχασε την αυτονομία. Το αρσενικό ήταν να πάει η ομάδα στην τρίτη εθνική και να τις ανέβει τις κατηγορίες κανονικά και όχι να μου γίνει ΑΕΠ Ηρακλής και μετά να την ανεβάσει ο Ιωαννίδης άλλη μια κατηγορία, έτσι. Κοίταξε τώρα, μιλάμε για περσινά ξινά στα φύλλα. Αυτά γύρανε, δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία το κόσμος την αντιλαμβάνεται ως Ηρακλή Θεσσαλονίκης και ο κόσμος συνεχίζει να την υποστηρίζει. Μετά, πηγαίνει αθρώα στο γήπεδο, τι να πω παραπάνω. Συγχωρείτε ρε παιδιά, ο Ηρακλής δεν έχει μεγάλο μέτοχο τον κύριο Παπαθανασάκη. Βέβαια. Η ΑΕΠ Ηρακλής 1908. Ναι, τον κύριο Παπαθανασάκη. Ναι, αυτό είναι ο μεγάλο μέτοχο. Μεγάλο μέτοχο, γιατί να δεχτεί να πάρει δανεικούς από τον Ολυμπιακό? Μα η δίκηση παίρνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Παπαθανασάκης θα αποφασίσει.
Τώρα, είναι, αν αυτός, αν η διοίκηση κρίνει. Αφού ότι... είναι επενδυτή, συγγνώμη λίγο. Τώρα θα σου μιλήσω από τη σκοπιά των φίλων του Ηρακλή, των νεαρών. Έτσι, αυτοί που είναι 16-17 χρονών και θέλουν να είναι περήφανοι για την ομάδα τους. Λοιπόν, αφού η Ηρακλής λοιπόν έχει μεγάλο μέτοχο, ας πληρώσει, κύριε, 5 φράγκα και ας πάρει παίκτες. Ναι, αλλά είναι μαγαζί, δεν έχει πελάτες. Ξέρεις τι είπε ο κύριος Παπαθανασάκης στην τεξί του, πέρα από τα πολλά ωραία που είπε για τον ανιψιό του και πόσα άλλα. Ότι λέει τα έσοδα ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτά που υπολόγισα, ειδικά από τον κόσμο. Μας δείχνει το καρφί. Μας λέει, κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα. Το μαγαζί δεν ισχύει όπως πρέπει οικονομικά. Μην μου ζητάτε πράγματα, σας το λέει έμεσα. Πρέπει να πιάνεις βαθύτερα νοήματα από τη συνεντεύξη μεγαλομετόχων. Κάθε διοίκηση. Δεν την άκουσα τη συνέντευξη. Δεν είσαι Ηρακλήδας, δεν την παρακολούθησε, την είδες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν την είδα, ρε φίλε. Σε ενδιαφέρει αν ο Κόκκι θα παίξει στο σιδηρόκαστρο με το Γάζαρο και αν ο Καρυπίδης θα προχωρήσει όχι την εκαθάριση και αν θα γίνει μέλος του Ραστιχνιάρη. Με το. Αυτό θα σου διαβερίσει. Με τον Κόκκι τι γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν μου λες να σε ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Για εσάς, κατά τη γνώμη σας. Ναι. Στη Γάμα Εθνική, στη Β' Εθνική. Ναι. Ο Κόκκι δεν κάνει. Ο Κόκκι, φίλε, είναι να πάει στην ταβέρνα να πούμε το γυάλεμα, να πλακώσει εκεί κάτι μπιφτέκια να πούμε και κάτι μπριζόλες, γιατί για μπάλα δεν κάνει, έχει τελειώσει. Και αν θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Αναστόπουλο γι' αυτό, εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Εγώ θυμάμαι, έχω την εικόνα του από τότε που έπαιζε στον Άρη, αλλά λέω για Γάμα. Εγώ τον προστατεύω τον κύριο Κόκκι, γιατί άμα μπει να παίξει 40 λεπτά μπορεί να πάθει έμφραγμα και να πεθάνει μέσα στο γήπεδο. Είναι δηλαδή. Επειδή μου ξεκινάει κάποιος τη γυμναστική και του λες, βρε αγόρι μου, περπάτα πρώτα, δεν είσαι για τρέξιμο, πάει τρέχει πεθαίνει. Ο κύριος Κόκκι καλά θα κάνει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να αφήσει τον Άρη ήσυχο, γιατί ο Άρης και χωρίς τον Κόκκι πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι νομίζω. Επειδή έχω να το δω 3-4 χρόνια και δεν έχω άποψη, αυτό δεν το λέω. Ναι, επειδή εγώ τον έχω. Έχουμε εδώ τη ροή το Κόκκι. Το 14-15 έπεσε σε μια ομάδα στην Ινδία, έκανε 12 παρουσίες και 4 γκολ. Το 13-14 στην Blooming, η οποία είναι ομάδα της Βολιβίας, δηλαδή πια σταυρό και κούρευτο, στο πουθενά έπαιζε, ναι. Στα υψίπεδα εκεί πέρα της Βολιβίας, έπαιξε στη Regensburg, στη Zweite Liga, που είναι πολύ επενδυτικό πρωτάθλημα, σε ηλικία 28 χρονών, γιατί τώρα είναι 32 ο κύριος Κόκκι, και έκανε 9 εμφανίσεις, το οποίο σημαίνει μάλλον δεν έκανε ούτε για τη Zweite Liga πριν 3-4 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή λαϊκής με τον κόσμο του Άρη. Και για μένα, ό,τι είναι κατάλληλο από την παλιά εποχή, την κακή εποχή του Άρη, καλό να το απομακρύνεις. Ναι, μόνο απομακρύνεται το. Εντάξει, είναι δεν έχει νόημα τώρα να φέρεις τον Γκο και τον Νέτο. Άστο. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Για να μην κρατάω άλλο. Ναι, πείτε. Θέλω να πω το εξής. Σεβαστοί όλοι. Σεβαστοί και οι απλοί οπαδοί. Σεβαστοί και οι οργανωμένοι. Όλοι σεβαστοί. Αλλά εγώ δεν δέχομαι ότι οι οργανωμένοι, οι οποίοι μπορεί να είναι 15, 20, 30 χιλιάδες κόσμο, ξέρω εγώ. Παραδείγματος χάρη του Ηρακλή, τώρα που έγινε την κουβέντα, έτσι. Ο Ηρακλής μπορεί να έχει 500,000 κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι να έχει. Οι 30 και οι 40 χιλιάδες, ξέρω εγώ, οργανωμένοι δεν αντιπροσωπεύουν τον Ηρακλή, ρε παιδί. Αυτό. Οι οργανωμένοι είναι ομάδα και είναι δόγμα. Αυτό είναι ατάκα, έχει γράψει ο φίλος. Επόμενη γραμμή, φιλιάρια, ναι. Επόμενος κύριος, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Κύριε, καλημέρα. Καλημέρα, αυτό που λέω. Καλημέρα, φίλε. Τι έγινε. Καλά, καλά, εσύ τι καλημέρα. Πώς είσαι, καλά είσαι, γεια σου, τσακαλή και σε σένα. Καλά βέβαια, εντάξει, να, το παλεύουμε, εντάξει. Μπράβο. Νεροδούλη, νεροφάει, τι να κάνουμε, εντάξει. Έτσι, έτσι, έτσι. Καταρχήν, παιδιά, να πούμε, τι μας ξεσηκώνεται τώρα, ο παδισμός ξέρετε τι θα πει. Φίλε, εσύ του Ηρακλή, ο παδισμός, είσαι ο παδός του Ηρακλή, εσύ τώρα. Εσένα, λέγε, λέγε. Είσαι ο παδός του Ηρακλή, είσαι φίλο αυτός. Κοίταξε. Για μένα ο όρος οπαδός δεν πρέπει να ισχύει, είναι κάτι άρρωστο, είναι μια άρρωστη, ναι, μορφή συναισθήματος. Ναι, εγώ σε άσε τώρα τους όρους, δεν με κάνεις ανάλυση. Μην το ανανάβεις τώρα, ναι. Κοίταξε. Είσαι οπαδός ή φύλαδος του Ηρακλή. Θα σου πω κάτι, θα μου κλείσει το... Ή να μου πεις κάτι σε αυτό που σου ρωτάω. Θα σου πω, εγώ κάθε χρόνο δίνω 1000 με 1200 ευρώ σε όλο το τμήμα του Ηρακλή σε διαρκεία. Και ένας οπαδός δεν δίνει τίποτα. Ποιος είναι πιο οπαδός? Άκουσε με, φίλε μου. Εγώ σου λέω, δίνω για τον Ηρακλή σε εκδρομές, σε διαρκεία, σε κοντά στα 3.000 το χρόνο. Σου λέω ένα ποσοτό είναι πάνω κάτω. Ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο οπαδός? Είσαι οπαδός ή φιλάθλος του Ηρακλή. Είμαι οπαδός. Οπαδός του Ηρακλή. Είμαι οπαδός, ναι. Όχι, κάνει χιλιόμετρα για τον Ηρακλή. Γι' αυτό σε λέει τώρα, με το δικό του το αμάξι. Με το αμάξι μου, ανεξάρτητα, δεν απέτυσα εγώ από το σύλλογο να μου πληρώσει την εκδρομή. Δεν απέτυσα ποτέ από το σύλλογο να διαχειριστώ εκδρομή. Μόνος μου! Πόσο κοστίζει να πάω στην Κομωτινή? Πάω! Πόσο κοστίζει να πάω στην Τρίπολη? Πάω! Γουστάρω και πάω! Αυτό θα πήρε, φίλε, γνήσιος ο παδός! Εσύ καταρχήν από πάρα δεν γνωρίζεις.
50, μια μπάλα να σε δώσω 50 τσιλικάκια δεν μπορείς να κάνεις. Πόπο, άμα ήξερα θα έπαιζα και ποδόσφαιρο ρε φίλε. Άλλο να βλέπω και άλλο να παίζω ποδόσφαιρο. Για κολύβεις είσαι, όχι για τίποτα παραπάνω. Δεύτερον. Εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, δηλαδή να διώξουμε τον Λαζάρο, φέρουμε τον φίλο. Κάτσε. Άσε εγώ τι παίζω. Λοιπόν. Τι παίζεις. Μην την ψάχνεις τώρα. Το θέμα είναι να πούμε ότι ο οπαδισμός. Κάτσε να ακούσεις. Ναι. Εσύ δεν γνωρίζεις προσωπικά τι είναι ο οπαδισμός. Δεν ξέρω. Το λέω εγώ και σου υπογράφω. Πόπο, θα κλάψω τώρα. Καρδιά, να πούμε, θα... να κάνεις, δεν είσαι οπαδός. Θα κλάψω τώρα, με συγκινείς. Πόπο. Κατάλαβες. Άγου να σε πω τώρα εγώ. Α, δηλαδή, ο οπαδός είναι αυτός. Είσαι βοδί και πρόβατο. Από κάθε γυμνάστη του ελληνικού πρωταθλήματος. Και συγκεκριμένα από τον Γάβρο να πάρει δανεικό. Εγώ είμαι Αριανός. Τι στο πιάδι να μας πει ο κόσμος. Λυπάμαι πολύ. Α, εσύ δηλαδή, ο Τάτος που ήταν το 13, τι ήτανε. Ο Διαμαντάκος. Ακού φίλε τι σου λέει για τον Τάτο και τον Διαμαντάκο. Αυτή τι ήτανε. Δεν πανηγύριζες που σώθηκες. Δεν έδινες φυλάκια με τον Τζιόνι της Τρίπολης στο 5-1. Όχι. Περίμενε στο Χαριλάουνα στο 5-1 με την Τρίπολη. Αγκαλιές και φιλιά με τους τριπολιτσιώτες που είναι και αυτοί γαυροπαράρτημα. Πού, 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 πού. Γκόρε εκεί ο Διαμαντάκος. Ποιος τα βάζει εκεί πέρα, ο Τάτος. Τα βάζω Τάτος και φόρανε. Άρης, Άρης. Φιλούσε το σήμα, αγαρικό σε τον Ολυμπιακό. Διπλό στο Περιστέρι με το μεγάλο Αναστόπουλο στον πάγκο του Ατρομήτου. Πού, 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 περηφάνεια. Μιλάς με μένα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω εγώ άμα πανηγύριζα ή όχι, έτσι. Είναι δεν πανηγύριζα. Δεν πανηγύριζα. Δεν πανηγύριζα. Το πίστεψα. Κατάει με αυτόν. Τον Αρτόπουλο που λίγο καιρό που τον πήρα τον έκραζα και για τον Καρυπίδη και για τον Αρβανιτίδη. Πας στο γήπεδο φέτος. Πας στο γήπεδο. Μην τρελαίνεσαι, αυτά είναι άρματα. Μην τρελαίνεσαι, εγώ σε κανένα άρμα δεν θέλω να ανήκω, κατάλαβες. Και το ίδιο θα θες και εσύ για την ομάδα σου. Η περηφάνεια είναι να πεις και γάμα και δεν εθνική, αλλά να είσαι αυτό που είσαι από μέσα σου και από μόνο σου. Χωρίς να βασιστείς και χωρίς να στηριχτείς σε κανέναν. Κατάλαβες. Να σε κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Εντάξει, μια τελευταία ερώτηση. Άμα παίξει μπάλα. Άμα παίξει μπάλα ο Super 3 με τον Άρη, με ποιον θα είσαι. Με τον Άρη, με ποιον θα είμαι. Ναι, το βλέπω να μην. Είναι ο παδός. Επόμενη γραμμή, ωραίος. Super 3 Άρης 1-0. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Ρατόπουλε, εγώ είμαι. Μάλιστα. Όσον αφορά για το Αφημί, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Μάλιστα. Για το Αφημί, ναι. Είναι ένα νούμερο και τίποτα παραπάνω, ένας αριθμός. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς ή αν μας διαφωνείς, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κοίταξε, είναι ένας αριθμός, αλλά είναι και φέση μεγάλο, έτσι. Πηδάνε τα παιδάκια των γαλλονών, οι οποίοι έχουν εταιρεία. Για τους που το κατέχουν είναι φέση. Ναι, κοίταξε, με το ίδιο σκεπτικό. Ένα εργοστάσιο που δουλεύεις και κλείσει να πούμε και ανοίξεις τα Σκόπια και αυτό το ΕΟΔΕ μας πειράζει. Μας πειράζει. Και ένα εργοστάσιο που δουλεύεις μια επιχείρηση και κλείνει και πτωχεύει και ανοίγει αλλού με άλλο Αφημί, σε πειράζει. Χάνεις τη δουλειά σου όμως. Τι κάνεις τη δουλειά σου όμως. Ναι, άμα το έχω εγώ το Αφημί σου λέω δεν με πειράζει. Α, άμα είσαι εργάτης σε πειράζει όμως. Εκεί. Άμα είσαι εργάτης σε πειράζει. Ναι. Μάλιστα. Άρα και ο Κατσέμπης έχει πρόβλημα. Μαρμήντα δηλαδή. Στην προκειμένη περίπτωση τελείως. Εγώ είμαι οπαδός ναι. Και δεν με πειράζει το Αφημί. Δεν μπορείς να είσαι κομμουνιστής όμως στις ιδέες. Τι πράγμα. Δεν μπορείς να είσαι κομμουνιστής και να υποστηρίζεις τέτοιες ομάδες. Και ποιος είπε ότι είμαι κομμουνιστής. Α, μπράβο. Αν μου έλεγες είμαι κομμουνιστής θα σου δεν ισχύει να είσαι κομμουνιστής και να είσαι υπέρ του άρθρου 44 να μου καταλάβεις. Τώρα όσον αφορά για το όνομα. Ναι. Για μένα ας πούμε δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω ας πούμε σαν ΑΕΠ, έτσι. Ναι. Σου λέω ότι υπομονή κανένα δύο χρονάκια το πολύ ακόμα. Να σφίζει από το χάρτη και η παλιά εταιρεία, η παλιοεταιρεία εκείνη, εδώ. Να μην υπάρχει. Τόσο. Η έδρα εδώ πάλι όπως ήταν παλιά ο Ερακλής και τα λοιπά. Το Αφημί της εταιρείας. Το ότι αλλάζουν μόνο τα νούμερα και τα Αφημί και οι χαζομάρες αυτές εμένα δεν με αφορά. Τώρα όσον αφορά. Στο Καψίσι ήσουν, φίλε μου. Ψήφισες. Γιατρέ, σε παρακαλώ λίγο, θέλω να μιλήσω εγώ. Ρωτάω κάτι να μου πεις αν ίσως νιώξεις το Καψίσι. Σημαντικό. Θα χάσει τον ήρμο. Τέλειος. Λοιπόν. Όσον αφορά για τους ποδοσφαιριστές, για τους παίχτες που λες τους Ολυμπιακάκες που πρέπει να που θα πάρουμε δανεικούς κτλ. Δανεικό δεν θέλω να πάρω. Από κανένα από αυτές τις μεγάλες ομάδες. Από την Μπενφίκα? Άμα μπορώ να τους πάρω, τους πάρω ελεύθερους. Οι ελεύθεροι δεν με πειράζουν από όπου και να είναι. Οι δανεικοί με πειράζουν, ναι. Ο επαλέ δανεικός είχε έρθει, αν θυμάμαι. Παράρτημα, όπως ο Άρης. Ο επαλέ δανεικός είχε έρθει από τον Παναθηναϊκό, τον Βαρδινογιάννη. Θεωρείται παράρτημα. Όπως όλοι αυτοί θεωρούνται έτσι παράδειγμα είναι, Κώστα. Με τους δανεικούς, όχι με τους ελεύθερους. Καταλαβαίνεις τι λέω. Άλλο ο ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής, άλλο ο δανεικός. Για μένα.
Άρα είναι αισθητική το επικοινωνιακό. Δηλαδή, αν στον πλασάρι τρίχεται ελεύθερο, είναι διαφορετικό. Όταν τελειώνει το συμβόλαιό μου με την δικιά σου την επιχείρηση, μπορώ να πάω όπου θέλω. Αντιλαμβάνεσαι όμως πόσο θα κοστίσουν αυτή την ομάδα ως ελεύθερη. Με μετά ταξικά που αλλού είμαι δικό σου. Ξέρεις τι συμβόλαια έχουν στον Ολυμπιακό ο Κολοβός και ο Μπέν. Δεν ξέρω, φίλε, άμα θα έρθει εμένα ελεύθερο ο Κολοβός ή ο. Θα απαιτήσει αντί. Ο μη Κολοβός. Ο δανεικό είναι και πιο φθηνό. Κοστίζει λιγότερο. Το επιβαρύνεται η ομάδα που στο δανείζει το συμβόλαιό του. Καταλαβαίνεις, ενώ δεν καταλαβαίνεις. Εσένα σε πειράζει ένας ελεύθερος από όπου και να είναι άμα τον πάρεις και είναι καλός παίκτης. Ούτε δανεικός. Εγώ λέω δανεικός δεν με πειράζει. Αν η ομάδα μου ωφεληθεί αγωνιστικά δεν με πειράζει ο δανεικός. Δανεικός δεν σε πειράζει. Όχι. Το έχω πει. Εσένα δεν σε πειράζει. Εμένα με πειράζει, ρε φίλε. Τι ομάδα είναι ο φίλος. Αριανός μου είπε. Τι ομάδα είσαι. Εγώ. Ναι. Ηρακλήσουμε, ρε φίλε. Δεν μου λες αν αύριο σου πούνε. Ξέρεις, πήραμε τον Κολοβό ελεύθερο και τον πώς το λένε τον. Πώς το λένε τον άλλον, τον Μπεν. Θα πεις εντάξει. Φυσικά. Αυτό θα σε πούνε για να μην φωνάζετε, Χαϊβάνη. Λέγε. Αυτό θα σε πούνε γιατί είσαι Χαϊβάνη και θα πεις εντάξει. Ναι. Τι είναι. Χαϊβάνη είσαι. Ψήφισες όλοι και μετά ψήφισες τον Τσίπρα. Δεν είσαι Χαϊβάνη. Να ρωτήσουμε το φίλο μας. Πριν κάνει ό,τι θες εσύ. Στο καψίς ήσουν στην ψηφοφορία. Στο καψίς ήσουν στην ψηφοφορία. Δεν μου λες Ραπτόπουλε. Άλλο το ρωτάω. Ναι, μάλιστα. Θα σε κάνω μια ερώτηση, Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Εσύ ανήκεις στην εταιρεία που δουλεύεις. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Άμα σε στείλει μετά ταξικά που θα πας. Άμα με πληρώνει, γιατί να μην πάω. Κοροϊδέμαι. Άμα. Θα πας. Άμα με πληρώνει, γιατί να μην πάω. Μπράβο. Θα σε πληρώσω το αφεντικό σου και θα πας κάπου. Βέβαια. Ο άλλος όμως, αν είναι να σε πάρει, δεν γουστάρει να σε πάρει με μετάταξη από τον Ανδρώνη. Να λες ότι είσαι του Ανδρώνη. Άμα μπορεί, γουστάρει να σε πάρει ελεύθερο. Ναι. Το ίδιο είναι. Τι είναι. Άσε μας ρε αυτό που λέει τώρα. Έλα τώρα, θα σε γράψουν αύριο. Έρχεται ο Μπεν ελεύθερος και θα πανηγυρίσει. Θα πας και στο αεροδρόμιο. Άντε, bye bye. Θα πας αφού σε. Τι, καλά είσαι. Ψήφισες Τσίπρα, αλλά δεν ψήφισες όχι. Τι είσαι. Καλά κάνεις όμως. Εγώ δεν μάλλον μαζί σου. Κοίταξε, δεν μας απάντησε το κύριο ερώτημα αν πήγες στο καψίς. Δηλαδή, καλά έλα, μα και συνήσαξες με το καψίς. Κοίταξε, 200 άνθρωποι ήμασταν. Ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι που πήραν την ευθύνη. Όλοι αυτοί που φωνάζουν Κώστα και βγαίνουν στα ραδιόφωνα οι οπαδοί, επειδή ήμουν και στην συγκεκριμένη συνέλευση, δεν πήραν θέση. Δεν ψήφισαν. Άνθρωπος που δεν πήρε θέση τόσο υπεύθυνη ερώτηση για το μέλλον του Ηρακλή, για μένα δεν έχει δικαίωμα να λέει. Δεν μετράει η γνώμη του. Μάλιστα. Τζάμπα λέει. Εντάξει. Τζάμπα τα λέει. Κατεσέ, ναι. Γιατί έχω άδικο, Γιάννη. Όχι. Καλημέρα. 50 ευρώ ήταν η συνδρομή. Ας τα πλήρωνε και ερχόταν να ψηφίσει. Εσύ να έχει άποψη. Ψήφισες. Δεν με είδες. Ναι, μπορεί να με δες. Άλλοι τα έχουν τα 50 ευρώ και δεν τα δώσανε. Πάμε στον κόσμο. Συνέφερε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Τα λέμε. Πώς είμαστε? Καλά. Βλέπω μια μπλε ατμόσφαιρα σήμερα. Καλά είναι, καλά είναι. Μπλε. Ναι, μπλε. Τι θες ρε φίλε, όλα ωραία και τι καλά που είστε, γεια σας κύριε, ξέρω και τα λοιπά. Τα κυριλίκια μας φάγανε. Ήθελα να πω στο γιατρό. Γιατρός. Τι είναι για αυτόν ο παδός και τι είναι φύλαδος. Για μένα ο παδός είναι αυτός ο οποίος, ξέρω μια φίλη η οποία μένει πάρα πολύ μακριά, δεν έχει δει ποτέ τον Ηρακλή, ζει στη Λακωνία συγκεκριμένα. Και δίνει κάθε χρόνο 1000 ευρώ για διαρκείας, για φανέλες, για. Έχει πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Τι έγινε? Δεν μπορώ να το πω δημόσια. Ναι. Αυτή για μένα είναι πιο οπαδός από τον Μπιφτέκη. Μας έχει κάνει 500.000 εκδρομές. Και από σένα είναι. Και από μένα πιο οπαδός. Δηλαδή μπροστά της γονατίζω και λέω, κοπέλα μου γλυκιά, εγώ είμαι τίποτα μπροστά σε σένα. Είναι από Λακωνία. Δεν έχει στο χωριό της πριν 50 άτομα άλλο άτομο να την επηρεάσει αθλητικά και έκανε μια επιλογή, είδε τον Ηρακλή του Ίγκραμ, τότε της άρεσε και έμεινε, κόλλησε το μικρόβιο και ασχολείται νυχθημερών με τον Ηρακλή. Για μένα αυτή είναι πιο πάθος που δεν έχει δει ένα μάτς της ομάδας από κοντά, ποτέ της. Δεν της δόθηκε ευκαιρία λόγω προβλήματος υγείας. Αντιλαμβάνεσαι τώρα το μεγαλείο του συναισθήματος, της αγάπης. Καταλαβαίνω. Έτσι, αυτός είναι ο πάθος. Τώρα ο πάθος ο οποίος, δηλαδή, βλέπεις τον άλλον. Μεταξύ μας τώρα, δεν θέλω να πω ποιος είναι. Είναι στα Χανιά, καθημερινή. Είναι εποχή καθημερινή. Δουλειά δεν έχει, ρε γάμο. Πώς μπορεί και αντέχει όλα αυτά τα ταξίδια και είναι όπου παίζει η ομάδα. Ή το έχω δει, με προσκλήσεις πάντα ο συγκεκριμένος. Αυτός είναι ο παδός. Γιατί να είναι προνομίουχος σε σχέση με μένα ή σε σχέση με τον κορίτσι. Να μην μια φορά αυτή η ΠΑΕ να τη μάθει, σου πληρώνω τα έξοδα να έρθει στη Θεσσαλονίκη να δει την ομάδα. Κατάλαβα. Και τι θα σε ρωτήσω, κάτι ακόμα ήθελα να σε ρωτήσω για τον Ηρακλή. Πότε πιστεύεις ότι. Δεν χρειάζεται να το ξέρει. Γιατί να το ξέρει. Πότε. Ναι, πες μου.
Πες μου. Πότε πιστεύεις ότι ο Ηρακλής μπορεί, για παράδειγμα, να πάρει λίγο μπρος, δηλαδή αγωνιστικά λίγο να ανασάνει? Κοίταξε, η ομάδα έχει ανάγκη αυτό που λέμε της οικονομικής βιωσιμότητας, δηλαδή να έχει κάποια στεγανά, ότι έχει κάποια εγγυημένα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι οπωσδήποτε η ομάδα πρέπει να συμμετέχει στη Super League, η οποία δίνει τηλεοπτικό, δίνει ό,τι δίνει. Σίγουρα για να μπορείς να κινητοποιήσεις πελατολόγιο, θέλεις τίτλους, θέλεις ένα-ένα, να αγγέλουμε τον κόσμο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος μόνο στα πανηγύρια έρχεται στην Ελλάδα. Δεν έχει τη φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη τη Ζανκτ Πάουλη που έκανε πάρτι υποβιβασμού. Και για μένα αυτό είναι ο παδός. Δεν θα κάνει ποτέ η αυτόνομη που χούει πάρτι υποβιβασμού, αν η ομάδα πέσει κατηγορία. Να είμαστε και ειλικρινείς. Λοιπόν. Να είμαστε και ειλικρινείς. Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα, αν μπορέσει τα 3-4 χρόνια, τα επόμενα, να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία και να μπορέσει να μπει σε ένα γκρουπ ομάδων όπως είναι η Τρίπολη και ο Ατρόμητος. Όπως θα μέχρι πέσει ο Ατρόμητος, δεν πιστεύω ότι θα πέσει αυτή η ομάδα ή τώρα η Τρίπολη. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Αυτό που μας νοιάζει είναι η οικονομική μας βιωσιμότητα. Τώρα πώς θα προκύψει. Με πωλήσεις παιχτών, με παραγωγική ακαδημία, με μεγάλη προσέλευση κόσμου. Πάνω δεν κάνεις τίτλους, δεν έχετε κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι βέβαιο. Θα δούμε. Αυτό είναι θέμα διοίκησης. Και επίσης να σου δώσω μια συμβουλή έτσι για καληνύχτα. Μην το κάνεις πολύ μυθιστόρημα. Έλληνε βριάζουν, να ξέρεις. Καλά, φίλε. Το πολύ. Το θέμα είναι ο κόσμος να ξυπνήσει και να μην βλέπει μόνο με παροπίδες. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Πάμε επόμενος κύριος. Καλημέρα, κύριε. Κωστά, δευτερολογώ. Ναι. Δεν μου λες εσύ, ρε μάγκα, που λες ότι δρες την άποψή σου. Η άποψή σου λες τώρα ή παροτρύνεις τον κόσμο σε κάτι άλλο? Η άποψή μου είναι, όταν λέω εγώ την άποψή μου, λέω πιστεύω αυτό. Αυτό πιστεύω για μένα. Όχι ο κόσμος θα ξυπνήσει και όχι επιτέλους ξυπνήσαμε και όχι το ένα. Κατάλαβες. Εσύ δεν λες την άποψή σου. Εσύ παροτρύνεις κόσμο. Επιβάλλεις με το να μην ακούς τον άλλον την άποψή σου. Αυτό δεν είναι, φίλε, λέω την άποψή μου. Κατάλαβες. Και όπως επίσης πιο πριν έλεγε στον άλλον, εγώ δεν βγάζω το ερακλόμετρο. Πριν αμέσως το έβγαλες εσύ. Φάσκες, με ρώτησε, άκου φίλε μου, φάσκες, συνέχεια. Συνέχεια φάσκες. Και να σε πω και κάτι. Όταν εγώ για κάτι που αγαπάω θα πω την άποψή μου, δεν θα το χλεβάσω και δεν θα το ειρωνευτώ. Εσύ, φίλε, βγάζεις κακία. Κακία βγάζεις. Κόντεψα να χάσω μάτι και βγάζω κακία. Άλλοι βγάζουν κακία. Φίλε, άλλοι να βγάζουν κακία. Εγώ δεν λέω γιατί. Εγώ με σένα μιλάω τώρα, κατάλαβες. Εγώ να σε πω κάτι. Είχα βγει στο ράδιο όταν πρώτο έγινε αυτό το σκηνικό και λέω είναι κακό ό,τι και να κάνει ο ένας με τον άλλο μεταξύ μας να τρογόμαστε. Κάποιος από τα οργανωμένους. Πήγες, μίλησες. Το λέω στο ράδιο. Οργανωμένος δεν πάω. Εγώ σταμάτησα να πηγαίνω στο σύνδεσμο. Φοβάσαι εκεί, γιατί μπερντάκι έχει. Σε μένα τα λες ωραία. Εγώ το δέχομαι. Για πήγαινε εκεί να πεις πως είναι το ηρακλόμετρο. Δεν έχω πάει στο σύνδεμα να μιλήσω. Έχω μιλήσει με πολλούς συνδεσμούς γιατί είναι φίλοι μου. Κατάλαβε και μην προτιμάς εμένα έτσι. Μην το κρίνεις όπως έτσι κολοτούμπα. Το είπε στο συνδεσμίτη. Φίλε, είναι λάθος το face control. Λάθος αυτά που κάνετε στο γήπεδο. Λάθος αυτά που γίνανε με τη Ζάκυνθο. Λάθος αυτά που γίνανε με τους Απάτσι. Τα είπε αυτά. Τα είπε, ε. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω δυστυχώς. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Δεν μου είσαι πιστευτός. Κοίταξε να δεις. Μακάρι να το έκανες, δεν σε πιστεύω. Άκουσε να δεις, άκουσε λίγο να δεις. Μην μιλάς λίγο. Είπες αυτό που είπες, άκουσε λίγο και τον άλλον, έτσι. Το δεν με πιστεύεις, δεν με νοιάζει διαφορό. Και να σε πω και διαφορό. Αδιαφορώ για το τι πιστεύεις και τι δεν πιστεύεις. Γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν. Είσαι λιγόψυχος, δεν με ενδιαφέρεις καθόλου σαν άνθρωπος. Και πριν που μάλλον με τον άλλο και τον έχεις ταυτότητα. Απείλησε, απείλησε, φίλε. Απείλησε, φίλε. Δεν σε απείλησε, σε ενημέρωσε. Σε ενημέρωσε. Με ενημέρωσε, δηλαδή. Άκουσε με, φίλε. Είπες είναι κακό. Είσαι χαζός. Εσύ είσαι χαζός που μου μιλάς τώρα ότι είμαι λιγόψυχος. Πού θα μου την πέσα 50 άτομα και είμαι λιγόψυχος. Μου την πέσα 50 άτομα στο γήπεδο και την πέσα και στους γονείς μου. Άκου, μου την πέσα στους γονείς μου. Ποιος είναι λιγόψυχος? Η μαγιά των 50 σε ένα. Ή που βγαίνεις, εσύ δηλαδή είσαι μάγκας, δώσ' το όνομά σου δημόσια και πες είμαι αυτός και πιστεύω αυτό. Εγώ έχω όνομα και πόνιμο και ξέρουν ποιος είμαι. Δεν φοράω κουκούλα, μεγάλε. Δεν φοράω κουκούλα. Στο λέω στα ίσια. Έχω όνομα και πόνιμο και λέω ποιος είμαι. Εσύ βγήκες από ένα μικρόφωνο, κλεισμένο στην ανωνυμία σου και λες την άποψή σου και απειλείς. Απειλείς, σε παρακαλώ, απειλείς. Μου λες ενημερώνω να μην κυκλοφορείς, να μην κάνεις. Δηλαδή τι είναι εκεί πέρα, άβατο? Δεν μπορούμε να εκφράσουμε απόψεις?
Εσύ είσαι τώρα επικοινωνείς με τον εαυτό σου. Εσύ δεν επικοινωνείς, φίλε μου. Βγήκες δεύτερη φορά για να μου πεις τα ίδια πράγματα. Εγώ σε απειλήσα, εγώ είμαι ο πρώτος που σε πήρα τηλέφωνο. Το ξέρω, πάνω εδώ στο βιομηχανικό σχήματο δηλαδή. Σε απειλήσα, εγώ σε είπα εγώ να προσέχεις. Εγώ σε είπα να προσέχεις, είσαι πάντα λόγια που σε είπε ο άλλος. Τέλος πάντων, δεν θέλω. Δεν μου λες, στο Καυσής πήγες, ψήφισες. Στο Καυσής, ναι. Την εποχή που έγινε το Καυσής, εγώ να ήθελα να πάω στη μάνα μου, εκεί που ήμουν δεν αφήναν να πάω, όχι στη μάνα μου, στην τουαλέτα άδεια ζητούσα για να πάω. Εντάξει, μην με μιλάς σε μένα για το Καυσής. Εντάξει, μπορεί να έχεις κόλλημα. Αλλά. Ναι, μην μιλάς και που έκανες ένα πράγμα στη ζωή σου και το λες εδώ και πόσες εβδομάδες. Ένα Καυσής έχεις πάει μόνο. Το πιο κέριο. Το πιο κέριο, για να χαίρεσαι εσύ. Για να λες ότι πας στην εκδρομή σου. Να πάω εγώ την εκδρομή μου. Βέβαια. Πήρα εγώ την απόφαση. Όταν εγώ πήγα στην εκδρομή μου, εσύ ακόμα ήσουν στην Κοζάνη να πούμε. Γιατί είναι κακό. Α, δηλαδή είμαι λεπρός Ηρακλειδέα, α πούμε. Άκου φίλε, άκου Κώστα. Ήμουνα στην Κοζάνη. Ήμουνα στην Κοζάνη. Το πες και μόνο σου. Η λεπρή Ηρακλειδή, η μη Θεσσαλονίκη. Το πες. Φίλε, γύρισε το αυτό που είπες, γιατί είναι μεγάλη προσβολή. Τι είναι κακό που ήμουν στην Κοζάνη. Δηλαδή, εσύ Θεσσαλονικέ μου, εσύ. Άκουρε, φίλε, εσύ Θεσσαλονικέ μου, είσαι πρωτευουσιάνος με τους καλούς τρόπους και εγώ ήμουν αλεπρός που ήμουν στην Κοζάνη. Ε, ήμουν αλεπρός που ήμουν στην Κοζάνη. Ήμουν λιγότερο οπαδός που ήμουν μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Άσε να σε απαντήσω. Κούρασες, φίλε, και εγώ, άντε, Κρίστο, σε παρακαλώ, κούρασες. Κούρασες να μιλήσει άλλο. Τι να μου απαντήσει, είσαι εκτός θέματος. Είσαι εκτός θέματος. Είσαι εκτός θέματος, κλείσε, βρε. Τι να πει. Τελευταία κουβέντα δεν την πει εσύ. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι είσαι. Είμαι λεπρός, το πες. Ήμουν στην Κοζάνη, το πες. Το εννοείσες. Έγραψες. 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 Τι Κοζάνη, τι Κοζάνη θέλω να πεις. Στην Κοζάνη ήσουν. Ναι ρε, εκεί μεγάλωσα. Τι να κάνω, κακό είναι. Επαρχιώτης είσαι δηλαδή. Τιμή μου και καμάρι μου, σιγά. Στις διακόπτες σε είδα και σε ερωτευτικά κι όλο το καλοκαίρι μαζί σου γευτικά. Και το χειμώνα ήρθα να σε βρω στην Αθήνα. Μαζί με περιφρόνησες και να πείσες τη μήνα. Ήρθα απ' την Κοζάνη μα έπεσα σε πλάνη. Όταν σε είδα αγκαλιά με άλλο ναυτί. Μπράβο Γιάννη, τρομερό, τρομερό. Έλα γιατρέ, λέγε. Στην επαρχία πίσω, πώς να ξαναγαπήσω. Έφταιγε η καταγωγή δουνιά, δίκαι κριτή. Έφταιγε η καταγωγή δουνιά, δίκαι κριτή. Αυτό είναι για την ομάδα της Κοζάνης που αδικήθηκε για το μάτς με τον Άρη. Ναι, ναι. Γιατί είμαστε αμερόληπτοι και αγαπάμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σφαγή του της Κοζάνης. Σφαγή της Κοζάνης, το λέμε. Ραδάκι κρύο βαρύ. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη. Χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη. Χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Όσοι είστε αντίθετοι με τις απόψεις του γιατρού, μπορείτε να πάρετε το καλό Evital. Έχει για τις πεπτικές διαταραχές, τη δυσκυλιότητα, το ευερέστη στο έντερο. Αν έχετε ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάγολο και σας ανεβάζει ο γιατρός, πόνι στις αρθρώσεις, αυξάνει το αμυντικό σας σύστημα και καταπολεμά τις ιώσεις. Λοιπόν, δοκιμάστε το και θα δείτε άμεσα αποτελέσματα από την πρώτη και όλα σε εβδομάδα. Τηλεφωνήστε τώρα, κύριοι και κυρίες, τώρα ποιος κύριος μας ακούτε, στο 2312-200-500. Και το αποκτάτε στην τιμή των 34,90 λεπτά που ισχύει μόνο για τους ακροατάς του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα στην επόμενη κύριο. Ωραία, θέλουμε δώρα, ρε. Έλα, ρε, μεγάλε, τι έγινε, τι έπαθες.
Ορίστε. Ναι, κύριε, εσείς είστε, λέω, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Ευχαριστώ, κύριε Ραβδόπουλε. Ναι, καλημέρα. Ναι. Αναγκάστηκα, πήγα, έβαλα δεύτερη κάρτα δεκάρα. Εδώ μιλάς με φτωχολογιά τώρα, έτσι. Με τι να μιλήσω, κορέ, φίλε. Με το κολονάκι. Ναι, αλλά με έστειλε στα άγρια χαράματα να ψάχνω κάρτα. Είχε περίπτωρο ανοιχτό τέτοια ώρα. Αυτό είναι καλό. Ναι, βρίσκω. Πού μένεις? Για αύριο στο Λίμπερο. Ναι. Βάλτε αυτιά να ακούστε στον Μπατοανίδη. Στο... Κάτι με βρωμάει εκεί με τον κύριο Ζαγόρα, το φίλο σου. Με τον Ζαγαμίνη, με τον κύριο Ζαγόρα, τον Λίμπερο. Φίλος μου είναι ο Γιώργος. Ορίστε. Ο Γιώργος είναι φίλος μου. Αυτό λέω. Ναι. Δεν κάνει σταθμό τώρα. Πριν ήταν και ο Σλαμάς εκεί. Ναι, ξέρω, είναι καλός. Καλός είναι. Δεν μου λες, ναι. Ο Σλαμάς, ας με πει λίγο την Παπάφη την παλιά. Ναι. Ποιος ήταν ο πρόεδρος? Ο Σλαμάς θα μας πει. Κοινός. Ναι, Ιρακλή, να βέβαια. Βέβαια. Για να μας πει λίγο για τον Παπάφη, δύο-τρία ονόματα για να μας πει και για τον συγχωρεμένο τον πρόεδρο. Τον Καρντάτσι. Καλή ώρα εκεί πάνω και ψηλά. Χαμηλά είναι, τι. Ψηλά δεν είναι κανένας. Χαμηλά πάμε. Όταν πεθαίνουμε, χαμηλά πάμε. Μιλάμε για το. Μιλάμε για νεκρό. Ναι, ρε φίλε, εμείς όταν πεθάνουμε, πάμε στη γη. Αυτό λέω. Μας τρώει το χώμα. Αυτό είναι ηρωνία τώρα, τι είναι? Καθόλου ηρωνία. Όταν πεθάνουμε, πού μας πάνε, ρε φίλε? Λοιπόν, άκου φίλε μου, πήρα πρώτη φορά, ναι, σε σένα. Ναι. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, δεν θα φάω, δεν θα κάνω, θα ράνω. Είμαι πριν που έγινε το μπέρδεμα. Πού μπέρδεμα? Με μια κυρία που μιλούσα και αυτά, και τώρα δεν ξέρω τι επεισόδια έχασα. Πού μιλούσες, με ποια κυρία? Δεν βγήκε ένα παλικάρι πριν βγει στον αέρα. Σε ποιο σταθμό? Σε σένα. Α, σε μένα, γιατί με μιλάς για τον Ζαγόρα. Μήπως άκουγες τον Γιώργο. Ήταν ο Σλαμάς εκεί καλεσμένος. Ο Σταμάτης. Ο Σλαμάς. Α, ο Σλαμάς. Ναι, Σλαμάς. Ο Ζαγόρας κάνει εκπομπή. Μάλλον κάνει, ναι. Παρεμβολή. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Μαζί, εκεί δίπλα, κάνει πλακίτσες. Λοιπόν, εχθές τον πήρα, πρώτο φάουλ. Το Γιώργο. Γιατί, ναι, από το Γιώργο, που περίμενα, δεν το περίμενα αυτό. Στην αρχή, στο στούντιο, έκανα κάποιες μαλακίες. Τις παραδέχτηκα. Πήγα, ζήτησα συγγνώμη, πήγε στην γραμματεία. Πήγε στο Γιώργο και έκανες μανούρα, ας πούμε. Λίμπερο ήμουνα. Α, και έκανες μανούρα. Ναι. Γιατί μου είπανε, Αδιανή, ότι... Και κλαμπ Ζαμπίδες του Βορρά. Έτσι σε μια βόλτα. Ποιος ακούς? Λέω Λίμπερο. Ναι. Ζαγόρα. Που τελευταία το πάει καλά. Καλά. Είναι αντικειμενικός. Καλός. Ωραίος. Ο Γιώργος πάει καλά. Μιλάει για όλες τις ομάδες. Έτσι. Σωστός. Έτσι. Σωστός. Γιατί εδώ είναι πάω. Δεν ξέρω. Δεν με... Ναι, πολλά παιδιά δεν πήρα, αυτό δεν είναι στην εκπομπή. Πολλά παιδιά με ρωτάνε. Εγώ πιστεύω ότι είναι εκεί, μαζί σου. Ποιος, ο Γιώργος? Ναι. Με τον Γιώργο βρισκόμαστε έξω, πίνουμε καφέ κτλ. Αλλά όχι, εδώ στο ράδιο είμαστε σε άλλα ραδιόφωνο. Ναι. Τον πήρα χθες. Τι είπε? 6 και 13 και 12 δευτερόλεπτα. Τον πήρε στον Γιώργο. Να δω αν είναι επανάληψη εκπομπή. Α, ναι, σωστό. Εντάξει. Σωστό. Για να καλημερίσω στον Μπάτμαν, όπου. Στον Μπάμπι τον Μπαρμανίδη. Στον Μπάτμαν. Στον Μπάμπι τον Μπαρμανίδη. Στον Μπάμπι, ναι. Στον λόγο επειδή. Ναι. Και ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Ωραία. Και με ρωτάνε εκεί τι παίζουν τον Λίμπερο αυτά και έτσι και το ένα και αλλιώς. Γιατί αλλιώς θα ξεκινούσανε, ναι, παλιά. Και αλλιώς. Ψάχνουμε ράδιο κειμενικό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Καβαδίας, ο κύριος Καβαδίας από τον Λίμπερο, έχει πει το λόγο που ήρθε από εκεί. Ο Καβαδίας ποιος? Όταν είπαν μην ακούς αυτούς. Ναι. Ποιους? Είναι λαμόγια. Ποιοι είναι? Λέω... Για μας λέει ή για τους άλλους? Οπότε τελικά πες μου, ναι, μη το έκοψε, ναι, ξέφυγε ο Καβαδίας. Τι να τον κάνουμε.
Αυτή η ξεφτύλα με τους δανεικούς μόνο εδώ γίνεται, λέει. Καταρχήν. Βλέπεις την Ιταλία. Μήπως πήγε στο. Ναι, μάλλον πήρε στο Λίμπερο για να πήρε σε εμάς. Μπερδεύτηκε. Μπερδεύτηκε στο σταθμό. Εντάξει, εδώ πέρα λέει για τον Ολυμπιακό και για τις ομάδες τις οποίες χορηγεί δανεικούς. Να πω μια αλήθεια. Από τη στιγμή που οι υπόλοιπες ομάδες δεν εξασφαλίζουν. Έχει γίνει και δηλαδή, αυτό. Κεντρικές χορηγίες καλές, δηλαδή να έχουν καλή συστηματική πολιτική και να μπορούν να είναι ανεξάρτητες. Είναι αναγκαίο κακό να προσφύγει σε μια ομάδα που λειτουργεί ως πρότυπο επαγγελματικής ομάδας. Δηλαδή. Ακόμα και η Τρίπολη που έχει μια οικονομική ευρωστία πήρε δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Πήρε. Ο Ατρόμητος δηλαδή του Σπανούτα πήρε τον Μήτρογλου και πήγε τελικό. Ήταν κανένας περιστεριώτης θυγμένος που πήγε τελικό με τον Μήτρογλου. Ναι, αλλά φίλε, οι άλλοι λένε δεν γουστάρουμε. Εντάξει. Αυτή η κασέτα είναι να την πάρει δίκηση της ομάδας, να την ακούσει και να ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι αντίπαλοι της πραγματικοί. Γιατί εγώ, ό,τι και να κάνει δίκηση, δεν πάω κόντρα. Λέω, okay, αυτή τη φιλοσοφία έχει. Την υποστηρίζω και την ακολουθώ. Δεν τη επιβάλλω εγώ τη φιλοσοφία μου. Τέλειος. Με το ζόρι. Πάμε στους 6 τελευταίους που ακούν την εκπομπή, γιατρέ μου. Μάλλον το παλικάρι πήρε στο Ζαγόρα και μπερδεύτηκε. Μπερδεύτηκε. Για την κάρτα παδού θέλει άποψη εδώ πέρα, την έχουμε πει. Γιώργο, σου τον πήρα κατά λάθος. Δεν... δηλαδή, κάποιοι τον κουμπιάμε. Εντάξει, έχασε πελάτη. Όχι, τον έστειλα πίσω εγώ κατευθείαν. Καλημέρα, ναι. Ναι. Μπορώ να μιλήσω. Βέβαια. Βέβαια. Δεν διαθέτω, θα μα τρελάνει βραδιάτικα. Μάκη, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είναι στρέλα. Άκου λίγο άστα Μάκη για να ακούσουν, να μιλήσουν και οι άλλοι, γιατί είναι αναμονές τρελές σήμερα. Βασίλη. Είπες τώρα, το τελευταίο ξεκινάω, έφερες παράδειγμα την Τρίπολη. Να σου πω κάτι εγώ. Ένα χωριό με 50 οπαδούς που αν πάμε με πορεία πρωταθλητισμού. Η οποία είναι έτοιμη να μπει στη δεύτερη φάση. Δεν είναι έτοιμη να μπει. Τις ομάδες κάνουν από το χόρτο να μην αυτοί που παίζουν. Μάκη, λοιπόν, μου έχω διαφορετική άποψη. Την ακούμε την άποψη, μπορεί να την πούμε και εμείς. Νομίζω ότι είσαι όμως επίσημος τέλεχος της ΠΑΕ Ηρακλής. Όχι, εγώ δεν είμαι υπάλληλος στη Μαρσέλη. Και κάνω μια δουλειά για να πηγαίνει. Νομίζω ότι είναι, είναι πολύ. Μια ομάδα που έχει χιλιάδες κόσμο για να μπορεί να πηγαίνει. Εγώ έχω δικαίωμα να είμαι στο γήπεδο, Μάκη μου. Τα είπαμε αυτά και στο κατηδίαν και σε είπα μπορεί να σε φυλάξω κιόλας. Για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα. 500 άτομα να σε φυλάξουν εσένα τώρα. Να σου πω και γιατί. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω λίγο. Μην κάνεις το καπάκι στο λόγο μου επάνω ερωτήσεις. Μάκη, είσαι υπεύθυνος. Είσαι... που μπορεί να τους δουλεύεις. Άκου, λοιπόν, Μάκη, σήμερα προκάλεσες τρελά. Άκουσε με ένα δευτερόλεπτο. Εγώ προκάλεσα. Άκουσε με, να ακούσεις, μπορεί. Δηλαδή είσαι υπεύθυνος ασφαλείας και λες ότι δεν μπορεί να τις... Μάκη μου, είσαι ένα ευαίσθητο. Μάκη μου, εντάξει. Δεν σ' αρέσει. Είσαι υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΕ, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, εγώ μου λες δημόσια. Μου λες δημόσια. Άκου, λίγο να σου κάνω μια ερώτηση. Λες δημόσια. Ξέρουμε όλοι ποιος μιλάει όμως αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εντάξει. Είσαι σε μια θέση ευαίσθητη. Δηλαδή, μου λες ότι το γήπεδο της ΠΑΕ Ηρακλής δεν παρέχει ασφάλεια στους ανθρώπους που θέλουν να δουν την ομάδα και να δώσουν τον οβολό της υπέρ της ομάδας. Μπορώ να μιλήσω. Συγγνώμη. Μπορώ να μιλήσω. Γιατί είμαι βλάκας. Λοιπόν, γιατί μιλάς επάνω μου πρώτον και λες ψέματα δεύτερον. Λέω ψέματα, λοιπόν. Δηλαδή το ότι κόντεψα να χάσω μάτι είναι ψέμα πέρσι. Λοιπόν, Καραγκιός, δεν θα παίξουμε τώρα, θα μιλήσω. Μα εδώ έχουν γίνει πράγματα και γεγονότα που αφορούν την ασφάλεια κόσμου του Ηρακλή, που είστε υπεύθυνος. Ο Ηρακλής με την αυτόνομη, επειδή μιλάς επάνω μου, έκοψε. Δεν υπάρχουν πρεζόνια στον Ηρακλή, ούτε αδερφέ. Μας απασχολεί. Εσύ τώρα τι από τα δύο παριστάνεις. Λοιπόν, μετά. Τι είμαι, πρεζόνι τέτοιο, δηλαδή το λες υποτιμητικά. Κύριε Σαρλέστε, μέσα στην ΠΑΕ και δεν κάνει να υποτιμά την ΠΑΕ. Ντροπή για την ΠΑΕ να έχετε τους υπαλλήλους. Να βγαίνει τώρα άνθρωπος που εργάζεται στην ΠΑΕ και να εκφράζεται με ευρυστικά περιεχόμενα στον κόσμο του Ηρακλή. Ντροπή! Ντροπή για τον κύριο Παπαθανασάκη που έχει τέτοιους ανθρώπους να εργάζονται. Εγώ σέβομαι το ψωμί που τρώτε, Σαρλή. Το σέβομαι. Το ξέρεις. Και βγες να με βρίσεις που κόντεψα να χάσω μάτι γιατί είσαι ανίκανος. Επόμενη γραμμή. Τώρα τι να πω. Άμα απολυθείς ότι εγώ φταίω ή ότι εσύ φταίς που βρήκες να βρεθείς ποιον, τον εαυτό σου δεν βάβησες ρε αγόρι μου. Υπεύθυνος ασφαλείας ΠΑΕ Ηρακλής τώρα. Ακούστε ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα και εργάζονται στην ΠΑΕ και βγαίνουν στον κόσμο της ομάδας για να το βρήσουν. Αντί να του πούνε σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ που πληρώνεις ένα ταπεινό εισιτήριο να βοηθήσεις την ομάδα που έχει πρόβλημα και βγαίνουν στον κόσμο του Ηρακλή και βρίζουν και ότι προκαλώ.
Ενώ δεν προκάλεσε εσύ, φίλε μου, με τη θέση που έχει, που βρει κόσμο του Ηρακλή. Πε μου τώρα, ποιο κόσμο του Ηρακλή θα νιώσει ασφαλή με σένα υπεύθυνο ασφαλεία να πάει στο γήπεδο. Ντροπή! Μάλλον ντροπή, λέω! Καλά, και είσαι και επώνυμος και βγαίνεις και μιλάς. Χαλάρωσε, και έχεις μια θέση, μια θεσούλα. Χαλάρωσε, εγώ δεν είμαι ποτέ οπαδός να πάρω θεσούλα, κύριε Σταλίκη, ούτε θα σε μπέψω γιατί είσαι εκεί πέρα. Καλά έκανες, εκμεταλλεύτηκες ότι έχεις χρόνια στο παδικό κλίμα του Ηρακλή και βρήκες μια θεσούλα. Έχω τη δουλειά μου, είμαι περήφανος για αυτή και είμαι περήφανος που Ηρακλάρα. Ε, και είμαι όχι από τη Θεσσαλονίκη, φίλε μου. Μεγάλωσε στα χώματα μακριά. Ταπεινός. Μας είπαν ελεπρίζω ότι είμαστε από την Κοζάνη, μας πάρει χιλιαδιό. Αλλά δεν μας γουστάρετε στο γήπεδο. Θέλετε να είστε χιλιά άτομα και να μικραίνετε τον Ηρακλή. Αυτό τον Ηρακλή θέλετε. Αυτόν και μόνο αυτόν. Και είστε λίγοι δυστυχώς που είστε εκεί πέρα με αυτά τα παλιά μυαλά. Ας μείνετε λοιπόν. Εντάξει, ναι, αυτός είναι υπεύθυνος ασφαλείας. Πάει, ναι, ναι, αυτός, αυτός, πραγματικά αυτός. Έλα, μα ρωτάει, δεν βγήκε σαν υπεύθυνος ασφαλείας. Βγήκε σαν. Όχι, έχει αφού τη θέση και, και δεν μπορεί να μιλάει. Τέρμα. Τέρμα. Να σέβεται το ψωμί που τρώει εκεί που το τρώει. Κούλαρε, ρε γιατρέ. Τι να κουλάρω, δηλαδή είμαι υπέρ της εργασίας. Δεν θέλω κανένας άνθρωπος να μην να έχει οικονομικό πρόβλημα. Και αυτός ο άνθρωπος κάνει πρόβλημα στον εαυτό του. Είναι φοβερό αυτό. Πάμε στην επόμενη. Τι να πω, δεν μπορώ, σχίστηκα τώρα. Δεν μπορώ, σχίστηκα. Είσαι ψύχρεμος άνθρωπος. Είμαι ψύχρεμος τώρα. Εντάξει. Θα τρελαθούμε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Μάλιστα. Παρακαλώ, επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Κοντεύω να τρελαθώ. Θα μου πέσουν τα μαλλιά, θα μου πέσουν όλα. Μύρε, γιατί. Χαλάρωσε με λίγο, γιατί με αυτά που. Λοιπόν, Βασίλη, άραξε, πάρε βαθιές ανάσες. Θα μιλήσω με τον Κωσή, δεν χρειάζεται να επέμβεις. Ναι. Ε, Κωσή μου, έτσι. Άμα θυμάμαι καλά από βίντεο που έχω δει, γιατί αγέννητος ήμουν. Ναι, τι είδες. Δεκαετία 70-80 ναι. Γεμίζαν τα γήπεδα της πόλης μας. Ε, ναι, ναι. Γεμίζανε. Γέμιζε και το ΆΚΑ, γέμιζε. Ναι, γεμίζανε. Ναι. Ε, μπορούσα εγώ όχι, να, πάω, να πάρω ένα φίλο. Άμα δεν τα πάρει όλα αυτά πίσω, δεν θα βγει. Να είναι σωστός. Μπορούσα εγώ να πάρω ένα φίλο μου Πάουκ. Να πάμε στο Χαριλάου, Άρης Πάουκ και το παιδί να φύγει αλόβητο όπως πήγε. Μέχρι το 81-82 μπορούσες. Mm. Μετά από εκεί αρχίσανε διάφορα. Όχι, μετά από εκεί δεν μπορούσες. Ναι. Ναι. Σταδιακά σε βάθος χρόνου. Από τότε που άρχισαν να ιδρύονται οι συνδέσμοι οργανωμένοι. Ναι. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να μην πηγαίνει εκεί που σταδιακά σε βάθος. Ναι, αλλά αυτό έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση η οποία έφερε να πούμε τα μάτς μέσα στον κόσμο, μέσα στα σπίτια. Δηλαδή το 80 δεν υπήρχε τηλεόραση. Ναι, δεν είχε απευθείας μάτς το 80 και τα μάτς πεζόταν την ίδια ώρα. Ναι. Δηλαδή ήταν 3 το μεσημέρι όλα τα μάτς. 4 το μεσημέρι όλα τα μάτς. Δεν είχε σπάνια με από τη δεκαετία του 80-90 και μετά άρχισε αυτή η φιλμ. Ναι, και ιστορίες από εκεί. Ναι. Ναι. Ωραία, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που ένας 45άρης θέλει να πάρει τη γυναίκα του. Μάλιστα. Να πάρει και τα παιδιά του. Ναι. Και επειδή δεν έχει οικονομική άνεση, ναι. Να πάει στο πέταλο. Ε, τον αποτρέπει το γεγονός ότι φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα. Είναι αιτία διαζυγίου. Είναι αιτία διαζυγίου. Ναι, ναι. Ε, σε βάθος ετών, αποδεδειγμένα φαίνεται ότι οι συνδέσμοι δεν ωφέλησαν το σύλλογο, αλλά το ζημίο, όχι το ζημίωσαν οικονομικά, μην παρεξηγηθώ, αλλά φαίνεται ότι είχαν αρνητικό αντίβαρο στην ομάδα. Διαχρονικά, ναι. Και κάποιοι κέρδισαν, οπαδοπατέρες. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω, παιδιά, σε τι εξυπηρετούν οι οργανωμένοι συνδέσμοι. Απολύτως τίποτα. Μηδενική προσφορά. Για ποιο λόγο αρνούνται το ΑΜΚΑ και την κάρτα φιλάθλου, άμα θέλουν να μας απαντήσει κάποιος από αυτούς που βγαίνουν. Γιατί το θεωρούν Θόδωρε φακέλωμα. Περίμενε λίγο ρε Σικώστα. Όπα. Το γήπεδο είναι κάτι που σου προσφέρει θέαμα. Ναι. Άμα πας σε ένα θέατρο, σε ένα σινεμά, σε ένα οτιδήποτε, καταβάλεις τον οβολό σου, παίρνεις το εισιτήριο και μπαίνεις μέσα. Μάλιστα. Για ποιο λόγο να μην πάω να καταβάλω τον οβολό μου, να πάρω το εισιτήριό μου να μπω μέσα. Ναι. Και από τη στιγμή που η νομοθεσία του κράτους που βρίσκομαι και είμαι πολίτης μου υποχρεώνει να δώσω και το ΆΜΚΑ, δίνω και το ΆΜΚΑ μου. Για ποιο λόγο να τα αρνηθώ, αυτό δεν κατάλαβα. Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο και πας στο εξωτερικό, η νομοθεσία ορίζει ότι ξέρεις τι, για να ταξιδέψεις έξω θέλεις διαβατήριο. Όταν πάω στο κτέλ δεν μου ζητάει τίποτα,
Το κράτος θα βγάλει μια νομοθεσία που λέει ότι για να μπει στο γήπεδο θα θέλεις άμκα και κάρτα φιλάθλου. Πού το περίεργο. Ναι, το θεωρούν, σου λέω ξανά, φακέλωμα το θεωρούν. Ναι, άλλο σου λέω. Είναι νομοθεσία του κράτους. Ναι, είναι νομοθεσία του κράτους. Όπως πας με το αεροδρόμιο για να πάρεις αεροπλάνο και κάνεις όλα οτιδήποτε που είναι. Ναι, δεν με αφήνουν να φάω πιο νερό, δεν με αφήνουν τη χελώνα μου, δεν με αφήνουν, ξέρω εγώ, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα έχεις κάρτα φιλάθλου, δεν μπορείς να πας στο κηλικείο να πάρεις μπουκαλάκι νερό και κοκακόλα και ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ. Χωρίς καπάκι εννοείται, ναι, όπως ναι, θα κάνουν. Δεν μπορείς δηλαδή να καπνίσεις. Ρε Θόδωρε, προφανώς δεν θέλουν να έχουν ονοματεπώνυμο στα γήπεδα. Δεν γουστάρουν. Για ποιο λόγο δεν θέλουν να έχουν ονοματεπώνυμο? Για να κάνουν μπούκες, ρε. Για αυτό. Γιατί? Για τις μπούκες. Γιατί? Δηλαδή, εσύ θες να μου πεις ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φακελωθούν από το επίσημο ελληνικό κράτος και θέλουν να κάνουν μπούκες στα γήπεδα ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν το οποίο δεν με αφορά, είναι αυτοί που κάνουν το καλό στην ομάδα. Και εμείς οι αγνοί φίλαθλοι που μας βρίζουν αυτοί οι οργανωμένοι άνθρωποι, είμαστε οι αντιπαοξίδες, οι αντιαριανοί και οι αντιηρακλειδείς. Πολύ ωραία. Κλείσε γιατί έχω Μάκη Σαρλή, θα μιλήσει μαζί μου. Ο γιατρός δεν θέλει να εμπλακεί. Τι να εμπλακώ, εδώ με έχει βρίσκει ιδεότητα. Εντάξει. Κώστα, μπορώ να μιλήσω? Βέβαια, ναι, εντάξει. Λοιπόν, γεια σας. Εγώ πήρα να μιλήσω μόνο για το θέμα που με αφορούσε και άκουσα. Ναι. Για άνθρωπο του Ηρακλή που πήγε στα Χανιά και βρέθηκε και πώς μπορεί καθημερινή και υπονοούσε ο γιατρός ότι τον πληρώνει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν πληρώνει κανέναν και πάντοτε όταν παίρνουμε τις προσκλήσεις και όταν έχουμε λίγο κόσμο εξυπηρετούμε πρώτα τη φτωχολογιά. Ο γιατρός ξέρει και την οντολογία μου, τα ξέχασε όλα. Είμαι πεζόνι και αδερφή, κύριε Σαρλή, συγγνώμη. Το είπα την δημόσια. Δύο λεπτά να μιλήσω. Κάτσε να μιλήσει, μην κάνετε διάλογο. Είμαι πεζόνι και αδερφή. Αυτό καταγράφει και δημόσια και μπορώ να το χρησιμοποιήσω όποτε θέλω. Έλα, μωρέ, σταμάτητε. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει ποτέ. Ποιο δεν ισχύει, ότι είμαι πεζόνι και αδερφή. Το Ζάνι που σου ανέφερε ένα οπαδό, πολύ καλά ξέρουν να ακούν τα αυτιά μου. Επειδή έχουμε πολύ λαό στην Κοζάνη Ηρακλήδης και τους σεβόμαστε και όλους τους Ηρακλήδης, ιδιαιτέρως της επαρχίας, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Φλόρινα, από την Ορεσιάδα, όταν έρχονται τους εξυπηρετούμε αφάνταστα, και είναι πολύ περισσότερο διπλά Ηρακλήδης, γιατί όταν είναι κανένα ισόπαλο, καμιά ήττα στο Καφτατζόγκο, κάνουν και 5 ώρες να πάνε σπίτια τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να απαντήσω. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, έχει ταυτόσιμη έννοια η διοίκηση, θέλω να πιστεύω, αυτά βλέπω, αυτά εκτιμώ με τον κόσμο, τον υπερήφανο κόσμο του Ηρακλή. Εγώ είμαι πρεζόνικα αδερφή, κύριε Σαρλή. Εγώ είμαι πρεζόνικα αδερφή. Όχι, μόνο αυτό να πω. Το face control που έκανες, που ανέφερες πολλές φορές και φίλοι μου Ηρακλήδες πήγαν και δεν πήραν εισιτήριο, σου πληροφορώ ότι 17, πόσα χρόνια έχουν να έχουν παοξίδες στο γήπεδό μας? Πάνω από 10 χρόνια. Το 2010, ναι. Το 2009 ήταν η τελευταία φορά που ο κόσμος του ΠΑΟΚ πήρε οργανωμένα εισιτήρια και ήρθε στο Καφτατζόγλιο. 7 χρόνια. Το 8-9. Με τον γκολ του Μαλεζά. Με τον γκολ του Μαλεζά. Ναι, για να μην τρώτε εσείς τον ντου και να μπορείτε να φωνάζετε Ηρακλής, γιατί η ομάδα μας. Εμένα δεν με νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει το οικονομικό συμφέρον του Ηρακλή. Αν ο ΠΑΟΚτσής μου δώσει 7.000 εισιτήρια, δεν με νοιάζει. Δεν με απασχολεί. Υπάρχουμε και εμείς, κύριε Σαρλή. Το οικονομικό με νοιάζει. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι που ήταν 250.000 ευρώ και υπάρχει το ζόρι 100.000 ευρώ έσοδα. Επειδή εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω, το οικονομικό συμφέρον της ομάδας μας είναι να έχουμε καλή ομάδα και από το 500.000, από το 1.000.000 στον πλανήτη λαό που έχουμε να το γεμίζουμε εμείς το γήπεδο, όχι αντίπαλοι οπαδοί. Και ένα άλλο συγγνώμη για το ραδιόφωνο αυτό που είπα. Νομίζω το οπαδικό κίνημα δεν έχει πρεζόνια και αδερφές, βεβαίως και δεν έχει, και είναι ο πιο καθαρός σύνδεσμος. Και όσες φορές εγώ τόλμησα μέσω φίλων μου να τους ενισχύσω καμιά εκδρομή για να γίνει πιο μαζική μεταφορά, μόνο που δεν έφαγα και ξύλο. Και δηλαδή εγώ είμαι ασφαλής να έρθω στο Καφτατζόγλιο. Εγώ είμαι ασφαλής να έρθω στο Καφτατζόγλιο. Είμαι ασφαλής. Είμαι ασφαλής, δηλαδή με ασφάλεια μπορώ να έρθω στο γήπεδο. Όλοι είναι ασφαλείς στο Καφτατζόγλιο. Και εγώ, Και εσύ συγκεκριμένα πήρες και τηλέφωνο δικό μου και σου είπα ότι ανησύχησα για αυτό που έγινε, δεν το πήρα χαμπάρι, έγινε ένα γεγονός που... Δηλαδή αυτοί που το κάνανε... Αν γινότανε με τα 50 άτομα που ανέφερες ψεύτικα,
θα το είχα δει. Έγινε τόσο μουλοχτά με κανέναν θα σου την έπεσε και είσαι ανίκανος να αντιμετωπίσεις και τέτοια κατάσταση και ξεφτυλίσεις τον Ηρακλή να το κάνεις δημόσιο θέαμα. Δηλαδή λοιπόν, το ότι χτυπιέται κόσμος στο Ηρακλή από οργανωμένους είναι ξεφτυλίζω εγώ τον Ηρακλή. Δεν ξεφτυλίζεται. Δεν ξεφτυλίζεται ο Ηρακλής για αυτά που γίνανε με τη Ζάκυνθο. Εσύ τις απόψεις σου, ο Ηρακλής είναι μεγάλος σύλλογος και έχει πολλές απόψεις. Δεν με ανησυχούν οι απόψεις σου, αλλά άκουσε και τις άλλες. Αυτό και σας ευχαριστώ που βγάλατε. Εντάξει, ωραία. Έκανε τέλειο. Εντάξει, υποταγή στο οργανωμένο παδικό κύριο. Όχι, σου λέει είσαι. Εντάξει, πρόσδεκτος. Να σου πω κάτι. Οι σχέσεις είναι για να σχαλάνε και να φτιάχνουν. Κοίταξε, εγώ προσωπικά αυτόν τον Ηρακλή δεν τον γουστάρω. Αυτόν τον Ηρακλή της Χούντας τον λέω. Πας όμως. Δεν πάω πλέον, όχι στο είπα. Κάτσε έξω, δεν πας. Να τον δω, ναι. Εγώ λατρεύω τον Μπασά, λατρεύω τον Γκάσο. Λατρεύω ακόμα και τον Ζαμπάζ γιατί είναι παίκτη τη ομάδα. Δεν λατρεύω του οπαδού. Τέλειο, εντάξει, τέλο. Για μένα η Ηρακλή είναι αυτό που φοράει τη φανέλα, την υδρώνει, τρέχει, βάζει το πόντ στη φωτιά, σπάει όπω ο Λαζάρ, μένει 6 εβδομάδε έξω. Αυτό είναι ο Ηρακλή για μένα. Δεν είναι ο καθένα. Εγώ δεν νιώθω, ξέρω εγώ, αν η ομάδα μου κερδίσει τον Μπάουκ και είναι μέσα 20.000 παοκτήτε και ένα Ηρακλιδέα. Η χαρά και η περηφάνεια είναι μεγαλύτερη. Ναι, αλλά ο άλλος το βλέπει αλλιώς. Αυτό μας έχει φάει τόσα χρόνια. Τέλειος. Αφού θέλω να φω τον Ηρακλή, τον μικρό, ξέρεις πότε τον Άνω, τον λίγο, τον αγωνιστικά ανυπόλυπτο. Ξέρεις πότε ξεκίνησε. Που τον έχει. Άκου, τον έχει το στοίχημα τον Ηρακλή για να μαθαίνουν αυτοί πόσο αγωνιστικά ανυπόλυπτη είναι η ομάδα. Τρίτο φαβορί για φούντο. Πιο ψηλά έχει τον Πανετολικό, πιο ψηλά έχει τον Πλατανιά. Και έχει πιο πιθανό να πάρει η Λάρισα, πια η Λάρισα του Μαρουκάκη, το κύπελο. Την έχει σε χαμηλότερο ποσοστό από τον Ηρακλή. Ρε, ξυπνήστε, ρε! Ο Ηρακλής είναι μικρός αγωνιστικά εξαιτίας σας! Το πήρατε χαμπάρι! Το πήρατε χαμπάρι! Είστε αγωνιστικά ανυπόλυπτοι. Φέρε ιδανικού από τον Ολυμπιακό και χρησιμοποιήστε του όπως πρέπει με τη συνεργασία. Να χτυπήσει κάτι παραπάνω. Να φέρε την Μπενφίκα, ρε γιατρέ. Μην βγάλει. Ποια Μπενφίκα τώρα. Δηλαδή, στο ένα Βιρίνια που έφερε την Πορτογαλία, δανεικό πάκ, πώς έχει φέρει άλλους άχρηστους. Πάμε τρίτο από το τέλος. Καλημέρα. Μην τρελαθούμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Επιτέλους να. Πολύ καλημέρα. Τι να πω σήμερα, Βαγγέλη μου, έχω ακούσει απίστευτα πράγματα και δυστυχώς σε live εκπομπή κατάλαβα πόσο μικροί είμαστε ακόμα και πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για να φύγουμε από το Βάλτο, από το Βούργο. Κάτσε να ακούσουμε τους μεγάλους κάτω τώρα. Έλα, κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω λίγο. Για θυμίστε μου λίγο, φρεσκάρτε μου λίγο τη μνήμη. Όταν ο περσινός πρόεδρος της ομάδας της καρδιάς σας, ο κύριος Γαλανός. Ναι. Ήταν χορηγός στην ΚΑΕ Ηρακλής. Πώς ήταν πρόεδρος στην ΚΑΕ Ηρακλής? Ποιος ήταν? Δεν θυμάμαι. Στην ΚΑΕ Ηρακλής ποια χρονιά? Πες μου, Αγγέλη, να σε βοηθήσω κι εγώ. Ο κύριος Γαλανός όταν είχε αναλάβει χορηγός. Α, η Swedish Security. Είχε βγει πριν ο κύριος Αρλής, ήταν και πρόεδρος στην ΚΑΕ Ηρακλής. Ήτανε, ναι. Α, μάλιστα, εντάξει, εντάξει. Άρα σωστά μάντεψα. Ήταν τότε, ναι, ήταν πρόεδρος, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Τη νεοστά τη ΚΑΕ. Ο κύριος Γαλανός ήταν αυτό που λέμε χρηματοδότης, γιατί η ομάδα στην Α2 όταν ανέβηκε διοικητικά υπαγόταν στον Ερασιτέχνη Ηρακλή και μόλις σχηματοποιήθηκε η νέα ΚΑΕ, η οποία με το ζόρι να έκανε 5 νύχτες γιατί έπεσε άφτανδρη στην Α2, γιατί είχαν γίνει πολύ κακές επιλογές, ήταν ο πρόεδρος της εκκίνησης ΚΑΕ. Δηλαδή έχει πάνω του προσωπικά κάποιες οφειλές από εκείνη την ομάδα με τον Μπάρκερ, με εκείνα τα παλτά του Ταβίτσιους, με εκείνη την ομάδα η οποία έφυγε με το χειρότερο ρεκόρ ποτέ που έχει κάνει η ομάδα στην Α1, το 2010-2011. Μάλιστα, εκείνη η ομάδα που είχε ξεκινήσει με Καλαφατάκη προπονητή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ήταν ο Καλαφατάκης, παίξαμε τον Πανελλήνιο, κερδίσαμε στην πρεμιέρα με 6 παίκτες γιατί υπήρχε απεργιακή κινητοποίηση. Κάναμε και δεύτερη νίκη με τον Ελυσιακό, τιμωρηθήκαμε το μάτσο από τον Πανελλήνιο και μετά ξεκίνησε ένα πολύ κακό σερί και κάναμε ολοκύλο 5 νίκες. Πολύ λίγα πράγματα. Κερδίσαμε τη Ρόδο έξω. Εμένα, κύριε Βασίλη μου, και κύριε Ραπτόπουλε μου, είναι εκείνος εκεί ο παδός της ομάδος της καρδιάς σας, κύριε Ραπτόπουλε, που δεν έχει φιλήσει, λέει, δαχτυλίδι και δεν έχει πάρει δανεικούς πλήρες. Εκείνος με τα 50 τσιλίκια. Ναι. Αλλά δεν προλαβαίνει να πάει να πάρει και εκείνος μια κάρτα για να βγει πάλι. Τώρα τι μπορεί να είσαι, ρε φίλε, να είσαι ο παδός φίλαθλος, όπως θέλεις πάρτο. Δηλαδή σε μια τέτοια ομάδα ξέρεις πότε. Δεν μου λες, θέλω να μου πεις εσύ τώρα γιατί έχεις και έμπειρο μάτι. Ναι. Έτσι, σε γύρι την ομάδα της Ιωνάτης με τους 7 νάνους, ρε φίλε, του Λίμπερξ, ποιος ήταν πιο ψηλός? Ο Νίκητς ήταν, ο Μπάστιτς ήταν, ο Δαρκίδης, ο Σαμόλης ήταν, ο Μπουγιουκλής ή ο Νταρλακλίτσας. Νταρακλίτσης. Νταρακλίτσης. Ναι, ο κουμπάρος του Κανελάκη. Από τον Ιωνικό. Από τον Ιωνικό. Νταρακλίτσης. Νταρακλίτσης. Από την αναγέννηση καρδίτσας και μετά πήγε Ιωνικό. Άρη. Πού τα θυμήθηκες αυτά? Πόσο περήφανος μπορεί να είσαι σαν ο παδός του Άρεώσας, κύριε Ραπτόπουλέ μου,
έτσι, που να έχει φιλήσει δαχτυλίδι, να σε έχει στείλει βρέα χάρη. Περηφάνεια! Βαθιά ριζωμένη αργιανή ιδέα! Να σα έχει στείλει το λαζίκο των Πολατιάν που έφυγε από παρατηρητής διαιτησίας, άφησε τη δουλίτσα του άνθρωπος και ήρθε εκεί στη Θεσσαλονίκη με εκείνη την περιβόητη Μπεμβέ. Έτσι. Εκείνο το μάτς, τι έχετε να πείτε κύριε, αυτό που λέμε το Λεβαδιακός Άρης το 4-3, το 1-3 στο 85 κύριε. Τον Άρης θεματοφύλακας. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λέγανε ένας, ο Παοξής ήταν. Βουναρίδης. Παοξάκη. Βουναρίδης, ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι στο Γιονέρι. Χαρτιμπόλ. Δεν μου λέτε κύριε αυτό που λέμε, έχετε δει εσείς άλλη ομάδα να έχει ξεχάσει τα δελτία ρε φίλε μου. Ο γενικός αρχηγός ο Έφορας. Μέχρι στα άσπρα χώματα βρε ο Έφορας, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι πως θα βάλει τα δελτία βρε στη μασκάλη του βρε. Και βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι γιατρέ μου, Βασίλη μου, άμα ξέρεις να σηκώνεις την μπάλα 50 τσιλικάκια, βρε πόσα γραμμάρια είναι η μπάλα, ξέρεις να μας πεις. Δεν ξέρει. Μάλιστα. Δεν μου λες μεγάλα και τρισμέγιστε. Φίλησε πάλι. Δεν μου λες τι θυμάσαι την πρώτη χρονιά κύριε αυτό που λέμε με το υπηκό. Κοεμάχα, Ινόγκη, Κομβούμποτ. Με το χαρούλι τον Μπεκιαρίδη βρε ελεύθερο από τον αγροτικό αστέρα. Πέρασε από το 157 να φάει ένα σάντουιτς και αυτοί τον πήραν μεταγραφή στην ομάδα κύριε αυτό που λέμε. Μπεκιάρης, Μπενίσκος. Καλά κοίταξε. Ο Μιτσάρας ο Μπενίσκος. Έτσι, τι οικοδομή έχει σηκώσει, τι τένε και ξέρεις. Το θέμα είναι φέτος Βαγγέλη μου κινδυνεύουμε άμεσα και ο Δηλμπέζης δεν πάει κάτι δουλειά εκεί πέρα. Και τώρα πάμε έλευση το Σάββατο και δεν είναι καλά. Ο Κωστάκης μπορείς να τον βρεις ρε παιδί μου εκεί στο πεζόδρομο από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή. Πάει και στο γήπεδο, εντάξει, κοίταξε, όλοι και στην παλιά αγορά το πρωί πίνουν όλοι καφέ. Κοίταξε, θα γίνει τράμπα η δουλειά. Μπορεί να έρθει και κανένας φίλος του Αχιλέα, ο προπονητής που έλεγε ο κύριος Ραπτόπουλος. Πώς τον είπατε και τον προπονητή κύριε Ραπτόπουλε που ήταν τότε στο Πανιόνιο με τον Αχιλέα. Ποιον λέμε τώρα, Βαζάκα, ο Γρεβενιώτη κύριε Ραπτόπουλε. Ο Βαζάκας είναι στη Λαμία. Είναι Γρεβενών κύριε Ραπτόπουλε. Βαζάκα, λέει. Λαμία είναι. Τώρα ελεύθερη είναι Βαγγέλη Μοτζαναβάρας και ο Βοσνιάδης. Αλλά ο Βοσνιάδης είναι ο γιος στο αγροτικό, δεν μπορεί να έρθει. Ο κύριος Βοσνιάδης αυτός δεν ήταν στο πολύ. Αυτός όμως έχει ατζέντη. Ποιον έχει κύριε Ραπτόπουλε αυτός. Τώρα με λιτάς λεπτομέρειες τώρα ατζέντη. Τι σε ρωτάω λεπτομέρειες, τι άνθρωπος δηλαδή είσαι. Δηλαδή ραδιοφωνικός παραγωγός αναλυτής ποδοσφαίρου. Η φάση ποια είναι κύριε Ραπτόπουλε μου. Ξέρεις ποια είναι η άλλη φάση. Μάλιστα. Όταν πέσε η ομάδα της καρδιάς σας κύριε Ραπτό που λέμε την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Ναι. Ποιος ήταν μεγαλόκαρδος και απλοχέρης πάλι για την ομάδα της καρδιάς σας κύριε Ραπτό που λέμε. Μεγαλόκαρδος και απλοχέρης. Πότε το 97-98. Το 97 ποιος. Τροχανάς δεν είχε έρθει. Μεγαλοφρύδες κύριε Ραπτό που λέμε. Τροχανάς, Μιχάλης Τροχανάς. Όχι, άσο, πάρε την μπάλα, Μιχαλάκη, πάρε την μπάλα μας ψηλά, πώς το λέγανε τότε, ξέρει ο κύριος Ραπτόπουλος. Ήτανε το μεγαλύτερο σέρια στην ελληνική τηλεόραση, ξέρετε ποιο είναι κύριε Ραπτόπουλος μου. Το μεγαλύτερο σύνολο. Δεν ήταν η λάμψη του Νίκου Φόσκολο. Η λάμψη. Η δίκη της Δευτέρας του κυρίου Θωμαίδη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελληνική σειρά. Έτσι. Όλο τους ακουμπάμε, όλους. Όλο την παράγκα ακουμπάμε. Ναι. Όλο εκεί το χέρι ακουμπάμε, το διακόπτη για να ανάψουμε τη λάμπα το φως. Ο Σοκράτης ο Κόκαλης βρε. Δεν αγόρασε το Μαυρογεννίδη βρε. Ναι βρε. Δεν τους έδωσε λεφτά και σώθηκε η ομάδα της καρδιάς σας κύριε Ραπτόπουλε. Μα έπεσε. Ναι αλλά έπεσε εκείνη τη χρονιά. Ναι έπεσε αλλά τι είπε και τι να γίνει. Και που κάνανε προετοιμασία κύριε Ραπτόπουλε μου τότε ξέρετε. Άκου. Κυρίες και κύριοι καλό σας βράδυ. Δεν έχω τολμήσει ποτέ στα 25 χρόνια αυτής της εκπομπής να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική βραδιά απόψε. Θα το κάνω γιατί απόψε η εκπομπή όχι μόνο θα αποκαλύψει στημένα παιχνίδια και πλαστές ενημερότητες με ονοματεπώνυμα, όχι μόνο θα αποκαλύψει κασέτες που έχουν καταγραφεί και SMS που έχει στα χέρια της πλέον η εισαγγελία, αλλά με τον προσκεκλημένο της, τον κύριο Αλέξη Κούγια, τον οποίο καλωσορίζουμε. Πήλησε δαχτυλίδι ο Αλεξέ στο δικαστήριο χθε. Ναι, καλά, όπως τίποτε, ναι, για αυτός. Βιλβιρίδιο πλευρά. Βιλβιρίδιον. Ναι, αυτό το του Βιλβιρίδιο Ίδρυμα. Πήγε μαζί με τον Ολυμπιακό για να καταπέσει πριν του δύο αγωνιστικών, ναι, να ξέρετε. Θα είναι κατηγορία, ναι. Καλά κάνει, ρε. Λάρισα τώρα τόσο κόσμο. Έξυπνο. Και βγαίνει ο περήφανος ο φίλαθλος του Άρεος, κύριε Ραβδόπουλε, αυτός που το εφηβικό του όνειρο
στον Παράζ του Βόλου, ξέρετε, και εκεί που η ομάδα της γειτονιάς σας ήταν εκείνο το πανό, που ευχότανε σε εμάς το εντιμότατον σωματείων ολόψυχα την κατάκτηση, πήγανε άλλοι και είχαν τα πόδια τους βαριά. Και αυτός ο καημένος είχε την μπάλα και έκανε 50 τσιλίκια. Πιστεύω τότε να ήταν, επειδή ήταν νεαρός, έκανε 69 τσιλίκια, κύριε, αυτό που λέμε. 71 έκανε. 71, όχι, ναι, αυτό ο παδός, ο φίλαθλος του άρεός σας, κύριε Ραπτοπουλέμο. Ναι, ναι. Ξέρετε, που, με τα 50 τσιλίκια, πιστεύω ότι το 79-80 τότε είχε κάνει 69 τσιλίκια αυτός με την μπάλα. Αλλά ήταν λίγο πιο βαριά η μπάλα τότε, γιατί ήταν και αντίταση, ήταν, ξέρετε, τότε οι μπάλες ραβότανε και με παιδικά χεράκια, ξέρετε, στην Ινδία. Στην Ινδία. Εκεί δίναν παραγγελία. Γιατί τα παιδικά χεράκια, όπως ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλέμο, ράβουν τις καλύτερες ποδοσφαιρικές μπάλες. Φτηνά εργατικά χέρια. Φτηνά εργατικά χέρια, κύριε Ραπτόπουλέμο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα σε παίρνει άλλος και εσύ, ρε Κωστάκη μου, κράτα λίγο τα προσχήματα. Πες για τον Άραβα, τον επενδυτή με το γυρόπιτο από την κορυφή. Πω, τι λαδίλα έχει, τι μου κάνει, ρε. Σε παρακαλώ, ρε Κωστάκη μου, πες για τον Γιαννάκη, για τον έναν τον Γιάννη, τον άλλον τον Γιάννη και τον άλλον τον Γιάννη. Που ήταν με τον Μάκη και με τον Διονύση. Έφυγες. Ο Παλώνης πήδηξε πιο ψηλά από τον Λεωνίδα. Έφυγες. Καληνύχτα. Πολλά λες, βρε. Κρίμα, βρε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ρε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν μου λες. Ναι. Δεν έχεις, ρε, τσίπα επάνω σου, ρε. Πάλι τα ίδια. Κατόρθωσες πάλι, ρε. Κατόρθωσες πάλι να κάνεις το Ρεακλιανό κάτω, ρε. Τον κόσμο του Ρεακλή μεταξύ τους να μαλώνουν, ρε. Δεν τρέπεσε λιγάκι, ρε. Εγώ. Δεν τρέπεσε λιγάκι, ρε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε, είτε πώς θα χλεβάζεις τον Ρεακλή, ρε. Σουμάρα. Είπε κανένας, ρε, να μην κάνεις κριτική τον Ρεακλή. Αυτό κάνουμε, Κώστα. Σκίστονα. Το σκίζουμε. Σκίστονα. Έτσι πρέπει. Αλλά εσύ, αγόρι μου, δεν κάνεις κριτική. Χλεβάζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί έχεις τον Άρη μέσα σου. Βγάλ τον Άρη από μέσα σου. Σε έχω πει χίλιες φορές. Ξέρεις μπάλα, ξέρεις πολλά πράγματα, αλλά όχι έτσι, ρε. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Σε παρακαλώ, γιατί άσε να πω πέντε πράγματα. Είσαι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδος? Όχι. Μαζί είμαστε. Άσε με να πω πέντε πράγματα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εγώ σε πολλά πράγματα συμφωνώ μαζί σου. Φύγε, άσε με. Λοιπόν, άκουρε αυτό που λέει. Μάλιστα. Τώρα θα ανεβεί να πω μου άρεσε η Β' Αθηνική. Με το καλό. Έχει να δώσει μια. Άκου να δεις, ρε. Δεν αλλάζει αφημί. Ναι, αλλάζει. Αλλάζει. Αλλάζει, νέα εταιρεία είναι. Λοιπόν. Τρώει τα λεφτά τους παίκτες. Βέβαια. Λοιπόν, όχι. Να πω στους φίλους μου τους Αργιανούς που βγαίνουν και χλεβάζουν, να πούμε, και λένε ένα ΑΕΠ και υπερηφάνεια και της πλάκας. Θα λέγεται νέο Άρης η ομάδα. Νέο Άρης και άλλο θυμί. Νέο Άρης. Όπως λέει. Όπως είναι νέα ΑΕΛ, νέα ΑΕΚ, έτσι είναι οι ομάδες. Δεν υπάρχει ΑΕΚ. Έτσι είναι αυτό το κορδιλίκι. Και εμείς είμαστε περήφανοι και δεν αλλάξαμε και να μην πω τώρα. Εγώ και περήφανοι, Αργιανή. Ναι, όχι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό όμως που βγαίνουν τώρα. Κοίταξε. Τα λένε για κοκκόφιους που ακούνε και ξέρω εγώ. Αλλά ευτυχώς. Ευτυχώς είναι ένα 20% Ηρακλήδης, ένα 20% Πάοξιδες και ένα 20% Αργιανοί που δεν θέλουν αυτή η πόλη να πάει μπροστά. Δεν θέλουν να πάει μπροστά. Αυτό το όνειρό που όπως ήταν πριν 30 χρόνια που πηγαίναμε εμείς στο κήπεδο αγκαλιά όλοι. Γεμίζαμε το Χαριλάου, γεμίζαμε του Πάου, γεμίζαμε του Ηρακλή. Και αυτά εμείς γεμίζαμε και ξέρω εγώ χειροκροτούσαν και αυτό της πλάκας. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι, σου είπα εγώ να σκίστονα τον Ηρακλή. Σκίστονα μαζί σου, αλλά μην το χλεβάζεις, ρε. Φτάνει, ρε. Φτάνει, ρε. Κατόρθωσες να πούμε, έχεις τώρα να πούμε, δεν θέλεις να κάνεις καλό στον Ηρακλή. Γιατί έχεις τον Άρη μέσα σου. Καλά κάνεις. Αλλά άσε μας, ρε, λίγο να πούμε, να ανασάνουμε λίγο, ρε. Άσε μας, ρε, να ανασάνουμε λίγο, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε, λίγο. Τσίπα δεν έχεις επάνω σου, ρε. Πάλι τα ίδια. Ανακατεύεις να πούμε όλο τον κόσμο, μαλώνει όλοι οι Ηρακλειδείς τώρα να πούμε γιατί, ρε. Τον Μπέν και τον Κολοβό θα τους πάρουμε. Να τους πάρουμε, ρε. Δανεικούς ή ελεύθερους. Ελεύθερους. Δανεικούς. Όχι, δεν θέλω δανεικό. Δεν θέλω δανεικό, ρε.
Δανεικό από την Μπενφίκα. Δανεικό από την Μπενφίκα. Το θέλει ελεύθερο. Τον πληρώνει ο Μαρινάκης το συμβόλαιο. Το θέλει ελεύθερο. Τι να σου κάνω, τι είμαι εγώ, το αγροτικό να κάνω στον Ηρακλή. Δεν θέλω την Μπενφίκα ούτε τίποτα, ρε. Α, ούτε από την Μπενφίκα, ούτε από την Κινγκά. Όχι, δεν θέλω, ρε. Εγώ θέλω να πούμε παίκτη να έρθει να πούμε στον Ηρακλή και να παίξει. Τι να το κάνω εγώ να πούμε. Όταν είχε φέρει ο Φερέρ του δανεικού Ισπανού, καλά ήτανε. Ρε εσύ τώρα, άσε ρε τώρα, ρε. Είχε φέρει. Μην μπερδεύει το Σόβρακο με την γραβάτα, ρε. Όχι, μα να σου πω κάτι. Αν η ομάδα δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Δεν θέλω να μαλώσω μαζί σου. Όχι, να σου πω κάτι, Κώστα. Αν η ομάδα δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, είχε 10.000 διαρκεία, είχε χρηματοδότε χορηγού, δεν θα είχαμε ανάγκη για δανεικού. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να κλάψουμε μαντήλι. Φέτο έπρεπε να κάνουμε 10.000 διαρκεία, τέλο. Δεν τα κάναμε. Δεν τα κάναμε. Υπάρχουν φταίχτε. Θα κάνουμε το κορόιδο. Άρα δανεικού. Όχι! Αυτό είναι το κορόιδο. Όχι, άμα δεν τα κάνεις... το κορόιδο δεν, έχει, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι να πάρεις να πούμε και μπορεί να το φέρει ελεύθερο. Α, έτσι. Να το βαφτίσουμε ελεύθερο. Ωραίος όχι, είσαι. Ρε, τι βαφτίζεις. Έτοιμος είσαι. Δικός μου είσαι. Μαζί μην μιλάς. Δικός μου είσαι. Θέλω να μιλήσουμε με τον άλλο να πούμε. Δικός μου είσαι, άστο. Άκου να δεις ρε ραπτό που λέει να πούμε. Γιατί δεν είπες και τον άλλο τον Παοξή που είπε να πούμε. Πού είναι η έδρα του Ηρακλή και πού είναι να πούμε το αφημί και πού είναι αυτό. Για τον Έσπερο. Γιατί τον είπες ότι και εσύ έχεις πέντε αφημί να πούμε. Εντάξει, Έσπερος. Γιατί δεν τον είπες ρε εσύ. Πανηγύρισε πέρυσι ο Κοκοφιός το κύπελο και το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Του Έσπερου. Έσπερος. Παύλα. Σωστό. Το μπάσκετ δεν έχει να πούμε άλλο αφημί. Βέβαια, βοήθησε ο Βενιζέλος, κύριος. Α, μπράβο. Και ο Ηρακλής και τον Άρη. Και οι τρεις ομάδες υποφελήθηκαν. Η Πασοκάρα. Ακριβώς. Άρα να μην μας πουλάνε το δάχτυλο. Άρης 2003, Ηρακλής 1908, ΠΑΟΚ 2004. Ακριβώς. Είναι ομάδες. Για μένα όλοι πήραν αφημί. Όλοι. Όλοι. Γι' αυτό Μούγκα. Έτσι, ασχοληθείτε με τις ομάδες σας, να ασχοληθούμε με τις ομάδες μας. Εγώ βγαίνω και λέω για τον ΠΑΟΚ. Γιατί βγαίνετε εσείς το 20% που καταστρέψατε τις ομάδες σας. Κατορθώσατε εσείς οι Παοξίδες το 20% να σας μισεί όλη η Ελλάδα. Όχι εγώ. Εσείς. Και το 20% οι Ηρακλειδείς που βγαίνουν και κάνουν και οι Αργιανοί. Αυτό είστε. Ο Ραπτόπουλος κάνει τη δουλειά του. Άρα τι φταίει ο Κώστας για το κακό μιας ομάδας. Όχι. Ακίνδυνος είναι με αυτή τη λέξη. Άκου να δεις ρε γιατρέ. Εγώ τον Κώστα ξέρει αυτός ότι εγώ τον γουστάρω. Σάτιρα κάνει. Και βγαίνω μαζί του και πίνω και ρεσίρα γιατί τον γουστάρω. Και τι ωραία μαγαζιά πάμε. Αλλά άλλο ξέρει και άλλο πάλο. Αν ξέρει. Και μαζί του θυμώνω που χλεβάζει. Φιλιά Αντωνιάδη, σ' αγαπώ κι εγώ σ' αγαπώ. Φιλιά, πάμε στον τελευταίο. Με πήγε τελευταία φορά σε ένα κουτούκι. Ο κερατάς, ξέρεις που με πήγε. Α, πέσανε. Μου λέει, λοιπόν, σε πάω, λέει, από τις Ρετσίνα, λέει. Να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Ναι. Λοιπόν. Και με πάει εκεί, που είναι τα ΜΑΤ. Πριν φτάσεις στα ΜΑΤ από Παπαναστασίου, κάνεις δεξιά στο μονόδρομο στα 30 μέτρα. Είναι ένας Ηρακλειδέας εκεί που έχει ένα... Δεν θυμάμαι... Στην Ανηφόρα, στο μονόδρομο. Πήρε και βραδιάζει, λέγεται. Πω, τι ωραία, ψάρι, λοιπόν. Τι μεζέ, τι Ρετσίνα. Με κατεβάσανε κάτω στα βαρέλια. Μου λένε, μύρισε ρε, τέλος πάντων. Μίλησε ρε Ρετσίνα, μου λέει. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα μηνύματα. Ξέρει και τρώει. Και δεν είναι ο Αντωνιάδης, λέει, πίνει. Όχι. Είναι της παρέας ο Αντωνιάδης. Δεν είναι δηλαδή να κάτσει από 10 ποτήρια και 20. Δύο ποτήρια. Όχι. Είναι ωραίος. Στην παρέα έξω και τα λοιπά. Ωραίος. Πολύ λοιπόν, ωραίος. Να διαβάσουμε κάποια μηνύματα στα γρήγορα. Διάβασε. Ποια είναι η γνώμη για την κάρτα οπαδού. Κάτι που δεν έχει δουλευτεί στην πράξη δεν μπορεί να το κρίνει. Εγώ έχω θετική άποψη, αρκεί να γίνει με σωστό τρόπο. Λοιπόν, αυτή ξεφτύλα με τους δανεικούς, μόνο εδώ γίνεται. Ρε, βλέπεις την Ιταλία, Μίλαν, Γιούβε, είτε ρόμπα. Δίνουν δανεικούς η μία στην άλλη, σημαίνει τίποτα ότι είναι παράρτημα μία στην άλλη. Απλά εδώ τα τελευταία 5-6 χρόνια ο Ολυμπιακός δίνει δανεικούς σε μικρότερες ομάδες. Δηλαδή είναι Ολυμπιακός και πολλές μικρές ομάδες, δυστυχώς, για να τις έχουν το χεριού τους. Καταλάβετε ότι τις ομάδες σαν τον Άρη και τον Ηρακλή ακόμα δεν μπορούν να βασίζονται σε αυτούς, γιατί μπορεί για μια στιγμή να σε βοηθήσουν, αλλά μετά να σε πετάξουν πάρτε μαθήματα. Ρε, ας με βοηθήσουν εμένα να πάρω τα πρώτα βήματα και μετά γίνομαι και ανεξάρτητος. Αυτό θέλω εγώ. Την αρχική βοήθεια. Βασίλη, καλά τα λες. Φίλε, δίνω το χρόνο πάνω από 1500 για την ομάδα. Ναι, καλή και οπαδή, αλλά αυτά τα παιδάκια στην αυτόνομη έχουν ξεφύγει. Μία με τους Blue Boys, μία με τους Apache. Πέτρος από Κόκκο, Χώστα Βασιλάρα με εσάς.
Λέει, καλά βγαίνει στον αέρα ο γιατρός, πάει κόντρα στους οργανωμένους, έχει φάει πεσήματα και ξύλο και το λένε γάβρο και λίγο ψυχοκατά και αυτοί που μιλάνε έτσι. Είναι ντροπή και έσχος. Στον 21ο αιώνα να φοβόμαστε να έχουμε διαφορετική άποψη, μόνο αηδία. Αυτή είναι η κοινωνία μας, μαζί στους γιατρές, Ζάχος ο Βάλαμπαν. Αυτός είναι υπεύθυνος της ασφαλείας Ηρακλή. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να ντρέπεστε. Ντρεπόμαστε δυστυχώς, εγώ το λέω. Γελάμε πολύ με αυτούς τους πόντους του Ηρακλή. Μπράβο γιατρές, τους ξεβράκωσες όλους. Τους έχουν διώξει όλους από το γήπεδο. Το μόνο που ξέρουν είναι να πηδάνε κάγκελα και να γκρινιάζουν και να απαιτούν. Και λέει, γιατρέ, τους ξεμπρόστιασες. Χίλια συγγνώμη που σε έγραψα στην αρχή. Βασίλης Βέρεια. Εσύ για τόσο πάρεις 2-1 και τόσο πάλι τι έχεις να πεις, ρε τραχανά, λένε για τον Βαγγέλη. Και λέει για τον φίλο μας τον Κώστα ότι ο Άρης θα πάρει νέο αφημί και θα παραμείνει Άρης. Νέος Άρης δηλαδή. Εντάξει, τώρα τι νέος Άρης, τι Απειρακλής. Αλλάζει αφημί αυτό. Αλλάζει αφημί, ναι, δεν το συζητάμε. Αλλάζει ο Ηρακλής απορροφήθηκε από την ΑΕΠ Οντίον, μάλλον δεν απορροφήθηκε, κάνεις λάθος. Μετονομάστηκε ΑΕΠ Οντίον, Κατερίνης ΑΕΠ Οντίον Ηρακλής 1908 και υπάρχει ακόμα αυτό το ερασιτεχνικό σωματείο. Είναι ανενεργό. Μπορεί να δημιουργήσει τμήματα και δρεύει στην πόλη της Κατερίνης και ανήκει σε φορεία Κατερίνης. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, Κώστα, τι έχουμε από τη σημερινή εκπομπή? Τι έχουμε, εσύ θα μου πεις. Λοιπόν, αυτό εγώ δεν θα ήθελα να είμαι ποτέ στη θέση της δίκης της ομάδας του Ηρακλή. Κοίτα, οι ομάδες είναι δύσκολες. Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι ομάδες είναι δύσκολες. Στη Θεσσαλονίκη οι ομάδες είναι δύσκολες. Δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις. Βάλλονται από ραδιόφωνα, από οπαδούς, από οργανωμένους, από δημοσιογράφους. Είναι κρίμα. Από ρεπόρτερ, από ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ούτε ποδοσφαιριστής του Ηρακλή θα ήθελε να ήμουν αυτή τη στιγμή. Γιατί? Όταν βλέπεις ένα τόσο τοξικό περιβάλλον. Πού είναι το περιβάλλον μη τοξικό, ρε γιατρέ? Υπάρχουν και. Εντάξει, μέχρι πέρσι ο Άρης. Εντάξει, ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τώρα να είσαι ένας ποδοσφαιριστής μέτριων διεθνοτήτων. Εντάξει, και να πει σε μια ομάδα η οποία ο ρεαλιστικός στόχος είναι παραμονή. Και να έχεις όλους αυτούς τους σκάφους, τους οπαδοδημοσιογράφους, να σε βαθμολογούμε 3, γιατί λέει δεν μπορείς να περάσεις το Μαζοακού στο Καραϊσκάκης. Εδώ ρε φίλε δεν τον πέρασε ο Ρόμπεν. Και απαιτεί από τον άλλο να τον περάσει στο Μαζοακού. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κακό στο ποδοσφαιριστή και λέει ο άλλος δόγμα οι οργανωμένοι. Ομάδα είναι λέει οργανωμένη. Κοίτα. Δηλαδή ο παίχτης παίζει μέσα και υδρώνει. Γιατρέ, είναι. Άκου ποιο είναι. Παλιόπεδο. Άκου να δεις, γιατρέ. Ένα αναλώσιμο. Δηλαδή παλιά, δεν ποτέ να μου παίχτης ομάδα. Πριν τους οργανωμένους το 80 φεύγα, το κουμάντο στις ομάδες το κάνανε οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι μακριά. Το κάνανε. Άκου εδώ. Οι δημοσιογράφοι είχαν την εξουσία. Μετά που πέρασαν τα χρόνια, την έχουν οι οπαδοί την εξουσία. Αυτή είναι αλήθεια. Δηλαδή πέρασε ο δημοσιογράφος. Άμα ήταν. Έγινε οπαδός δημοσιογράφος. Όχι αγόρι μου. Έγινε και όπαδος. Οι δημοσιογράφοι παλιά δεν πληρωνόντουσαν σε εφημερίδες τους οι περισσότεροι. Άστο, πονάει. Εγώ τα λέω όλα. Πονάει. Τέλος πάντων, με πήρε ο Δραγούγιας τηλέφωνο ο Δημήτρης και μου λέει να πάμε για καμιά. Τώρα με το συζητήσουμε. Όχι, όχι. Αλλά λέει με 22 βαθμούς λέει τι να πάμε. Κάτσε λέει να κρυώσει λίγο, μπει κανένας Δεκέμβριος και να αργώ να δούμε. Έτσι. Πες το ξανά, ρίξτε. Ναι. Πατσάδα φάμε. Καλά, εντάξει. Αλλά είναι για σούπα νωρίς. Εγώ στον πατσά μέσα, χωρίς. Με το ζωμό, ρε παιδί μου. Στο ζωμό μέσα. Θα βάλω. Καλό Εβιτάλ. Βέβαια κάνει. Εγώ το βάζω στο χυμό μου. Το καλό Εβιτάλ. Και στο γάλα μου. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι και νόστιμο. Το νοστιμεύει κιόλας. Δηλαδή είναι ένα υγρό. Πώς το λένε. Η κουταλιά αυτή. Η οποία έχει τη στέβια. Έτσι, δεν παχαίνει με τη στέβια, να έχει υπόψη όταν ξέρει εσύ. Πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευερέθηση στο έντερο, χοληστερίνη ανεβασμένη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνη στις αρθρώσεις, κακό αμυντικό σύστημα, ιώσεις, κόλπα, να ακούσει η φωνή μου. Πίνω να μπούμε με τα κουτάλια. Κάτσα το μαγικό ζωμό του Πανοραμίξ είναι αυτό, έτσι το πάρει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. 23-12-200-500, όποιο πάρει τηλέφωνο, του το δίνουμε σε προνομιακή τιμή. Γιατί είναι πολύ περισσότερο από τα 39, τα 34 και 90. 34 και 90 τα παίρνουν ως ακροατές του αθλητικού Μετρόπολης. Και το παίρνουν και κορίτσια και αγόρια με ακμή. Κάνει καλό και στην ακμή. Εντάξει. Γιατί έχουμε μικρά παιδιά στις οικογένειες και ξέρουμε πως είναι. Γιατρέ, λέγε. Κοίταξε, αυτό το οποίο διαπιστώνεις είναι ότι όλοι θέλουμε να φιλήσουμε το δαχτυλίδι, να λέμε τις αλήθειες. Ναι. Αλλά θέλουμε να μην φαίνεται αυτό το πράγμα. Θέλουμε να είμαστε βρώμικοι. Αλλά υπουργείως ναι. Να μην φαίνεται. Α! Περηφάνεια. Το έχω πει ξανά. Δυστυχώς η εποχή αυτή είναι διαφορετική. Δεν σηκώνει περηφάνειες. Δεν σηκώνει περηφάνειες πια. Είπαμε για τη Λάρισα, ο κύριος Κούγιας μαζί με την ΠΑΕ Ολυμπιακός στο δικαστήριο για να καταπέσουν οι ποινές. Με τον ίδιο τρόπο.
Καλώς κάνει. Και θα ανέβει Λάρισα. Καλώς κάνει. Για μένα η Λάρισα, ανέβει η Λάρισα. Είναι ωφέλιμο να ανέβει κατηγορία. Έχει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Δηλαδή τώρα τι λες, ότι οι Λαρισαίοι οπαδοί που φιλήσαν δαχτυλίδι. Καλά κάνανε. Καλά. Δεν πρέπει να ντρέπονται. Ναι. Σίγουρα τεράστια ιστορία η ΑΕΛ. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι όμως πιο γοητευτικό για τον Ηρακλή να λέει δεν γουστάρω. Όχι. Όχι λες. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το παίζω. Ναι, να λένε όμως οι Ηρακλήδες ότι ξέρεις κάτι. Ο Άρης και ο Πάοκ φιλήσαν δαχτυλίδια ενώ εμείς δεν φιλήσαμε. Εντάξει, αυτό είναι επικοινωνιακό και είναι. Στη μεταυτόνομη εποχή. Καλά, αυτό είναι χαζό. Δηλαδή να σου πω κάτι. Γιατί. Όταν ας πούμε η ομάδα είχε μέσα. Δηλαδή ο Ηρακλής, τώρα στον πόρο. Εάν την δεν φιλήσει. Πτώση του Άρη, θυμάσαι. Α, το 97. Βεβαίως. Αν έπεφτε ο Ηρακλής, θα τη θυμώσουν το 97 την πτώση. Όχι. Θα τη θυμώσουν. Αν. Ο Ηρακλής και άλλοι παλεύαν για την πτώση. Ο ένας πήγε θεωρητικά ανεξάρτητα το 97 με τον Γράνα το χαζό και του έφερε τον Ιζίνιο ο άλλος, ο Καμαρώτος. Και ο Ηρακλής πήγε και πήρε γκόνια και Χατζίδη. Και σώθηκε πέντε αγωνιστικές πριν λήξει το πρωτάθλημα. Ναι. Τι ναι. θα θυμώσουν, τι θυμάσαι, ναι. την πτώση του Άρη, το αεροπλανάκι, όλα αυτά. Ναι, αλλά θυμάμαι και τον γκόνια με τον. Πώς το λένε. Τον γκόνια Πεχτάρας. Πεχτάρας, βεβαίως. Πεχτάρας. Και κουλτούρα μεγάλη. Έχω ένα φίλο. Ο Γκόνιας, ένα απίστευτο παιδί. Έχω ένα φίλο, το Γιακουμίδη, τον Γιώργο, ο οποίος είναι φοβερός φυσιολογικός. Και μετά ο πήγε Πανιώνιο, είναι φίλο. Ναι, 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 ναι. Ο Γκόνιας έχει περάσει δύσκολα το ατύχημα. Και ξέρει ο Γκόνιας. Και ξέρει ο Γκόνιας, ότι έχει κάνει μια περιουσία την οποία την εκμεταλλεύτηκε, έχει κάνει μαγαζιά τα οποία αποδίδουν. Δηλαδή ήταν ποδοσφαιριστή ταγάρι να τα φάει στα φρουτάκια κτλ. Δεν πούλησε παδηλίκι ποτέ. Ποτέ. Όχι, σωστό. Έπαιξε την μπάλα του και τίμησε κάθε φανέλα που φόρεσε. Τώρα προπονητής δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Προσπάθησε εκεί, είναι ναι. αναλυτής στην τηλεόραση, το παλεύει, νέος ναι. είναι ακόμα. Άμυνα δεν προσέχει, γκουαρδιολίζει λίγο. Τον κεραυνό Γλυφάδας και τον Κόντι ξανά που έμπλεξε. Ναι. Εντάξει, ήταν άτυχος κι αυτός ναι. στην επιλογή του. Αυτό δηλαδή, τότε όταν είχε έρθει ο Μιρτσέκης και βγήκε η ομάδα δανεικός από την ΑΕΚ του Μελισανίδη, που ήταν μια έξτα πράγματα και ο Μελισανίδης, που εγώ δεν την πάω, το ξέρεις. Στον Άρη πήγε. Ο Μιρτσέκης. Στον Ηρακλή ήρθε πρώτα. Στον Ηρακλή έκανε τα όργια. Τον έκανε δηλαδή παίχτης ο Γιωβάνοβιτς και ο Μπορμπόκης. Ναι. Μην ξεχάσω ένα γκολ που είχε χάσει τον Παναθηναϊκό με το Βάντζιχ εξωτερωμένο. Τα γάρι ήταν. Απλά την έσπρωχνα το μισό μέτρο μέσα. Μεγάλα χάφου ήρθε κλειστό. Ιβάν, βέβαια. Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Χαφάνη Παπαδόπουλος ψιλοκαλός. Καλός. Πρέτρα Κέρακ δεξιμπάκ όργωνε. Τι Ηρακλή θυμόμαστε. Το Θοδωρίδη όμως. Ναι. Αξιοπρεπέστο. Και τώρα φτάσαμε τον Ηρακλή να τον έχουν χαμηλότερο ποσοστό αν είναι δυνατόν. Από τη Λάρισα του Μαρουκάκη. Για να πάρει το κύπελο. Για να πάρει το κύπελο. Και δεν υπάρχει ένας Ηρακλειδέας να πει τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, για ποιο λόγο. Μας φτύρουν ή βρέχει. Δεν καταλαβαίνουν ότι η ομάδα έχει πρόβλημα αγωνιστικό. Ότι είναι μια από τις χειρότερες της κατηγορίας. Θα δούμε γιατρέ. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω στο κύπελο. Θα λείψεις αυτή τη βδομάδα. Τι να κάνω. Έχεις επαγγελματικά. Με το στράτευμα έχεις, ναι. Εντάξει, εγώ εύχομαι πάντως γενικότερα να φύγει ο παδισμός. Αυτό το μικρόβιο του παδισμού από την κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι θρησκεία, είτε είναι κόμμα, είτε είναι ομάδες. Πώς θα φύγει, ρε γιατρέ, εμείς τη δουλειά θα κάνουμε. Φεύγει. Θα φύγει δηλαδή ο παδισμός, εμείς θα κάνουμε. Θα αλλάξει. Είσαι έξυπνος άνθρωπος, πιστεύω θα βρει τον τρόπο να τσιγκλίσει τον οποιοδήποτε. Εντάξει, ρε γιατρέ. Φιλιά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή κοπή στο Γιάννη Χιλιτίδη. Κοπέ στο Γιάννη Χιλιτίδη.